ήθιστε αυτά τα κολοτριήμερα να βρίσκουν ευκαιρία οι διάφοροι τύποι οι οποίοι κάνουν εκπομπές και οι διάφορες τύπισες να πούμε και ξεφεύγουν, πάνε στα χιόνια, πάνε στα μόνια, αράζουν. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ λίγο χαλάρωσα, αυτή είναι η αλήθεια. Κοιμήθηκα αρκετές ώρες, κοιμούσα από το ένα μαξιλάρι, έπεφτα στο άλλο μαξιλάρι, έπεφτα μπρούμητα, γυρνούσα ανάσκελα, σηκωνόμουν, πήγα κολυμπητήριο, χλάπα της, χλούπα της, χλούπη της, χλάπα της. Κρεμούλες, ιστορίες. Λοιπόν, γενικά ήταν ένα τριήμερο από αυτά που εμένα με αποσυντονίζουν, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Καλά, δεν είναι και όλα τριήμερα. Αηδημινάς, Αηλευτέρης, Αηδημήτρης. Αυτά με αποσυντονίζουν πάρα πολύ. Βγαίνω από το ρυθμό μου, βγαίνω από τους χορηγούς μου, βγαίνω από τους φίλους μου. Από το και στους φίλους μου μένω, βέβαια. Είναι ρεμπέτα σκέρ λίγο και όταν είσαι διάφορες μέρες το χρόνο, έτσι, φουλάτος, δηλαδή βολιδάτος, πρωί-απόγευμα στο τρέξιμο ιστορίες, να κοιμηθώ 2 ώρες, να φύγω ξανά κτλ. Σου φαίνεται περίεργο. Πέρασε λοιπόν αυτό το τρίμερο, ήρθαμε εδώ εμείς να κάνουμε εκπομπή. Βέβαια, πρωτάθλημα δεν υπήρχε. Είχαμε κάτι φιλικά παιχνίδια, ξέρω εγώ, των εθνικών ομάδων, Klein Mail. Είχαμε το θάνατο του Γιώχαν Κρόιφ, ο οποίος μας παράτησε στα 69 του χρόνια. Το 47 γεννημένος, 16-68, λέει 69 ήταν. 69 ήταν, τα κλείνει τον Απρίλιο ο Γιώχαν Κρόιφ. Με 5 πακέτα σιγάρα την ημέρα αρκετά έζησε. Εμείς που δεν καπνίσαμε, δηλαδή, αν πάμε 69 θα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι όλα δεν. Συμφωνώ. Έτσι ακριβώς. Έζησε αρκετά καλά και έζησε μια πολύ γεμάτη, μια πολύ όμορφη ζωή, γεμάτη ζωή. Δηλαδή το να ζει κάποιος 85 χρόνια και να το ξύνει όλη μέρα και να έρθει από αυτή τη γη, να μην βρωμίσει, να μην μυρίσει, να μην ακουστεί, να μην. Και μπελαλής να είναι. Οι μπελαλίδες όταν φεύγουν, κλαίει το σύμπαν όλο, έτσι. Άμα είσαι, ξέρω εγώ, δεν μυρίζεις, δεν βρωμάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις, ξεχνιέσαι σε 10 μέρες. Ενώ άμα είσαι, ξέρω εγώ, μπελαλής, σε θυμούνται κιόλας. Καλά τα λέω, ναι. Και συνήθως αυτούς τους θανάτους των μπελαλίδων πέφτει και το μεγαλύτερο κλάμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Ό,τι γουστάρετε, free σήμερα είναι η ιστορία. Έχουμε και το κύπελο της Μπυρίμπας. Να πάμε στους χορηγούς. Λέγε, ρε Τζόρτα, τι έγινε. Ωραία μπλούζα φοράς. Είδε. Ωραία μπλε μπλούζα, έτσι. Έτσι, εθνική είσαι, Ελλάδος. Κουκλάκι. Κουκλάκι είσαι. Βλέπω το μεσόφριδο, το έχεις ξυρίσει. Μύτη από κάτω, να πούμε τρίχες και τα λοιπά, γιατί ξέρεις ότι θα περάσει ηλικία. Προσέχομαι. Οι τρίχες κατεβαίνουν από πάνω προς τα κάτω, ξέρεις. Στις πλάτες, εδώ. Εμένα πιθανόν δεν με πέρασε ηλικία. Πιθανόν δεν με πέρασε ηλικία, γιατί ακόμα είναι πάνω οι τρίχες. Ναι, αλλά λένε ότι τώρα και εσύ σκάλισε θέμα. Προδόθηκε τώρα, δεν είναι. Εντάξει, στα αυτιά όμως βγαίνουν. Στην ήδη βγαίνουν. Είναι η τετοστερόνη που είπαμε. Η τετοστερόνη. Η τετοστερόνη. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Έχει και την τετοστερόνη, έχει την δεστοστερόνη και την μπουστοτσερόνη. Μια που είχαμε το θάνατο του Κρόιφ, είπε το περίφημο Κρόιφ. Ο Κρόιφ είπε το εξής. Η μπάλα μου έδωσε τα πάντα και το τσιγάρο μου πήρε τα πάντα. Εντάξει. Το είπε και αυτό. Εντάξει, κοίταξε. Πολλοί πέθαναν από το τσιγάρο. Στέφας, 60 χρονών, νέος. Πολλοί φύγανε από το τσιγάρο. Είναι ένα πάθος το τσιγάρο. Να σου πω κάτι, ρε Τζόρταν. Να σου πω κάτι. Μια εξάρτηση. Το γουστάρι όμω, ρε Τζόρταν. Δηλαδή, εγώ άμα το γούσταρα, θα το έκανα. Ναι, αλλά η δύναμη είναι κάτι διαφορετικό. Ότι ήταν ένα άνθρωπο και ένα παίκτη, ο οποίο όχι μόνο ήταν κάτι τελείω μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήξερε να παίζει σε τρεις θέσεις και να μπορεί να εναλλάσσει. Κοίταξε, πολύ το ήταν ποδοσφαιρική διάνοια όσον αφορά το ότι ο άνθρωπο έστησε ένα μοντέλο στη Μπαρσελόνα και πήρε κατεστραμμένη, γιατί η Μπαρσελόνα. Μετά τη φυγή Ράικαρντ που είχαν φύγει όλα τα μεγάλα αστέρια οι Ολλανδοί εκείνη, ήταν για κάποια χρόνια, ήταν δεν βλέπω. Κοίταξε να δεις, αυτός και σαν ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελόνα ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Εντάξει, τη μεγάλη του καριέρα. Πολλοί το τοποθετούν ακόμα και νούμερο ένα στον πλανήτη. Συμφωνώ. Εγώ δεν θέλω να το αδικήσω τους υπόλοιπους ή αυτόν, αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στους 4 κορυφαίους του πλανήτη. Στη θέση του τον θεωρώ ότι δεν είναι μπροστά από όλους τους υπόλοιπους, γιατί μιλάμε για τη δεκαετία του 70. Προηγείτο τη εποχή του. Δηλαδή ο συγκεκριμένο ήταν ένα σέντερ τη σημερινή εποχή που θα μπορούσε να κάνει καριέρα σε πολύ μεγάλη ομάδα. Ήρθε σε μια κατάσταση
όπου επικρατούσε και λίγο πιο μπροστά του Χερέρα το Καρτενάτσιο. Και ήρθε μέσα σε αυτό το Καρτενάτσιο το αντιποδόσφαιρο, το οποίο έπαιρνε όμως το αποτέλεσμα, να έρθει ο Κρόεφ με ένα δικό του ποδόσφαιρο. Εάν προσέχανε λίγο την άμυνά τους, ίσως να μιλούσαμε περισσότερα λόγια και για αυτό. Δεν πήρε όμως. Δεν πήρε τίποτα. Από εθνικό επίπεδο. Ναι, γιατί έπεσε στη χούντα του Πινοσέτ. Θα σου πω εγώ ποιο είναι το πρόβλημα. Το 78, ποια χούντα είχαν στην Αργεντινή, ρε. Γαμώ το με το Μενότη προπονητή που χάσα στην παράταση. Αργεντινή. Βέβαια. Αργεντινή 3-1. Που του πήρε στην παράταση. Με χάμπελα αυτή. Και με Νότι Άρη. Μόνο που συζητάμε ότι η εθνική Ολλανδία έχει του ίδιου τίτλου με την εθνική Ελλάδο, όταν σκέφτεσαι κατά καιρού ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν περάσει σε ατομικό επίπεδο από ομάδες Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί και οι Ρουμάνοι είναι επάγγελμα στην εθνική. Όπως και οι Άγγλοι είναι επάγγελμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι επάγγελμα είσαι Ρουμάνος. Πας στην εθνική, μου του π.χ. 40 γκολ στην Ίντερ, πήγαινε στην εθνική και δεν ακουμπούσε πάνω γιατί φοβόταν να μην χάσει τα λεφτά. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Έβλεπε το μου του σου λέω σε ένα μάτς και τον έβλεπε και πήγαινε στην εθνική και νόμιζε ότι δεν είχαν ένα παγάγι. Τον ίδιο παίκτη, έτσι, που πριν δύο μέρες μπορεί να κάνει 3 γκολ. Οι Ολλανδοί όμως, εγώ δεν συμφωνώ εδώ με τον Μάριο, γιατί ο Μάριος έχει άλλα αυτά. Οι Ολλανδοί είναι μια τεράστια σχολή ποδοσφαίρου. Έχουν βγάλει παικταράδες και παικταράδες. Αλλά τους κατέχει το. Άκουσα με επειδή σου λέω τους κατέχει το πάθη. Δεν μπορεί να μου κατεβαίνει σε κάθε μάτ και να μου αποκλίνεσαι στα πέναλτι συνέχεια. Έκανε 15 ευκαιρίες, έκανε ο άλλος μια τελική, σου βάλε γκολ, έχασες. Δηλαδή, όταν αυτό το πράγμα γίνεται σε σερή διοργανώσεις και δεν είναι αυτό. Η Ολλανδία συγκεντρωθεί τίτλο εδώ και 30 χρόνια έπρεπε να έχει πάρει. Έτσι. Και το πήραν το 88 που δεν έπρεπε να το πάρουν. Έτσι. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι οι Ολλανδοί θα μπορούσαν να έχουν πάρει άλλους 10 τίτλους. Και σε ποιον τερματοφύλακα. Γιατί και τερματοφύλακες έχει βγάλει σε top επίπεδο και κεντρικούς αμυντικούς και χαφ δεν το συζητάμε και σεντερφόρ. Σήμερα να πω καταρχήν το εξής, μια που φέραμε την κουβέντα σε αυτό το κομμάτι. Αυτές τις μέρες πήρε ο ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 12. Είχαν κάνει μια γιορτή. Μην πηδά την κουβέντα. Όχι, στην Ολλανδία με τον επιθετικό Ράιγκαρντ, Γκούλιντ και Φαμπάστερ. Λοιπόν, είχε κάνει ένα κάπρε, παιδί μου, που λέμε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου με μεγάλες ομάδες. Με Αλκμάρ, με Αϊτχόβεν, ξέρω εγώ και. Το πήρε ο ΠΑΟΚ. Πήρε την ΚΑΠΑ 12 του ΠΑΟΚ. Τσιρίκια δηλαδή του. Ναι, ΚΑΠΑ 12. Εντάξει. Ωραίο. Τα ετόπουλα. Εγώ θέλω να σταθώ στο αυτό που είπαμε για το τσιγάρο πιο πολύ, που έφυγε από το τσιγάρο, είναι γεγονός ότι έφυγε από το τσιγάρο αυτός ο άνθρωπος, ότι η δύναμη της ψυχής, επειδή είναι μια εξάρτηση στο τσιγάρο, φαίνεται όταν μπορείς να κόψεις την εξάρτηση. Τότε φαίνεται πόσο δυνατός είναι ένας. Κάτσε ρε φίλε, μια απόλαυση. Ναι. Εντάξει. Κόβεις την απόλαυση σου. Και πώς την κόβεις. Άμα γουστάρεις, εμείς κάνουμε μάθημα τώρα επειδή δεν γουστάρουμε. Πήγαμε να καπνίσουμε, βήξαμε, φύγανε οι καπνοί από τα αυτιά μας, πήγαμε στην καφετέρια, όχι εγώ το τσιγάρο το κόψα φίλε, ενώ το γούστα. Και τα λοιπά, 16 χρονών, κάμισε. Μπουφ, δεν το λέω. Το 4 που πήγε η εθνική στην Πορτογαλία δεν είχε το πρόβλημα με το ξενοδοχείο που ζήτησε να αλλάξει ξενοδοχείο. Ο Σωσίας του Ραγκάτσι, τον είδα εγώ. Ήμουνα με τον γιατρό τον Πανιώτη και συζητούσαμε πριν από λίγη ώρα και πατάει ο γιατρός ο Πανιώτης τους πιο άσχημους άντρες του κόσμου. Και βλέπουμε έναν που μοιάζει με τον Ραγκάτσι. Και του λέω τον Πανιώτη, στείλ το στον Καμόρα. Στείλ το στον Καμόρα πριν μισή ώρα. Στείλ το στον Καμόρα του λέω. Στείλ το και στον κόκκινο, έχουν πέσει ξεροί και οι δύο. Αλλά το γέλιο το μεγάλο, ποιο είναι? Είναι και μια κοπέλα που σερβίρει. Γιατί βρέθηκα και για ένα τέταρτο για μια δουλειά. Και λέω, φέρε εδώ πέρα. Λέω, κοπέλα, λέω, για έλα. Μας πεις, ποιος είναι πιο άσχημος από τους δυο? Και έκανε η κοπέλα 20 δευτερόλεπτα να πει ότι ο άλλος ήταν πιο άσχημος από το Ραγκάτσι. Τα 20 δευτερόλεπτα ήταν αυτά το οποίο μας προκάλεσε το γέλο. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς. Πάμε στους χορηγούς και αφήνουμε το τσιγάρο να το καπνίζετε το τσιγάρο εσείς που γουστάρετε. Απλά να σου πω κάτι τώρα. Απλά να το καπνίζετε λιγότερο. Αυτός τουλάχιστον έπαιρνε κάτι που έβλαπτε. Τώρα, μα βλέπεις ότι άλλοι κάνουν με το πριν το γήπεδο. Τα βλέπεις ότι τα φορτώνουν τα παιδιά και είναι όλοι τέτοια και παιδί 19 χρονών ξεκίνησε στη Βέρεια π.χ. πριν. Μια προπόνηση που έλαβε να κάνει και έμεινε το παιδί μέσα στην προπόνηση. Βλέπει παιδιά κατάγερα 20-22 χρονών να πέφτουν. Τουλάχιστον αυτό κάπνιζε έτσι και έφτασε στα 69. Άλλοι μένουν στη σύγχρονη εποχή. 69. Θα φτάσουμε 69. Δεν ξέρω. Τι είναι, μια ανάσα είναι μέχρι τα 69. Μια πνοή, έτσι, μια κλανιά είναι μέχρι τα 69. Δεν ξέρει, ξημερώνει, δεν ξέρει. Είναι ξημερώνει, ρε, πε στου χορηγού, δεν ξέρω. Το κύπελο, τι είναι το κύπελο. Το κύπελο εδώ, το κύπελο. Τι κύπελο, δεν ξέρω. Κοντινό, όχι του πάξω. Τι τρομπόνι, κανένα δεν πάει. Λίγο. Εδώ είναι το κύπελο. Θα πάσουμε και σε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το κύπελο του πρωταθλητή της Μπιρίμπας.
του Champions League, γιατί είναι δύο κανόνες εκεί πέρα, είναι και το Europa League και το Champions League. Το Europa League θέλει ένα παιχνίδι ακόμα για να πάει στο τελικό. Ο ένας ο φιναλίστ περιμένει, είναι ο χορηγός του ΠΑΟΚ Αμυρίδης, περιμένει τον το συμπαίκτη του. Πάμε πάει στο τελικό. Έχει μάθει, είναι... Καταρχήν είναι καταπληκτικός άνθρωπος ο κ. Αμυρίδης. Επειδή ταχώνει, έτσι. Επειδή ταχώνει και επειδή είναι και καλό παιδί. Δεν είναι ότι είναι καλός άνθρωπος, επειδή ταχώνει. Όχι, επειδή είναι καλό παιδί. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Να σου πω τώρα ότι. Να σου πω τώρα ότι παίρνει έπαθρο και το κάνει δωρεά, ας πούμε. Δεν χρειάζεται τώρα. Άρα είπα και ο κ. Αμυρίδης να ρίξει τα λεφτά στον ΠΑΟΚ. Δεν ήθελα να τα πω εγώ αυτά, ας πούμε, αλλά εντάξει. Τα λέω γιατί έκατσε στην κουβέντα. Δεν είναι. Εδώ λοιπόν είναι ο τελικός συμπήρυπας. Έγινε σήμερα ο τελικός. Σάχος Ιωάννης το πήρε. Ζάχος. Σάχος Ιωάννης. Ναι. Είναι δεύτερη χρονιά το παίρνει ο ίδιος. Ο Σάχος. Είναι η Μπαρτσελόνα της μπυρίμπας που λέμε. Άμα τον πάω στη Μέρη τη Χοντρή. Η Μέρη τη Χοντρή θέλει φέρε καμιά 100 χοντρές μέρες. Του πάτε τα στόμπρα και είναι λοιπόν. Λοιπόν, κυρία Μέρη Χοντρή, συγγνώμη λίγο. Έλα να μάθεις εκεί πέρα μπυρίμπα. Λοιπόν, αυτό θα το απονέμει λοιπόν. Ποιος το δίνει το Champions League, ο πρόεδρος της UEFA. Εγώ λοιπόν θα του το δώσω του. Ως πρόεδρος της σαν ξέρω εγώ. Με έκανε και χάλασα τις σχέσεις μου με τους γύφτους, ρε. Ξέρεις ποιον είναι τη θέση ο Διρέντερ. Παίρνουνε ποιον. Του Πλάτερ. Με έκανε και χάλασα με τους δεντροποταμίτες στη σχέση μου, ρε. Με το αμάξι που σε κλέψανε. Θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, Χάρμπολ λοιπόν, Ελπίδος 8. Το καλύτερο μαγαζί πιθανόν της πόλης. Ένα από τα καλύτερα. Ένα από τα καλύτερα είναι, όντως. Το ποτό είναι μούρλια, καθαρότατο. Ό,τι να λέμε. Μπάρι είναι φοβερό. Τα λόγια... Το βίντεο έχει αυτή. Έμεινε σπίτι, φίλε. Αλλάξανε. Είναι σπίτι. Κριστί, τρίμερο, δεν είναι αυτό, Κριστί. Αυτή η γεμάτη Κριστί μου, κορί μου, θα πάρει μια ταινία. Αγόρι, πα πα σε μια ταινία, Κριστί μου. Θα έρθει αυτό, θα κορί μου, αγόρι μου, θα έρθει άλλη εβδομάδα. Ο Ασλαμά, έτσι με είπε. Λέγε, ρε. Πάμε γρήγορα. Το ένα το κύπελο είναι το πέμπτο τουρνουά τη μπυρίμπα αυτό. Έτσι. Κάθε χρόνο έχουμε τουρνουά μπυρίμπα. Λοιπόν, τελειώνει σε λίγε μέρε και το άλλο του Europa League. Θα το έχουμε και εκείνο και το κύπελο. Εσύ το αποδίδει. Εσύ το απέδωσε. Είναι. Ο πρόεδρος εκεί της πιάτσας, ο διοικητής που λέμε. Της πιάτσας, αλλά τα μάξι δεν το βρήκε. Αυτό λοιπόν και αυτό είναι ένα. Θα το πούμε αυτό, τι θα κάνουμε μετά. Θα σου πούμε και εσένα. Ελπίδος 8 λοιπόν στην Πολύχνη, Hardball, ένα από τα καλύτερα μαγαζιά της πόλης. Την κυρία Έφη, πες που σε φτιάχνει τη φαβορίτα, αλλά Φακιανάκη την κάνει. Ναι, πολύ ωραία. Η κυρία Έφη είναι όλα τα λεφτά. Η κυρία Έφη. Το Αμαζονίου, το αυτή μέσα. Έτσι. Η τέχνη πάει. Το δάσο του Αμαζονίου. Αμα γεράσει, τώρα σε πισίρκα. Θα δει τα μαλλιά σου, θα κατεβαίνουν προ τα κάτω. Θα θε εδώ αυτά που πουλάνε οι Κινέζοι γκρ. Ολύμπου 23, Ολύμπου 31, δύο χώροι αισθητικής, ένα κομμωτήριο και ένας άλλος χώρος αισθητικής, στο 23 το κομμωτήριο, κούρεμα ένα ταλιράκι στα χρόνια της κρίσης, 5 ευρώ, μπορείτε να πάτε, έχει τα κορίτσια της εκεί πέρα. Τι κατέβατε. Βάψιμο θα πούμε για αυτά, βάψιμο μαλλιών στο χώρο αυτών, περμανάν, χτένισμα, καθαρισμός. Σβέργου, ιστορίες κλπ. Όσοι έχετε γυναίκες, φιλινάδες, γκόμενες, μαμάδες, σύμφωνα επιβίωσης, συμβίωσης, πώς τα λένε αυτά τα περίεργα. Ναι. Λοιπόν, πάρτε τον από το χέρι λοιπόν και πάντε εκεί πέρα. Στο 31 έχουμε τον άλλο το χώρο της αισθητικής. Εκεί έχουμε αποτρίχωση, όπως είπαμε, έχουμε τζελ. Η μήκυνση τεχνικού νυχιού, δηλαδή γίνεται τεχνικό νύχι εκεί πέρα. Μεγαλώνει το νύχι. Μεγαλώνει το νύχι. Αλλά εσύ παοξί δεν το ξέρετε. Βέβαια, εμείς έχουμε φυσιολογικό φυσικά. Λοιπόν, μανικιούρ, πετικιούρ. Και έχουμε και μία προσφορά. Ναι. Έχουμε μιλήσει με την κυρία Έφη. Προσφορά λοιπόν για ένα μήνα τουλάχιστον μέχρι την Πορτομαγιά, μέχρι το Πάσχα. Πάσχα, ναι. Μασάζ μισή ώρα μόνο ένα τάλιρο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό, να ξέρετε. 5 ευρώ η μισή ώρα. Θέλω να πάτε εκεί πέρα να ζήσετε τις καταστάσεις από κοντά και να τις δείτε. Ολύμπου 2031 είναι αυτό. Κλειδαράς. Κλειδαράς. Ξένος Πετκανίτσας. Ωραίος. Πολύ ωραίο. Όλα τα λεφτά. Το κυνηγάνε οι γυναίκες να τον παντρευτούν και αυτός μένει, ξέρεις τι, περιζήτη ο Σεργένης. Λεδαράς, ψηλός, ωραίος κτλ. Το λέει η μαμά, τι παιδί μου, πότε θα παντρευτείς, θα κάνεις, λέει, τόση πολλή δουλειά, ρε μάνα. Ανοίγω όλες τις τρύπες, λέει, και άλλη τρύπα, λέει, να ανοίγω, λέει, ανοίγω όλες, κατάλαβες. Είναι φοβερό. Στην Δελφόν 101 θα πάτε. Ό,τι γουστάρετε, θα πείτε Ραπτόπουλος και εκεί δεν γρήγορα. Τρύπα, εκεί κλείνει η τρύπα. Ναι. Κλείνει και ανοίγει άλλες. Ναι, βουλώνει τις τρύπες. Βουλώνει μια και ανοίγει άλλες τρύπες. Ναι. Και άλλες τρύπες, ρε μάνα, λέει, να ασχολούν.
ασχολούμαι, λέει. Φτάνει, λέει, με αυτές τις τρύπες που έχω να μου καθημερινά. Ωραίος, Δελφόν 101, κατεβαίνοντας την Πότσαρη αριστερά στη Δελφόν στη γωνία, ανεβαίνοντας την Πότσαρη δεξιά στη Δελφόν στη γωνία. Εντάξει. Με χώρους στάδρευση εκεί πέρα, δεν κανένα πρόβλημα. Εκεί θα φτιάχνουν το, πώς το λένε, το μετρό. Το μετρό καμιά 40 χρόνια, να τα αφήνετε μπροστά και αν έρθει κανένα εργάτη να σα πει που τα αφήνετε αυτό, αν πηδήξει, πε τον αρέσει, άσε μα κάνει μα τη χάρη, κτλ. Αν βρεθεί κανένα κτλ. Κασαγιάννης Δημήτρης, μεταφορές. Ολημερής και ολινυχτής σε ένα τιμόνι επάνω. Ελάχιστες ώρες ύπνου, οι εργάτες του φωτοβολίδες. Πήρε ένα δύο φορτηγά από τον πατέρα του, τα έκανε 10, πάει για το 11ο. Είναι δηλαδή παιδί που παίρνει την περιουσία και την ανεβάζει απάνω. Κάτι σαν το μαρινάκι δηλαδή. Αυτό σπανίζει βέβαια. Σπανίζει, ναι. Γιατί τα παιδιά. Συνήθως τα παιδιά είναι. Δεύτερη γενιά συντηρεί. Δεύτερη γενιά συντηρεί. Ναι, ναι. Αυτό το ανεβάζει. Συντηρεί και τα τρώει. Η τρίτη είναι που καταστρέφει. Η τρίτη τώρα γενιά να κάνει και τα παιδιά του. Σωστό και αυτό. Σωστού και τα λοιπά. Να τη διατηρήσουν την επιχείρηση. Είναι πολύ καλή εταιρεία. Διότι σε κάνει από την απλή μεταφορά μέχρι το πιο ακριβό αντικείμενο. Κάνει και αυτά που λένε ειδικές αξίας μεγάλης και τα λοιπά, έτσι. Nice. Φοιτητές, φοιτήτριες ανεβάζει, κατεβάζει με τα ανεξωτικά ιστορίες, τα πακετάρει, τα κάνει πολύ μεγάλος επαγγελματίας. Με την τελευταία λέξη τεχνολογίας που λέμε. Έτσι. Ο Παλιώτης ο γιατρός που πήραμε μαζί το γραφέμου εγώ τη βοτκίτσα του αυτός και μπήκε στο metrosport.gr για να δείξει το σωσία του Ραγκάτσι. Φοβερό ρε φίλε. Κάνει καταπληκτική δουλειά και το τελευταίο καιρό έχει σώσει πολύ κόσμο με τους μυϊκούς πόνους. Πήγα και εγώ, με γαργάλεψε λίγο τον πισινό εκεί στην ουρίτσα από κάτω, με έβαλε κάτι βελόνες γιατί είχα μια μικρή δισκοκύλη. Με πολύ κολύμπη, καλή δίαιτα και με το βελονισμό πήγα πάρα πολύ καλά. Σχεδόν έχει φύγει η κύλη και μου λένε κάτω το άλλο ένα μήνα το κολύμπη, μην πας γυμναστήρια κτλ. Αν στα βάρη κτλ. Κολύμπα λέει μόνο. Το έχω ρίξει μία ώρα τη μέρα κολύμπη, 1150 μέτρα βολίδα πάω. Φλάτς, φλούτς, με μαθαίνουν εκεί και οι προπονητές, αναπνοές και τα λοιπά. Παίρνω και τα βαράκια, κάνω και box μέσα στη θάλασσα, ξέρω εγώ, τριάρια, άσους, διάρκεια. Φοβερά πράγματα. Φοβερή προπόνηση, έφτιαξε η μέση και επίσης αυτή τη ρινίτιδα η οποία λόγω της και Θεσσαλονίκης, η οποία είναι ιδιαίτερα, ας πούμε, υγρή. Υγρασία, έχει πολύ υγρασία. Είναι πολύ υγρή η Θεσσαλονίκη, δημιουργεί αυτές τις ρινίτιδες. Σου κάνει ειδική ένα σκηνοθέτης φίλος. Ο Γιώργος του νέου ελληνικού κινηματογράφου, του νέου ελληνικού κινηματογράφου, είχε πάθει μεγάλη ζημιά, δεν μπορούσε να δουλέψει, δεν μπορούσε να επιδείξει, δεν μπορούσε τίποτα να κάνει. Τι πήγε στον γιατρό, τον έβαλε εδώ, δεν ξέρω γιατί θα πάω κι εγώ. Κάτι κολπάκι είχα κι εγώ, κάτι τέτοια, τον έκανε περιδίκη. Κρίση πανικού, παθαίνεις από αυτό ιστορίες και παθαίνεις και φράξεις σε πνευμόνια και τέτοια. Γιατί αυτό είναι ζόρι μεγάλο, δεν παλεύεται να πούμε, δεν παλεύεται. Καηγία. Πάνω απ' όλα, η κυρία Μέρη. Πήγα, έφαγα την Παρασκευή, εκπληκτικούς μεζέδες. Τους φτιάχνει η ίδια, δηλαδή είναι η ίδια στην κουζίνα. Δηλαδή αυτά τα ντολμαδάκια, αυτά τα κασεροκροτκετάκια, αυτά τα μπινελίκια που λένε, παίρνουν τα χέρια. Όλη η νοστιμιά στην ιστορία είναι τα τζίζιλι μπίτζιλι. Άμπαξ και τα τζίζιλι μπίτζιλι είναι μάπα, μάπα θα είναι και η ταβέρνα. Άμα τα τζίζιλι μπίτζιλι είναι ωραία. Αυτά τα ορεκτικά που λέμε να πούμε. Το καραβίσιο τώρα. Έτσι το καραβίσιο θα πάω, πει μην περαπτόπλο να με δώσει καραβίσιο. Θα πάμε τώρα αυτές τις μέρες μίλησα. Εγώ πήγα. Να πάμε να σας πληρώσω και το γιατί έμεινα περπάτω στον πάγο. Με τον κρέτη, να σας πάω εγώ εκεί πέρα. Άλλη μια χρονιά ανανεώσει. Ναι, βέβαια. Θέλει να ανανεώσει. Έμεινε μέχρι τον καλοκαίρι. Έδωσε το ταγάρι αυτό. Κρατήστε με, λέει, για ένα χρόνο ακόμα, βέβαια. Θα τα πούμε και γι' αυτό. Επειδή το κλίμα είναι πολύ οικογενειακό. Το κλίμα είναι καλό. Είδε την αγάπη του κόσμου εδώ πέρα. Με τους μετανάστες να φάρουμε και τον Βούλγαρο. Τον έχουμε και αυτό και τα λοιπά. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα. Και φυσικά Daily Way, εγώ πήγα. Και εγώ πάω. Έτσι, έμαθα πήγε. Και άλλη φορά πήγα. Έφεγε στο φούρ στο Λουκάνικο, έμαθα. Ναι, ναι. Έχει γύρω διέτης με ειδικά υλικά. Αυτό για θέλω να πάω να ακούσω γιατί όλοι, ναι, όλοι με βλέπουν Τετάρτη, έξω και ρωτάνε. Την Τετάρτη που θα πάμε να το βρούμε είναι εξουσίας του Βούκοτης, του προπονητή. Φοβερός τύπος, τρικαλινός. Και πολύ καλή δουλειά, πακέτο, ιστορίες και τα λοιπά. Ίδιος ο Βούκοτης, σου λέω, φοβερός. Να πάρε σε βάλω να δοκιμάσει το γύρο διέτης. Ναι. Εντάξει. Πάμε να το δούμε. Περίμενε, έχουμε μήνυμα από το Χριστάρα. Κομμουνιστής. Λοιπόν. Περαστικά του κομμουνιστή. Πήγε στο Βερολίνο να μάθει να φτιάχνει βόμβες, αλλά πάντα τα λεμά του. Έτσι, κατά φυτό αέριο. Και η κουβέντα λέει προβάλλεται ζωντανά και αμέσως
αμέσως μετά μαγνητοσκοπημένη. Επίσης κάθε ραδιοφωνική εκπομπή ζωντανά. Έτσι. Και μετά ηχογραφημένη στο rapto.gr. Όντως είναι γεγονός, την είδα και εγώ την εκπομπή μας στις τελευταίες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά έτσι, απαλά, απαλά, ωραία, ωραία, έτσι, να κρατήσουμε παρέα τον κόσμο. Ξέρω ότι στα άλλα δωμάτια είναι οι γυναίκες σας, γκρινιάζουν, χαμηλά τη φωνή εσείς κοντά στην τηλεόραση όπως κάνω και εγώ όταν βλέπω τηλεόραση, κοιμούνται οι άλλοι μέσα. Τα ίδια πράγματα εσείς, τα ίδια πράγματα και εμείς. Διάλειμμα σε όλη την πιάτσα. Τι θα γίνει, ρε φίλε, μια δεξιά, μια αριστερά. Τζόρνταν, τα πήρα τα χαιρετίσματά σου, αλλά όλο αντιπρόσωπο θέλει. Ράπ, όποτε ήρθε, δεν σε πέτυχα στη δουλειά πρωί. Χαιρετίσματα, Γιάννη, ο γιαουρτά. Γεια σου, φίλε, δεν ξέρω ποιο γιαουρτά λε. Εγώ. Κασάνδρου. Α, εκείνη η καταθλιπτική οδό, η Κασάνδρου είναι. Έχει ένα μαγαζί. Καταρχήν ο Γιάννη. Ριζόγαλο, ρε φίλε. Γιάννη, χαιρετίσματα. Καταρχήν είναι ριζόγαλο. Ριζόγαλο, κάτσε. Είναι. Φοβερή κρέμα. Γιαούρτια δεν τρώγεται. Το γιαούρτι είναι το καλύτερο παράδοξο. Δεν τρώω. Φοβερό ριζόγαλο. Φοβερή κρέμα μετά την προπόνηση. Όλα είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Δεν χρειάζεται να πεντέψω. Είναι παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο. Δορκάδα. Είναι παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο. Είναι οικογενειακή επιχείρηση αδερφιών. Είναι ο μπαμπάς με το θείο και τα παιδιά φυσικά. Έχει ένα πολύ ωραίο ακόμα στην οδό εκεί στο Λισέ κοντά. Θα πα να το γνωρίζει, είναι ρακλάκι το παιδί. Είναι πολύ φιλοδοξικό. Ριζόγαλο φοβερά. Όποιο είναι ριζογαλά στην Δορκάδα από τη μια και το άλλο στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λέγεται η Κωνσταντινούπολη. Φεύγοντας από το Λισέ για να πας να πούμε προς τη Χαριλάου. Στο δεξί σου χέρι. Πώς το λένε Λισέ, ρε φίλε. Λισέ το λένε. Ναι, και εγώ Λισέ το λέω. Λισέ το λένε. Κόβεις το γιαούρτι με το κουτάλι, ρε φίλε, το πρόβιο και είναι τείχωμα. Δεν πέφτει τόσο παχύ. Άκουσε να δεις. Στην ηλικία μας. Άσε αυτούς, άσε αυτούς. Άσε να τρώνε. Πριν τα 40 είναι αυτοί. Ξέρεις ότι εμείς πολύ, πολύ γαλακτοκομικό δεν χρειάζεται για τον προστάτη. Ναι, λίγο και καλό, κάποια στιγμή. Ναι, λίγο. Να τρως καλό. Πλακώνεσαι αυτό. Αυτό. Άρα το ξέρεις. Το λέω. Άσε αυτούς πριν τα 40. Εμείς είμαστε μάλιστα μετά τα 40 και αρκετά μετά τα 40. Λίγο πριν τα 50 είμαστε. Μαλάκα. Εντάξει, δεν άκου, ναι, άστα τα εντάξει. Άσε τις μάγκες. Είδες πως ξαπλώνονται γύρω μας οι φίλοι. Άστο. Λοιπόν. Πάντως σε παραδέχομαι σε αυτό που είχες πει, παιδί μου, ότι. Στη Μεσύμβρη ακόμη περιμένουμε μια γνώμη για όσα είπες. Για συγγνώμη, βρε, όχι μια γνώμη. Στη Μεσύμβρη ακόμα περιμένουμε μια συγγνώμη για όσα είπες. Κουνουποχώρη και τα λοιπά. Ναι. Κοίταξε άνες. Το τι είστε κουνουποχώρη. Όχι. Μόνο που φυσάει συνέχεια άρας εκεί δεν υπάρχει δύο να κάτσει κουνούπι. Απ' την άλλη μεριά έχετε πολύ ωραίες ταβέρνες. Πρώτον. Και δεύτερον, έχετε εκεί τη Βασίλισσα η οποία μας έχει στηρίξει. Λοιπόν, άκου να πω την ιστορία με τη Βασίλισσα τώρα. Τη Ρετσίνα. Λοιπόν, πάμε με το Ραπτόπουλο στη Μεσύβρια για το γύρισμα της Βασίλισσας. Έχουμε έρθει στη Μεσύβρια. Λοιπόν, άκου να έτσι. Δεν μπορέσαμε να το βρούμε από εδώ, από εκεί. Λέω, άσα το βρω, ξέρω εγώ, τον Ατάλο. Κάποια στιγμή ανεβαίνουμε πάνω, ρώτα μου λέει αυτό που έρχεται. Λέω, αυτό είναι Αλβανό. Λέει, πού το ξέρει. Λέω, καταρχήν έρχεται με ποδήλατο και από αριστερά. Σταματάμε το ρωτάμε. Δηλαδή. Οι Αλβανοί με έρχονται με το ποδήλατο από αριστερά. Από αριστερά σε εμάς, ναι. Κατέβαινε δεξιά με ποδήλατο. Πριν 90 χρόνια, ποιος είχε ποδήλατο. Όλοι με Μερσεντές γυρνάγανε. Ναι. Θυμάσαι. Το ρωτάει ο Ραπτόπουλος. Στην εποχή πρόκρισης. Ναι. Ναι. Το ρωτάει ο Ραπτόπουλος. Μεγάλε, πού είναι. Δεν ξέρω, λέει. Εγώ είμαι από την Αλβανία, λέει ο φίλος. Ναι. Πάμε σε ένα βεζινά, ρωτάμε εκεί πέρα. Μου λέει εδώ πέρα πρέπει να έχει. Λέει, α, πού είναι η Βασίλισσα, μας είπε θα πάτε από εκεί. Δεξιά, ναι, ναι. Από εκεί, από εδώ, αριστερά, ξέρω εγώ κάποια στιγμή. Το ρωτάει ο Ραπτόπουλος, τι ομάδα είσαι. Λέει ο βεζινάς, Ηρακλειδέας. Πάρτι να με λέει. Ναι, δε. Έχουμε πάρα πολύ λαό. Να, άκου τι μας λέει ο Ηρακλειδέας. Ο βεζινάς, σοβαρά Ηρακλειδέας. Ναι, λέει, αλλά μην το λέτε πουθενά γιατί είμαι μόνος εδώ, λέει. Όλοι οι παοξίδες. Το πείτε το. Άκου να γελάσεις. Βλέπουμε μέσα σε ένα μπαράκι στη Μεσύβρια το μάτς. Με τον Πάο. Με φρίζουν στη Μεσύβρια. Με σε φρίζουν, αφού τους έχεις κάνει τώρα και πέρα, σε κάνουν, αλλά εντάξει. Άκου. Ναι. Βάζει τον κόλλο ο Πάο και εκείνο που ακυρώνεται. Πού? Στο μαγαζί μέσα, είμαστε μισή. Ποιο μα, ποιο μα. Όχι μισή τώρα. Πάο και Ηρακλής. Σου με στην τούπα που έγινε τώρα, ρε. Ποιο το 0-1, ναι, ναι. Με ξέρουνε τε πόσο τελαμένο είναι. Πώς είστε. Πώς σα ακούνε εκεί τώρα, πώς είστε. Η μισή είστε Ηρακλής. Έλα να σε πάρω μια μέρα, πάω να πιούμε καφεδάκι σου. Ξέρω εγώ ποιο, εγώ πολύ. Να πάρει και εμένα. Ακόμα. Άκου. Βάζει τον γκολ και χωρίς να έχω μιλήσει εγώ σε όλο το μάτσο, έτσι, γιατί το μάτσο ακόμα δεν έχει κάνει τις μεγάλες φάσεις, έτσι.
γυρνάει το μισό μαγαζί και με αρχίζει πάρτα, λάντε, πάρτα, πάρτα, πάρτα. Αρχίζουν τώρα τα δικά τους, το ακυρώνει. Στην επόμενη φάση, φίλε, μπαίνει τον γκολ και με έχουν δει σηκώνουμε μέσα στο μαγαζί και τους λέω: έλα, ένας, σπίτι. Σπίτι στη γυναίκα σας με τις παντόφλες, λέω μαζί και. Πάντως ο Βετζινάρη μας είπε: είμαι ο μοναδικός, λέει να ξέρει. Είναι 90% πάω. Έτσι μας είπε, εγώ μάρτυρα. Ξέρεις πόσο κόσμο. Χθες ήμασταν σε μια συνέλευση πιο σύνδεσμο και βρεθήκαμε, σου λέω, όλοι μαζί να φάμε και ήμασταν μια παράγκα με 30 άτομα. Λοιπόν, αργαλεία φαντάζομαι. Καθαρά Δευτέρα, ρε φίλε τότε, καθαρά Δευτέρα. Θέλω να πάμε να πετάξουμε αετό. Ναι, δεν μου λες, ξέρεις να πετάς αετό. Όχι. Εσύ ξέρεις να πετάς αετό. Κανονικά. Τζόρνταν, εσύ ξέρεις να πετάς αετό. Εσύ είσαι παοξίδι, πέτασε το κάθε μέρα. Ναι. Πετάω καλά όμως. Τι πετάω καλά. Οι Ολυμπιακοί ξέρουν να πετάνε καλά. Εδώ. Και πάνω. Εγώ έχω μάθει πάντως. Δεν ξέρω, ναι, γιατί πέφτει στην Αγία. Τώρα πότε ήταν τα 90 χρόνια, πήγανε να εκπαιδεύσουν έναν αετό και πάτε θλάση. Ωε. Κοίταξε, να σου πω λίγο. Το θέμα δεν είναι αν ξέρει να το πετά. Ο αετό, εγώ έχω μάθει ότι το δύσκολο να μάθει να τον φτιάχνει, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, τον παίρνει έτοιμο, ρε. Τα ζύγια είναι. Ναι, αυτό, ναι, που λέει. Ξέρει πώ πεθάνανε με το πέταμα του αετού. Από τα ρεύματα. Τα ρεύματα. Ξέρε τώρα. Για τέτοια είδη. Πάντως ο καλύτερος αετός που πετάει είναι εκείνο του πουλίου αετός της Μπενφίκα που πηγαίνει από πάνω και ξέρω εγώ και τον. Ναι, κανονικά στα σκηνικά μου σα κυνηγάνε. Στα σκηνικά μου σα κυνηγάνε. Πώ του λένε αυτού του. Πώ του λένε αυτού που. Για το γήπεδο. Του οικολόγοι. Αυτοί οι ογκολόγοι, πώ λένε. Οι οικολόγοι. Τώρα θα σας κυνηγάνε και οι ζωόφιλοι με τον αετό. Γιατί εχμαλωτίζετε τον αετό και τέτοια, θα έχετε τέτοια προβλήματα. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι Αμερικάνος ο αετός, είναι Ρώσος ο αετός. Μια που είπες Ρώσος, να πούμε χρόνια πολλά τον Ιβάν Σαββίδη, έγινε 57 σήμερα. Σήμερα? Έκλεισε τα 57. Τα 57 έκλεισε. Πολύχρονος, να είναι γερός να το χαιρόμαστε. Πόσο θα ζήσει? Μακάρι να ζήσει. 40, 50 χρόνια. Να γίνει Μαθουσάλα. Μαθουσάλα θα γίνει. Θα δει τίτλο από τον ΠΑΟΚ. Μέχρι να έρθει ο πρώτος είναι. Μετά θα έρχονται μόνοι τους οι τίτλοι, να ξέρεις. Ανάποδα, δηλαδή συνέχεια. Ναι. Εντάξει. Και επίσης με την ευκαιρία να πούμε ότι σαν σήμερα, σαν εχθές μάλλον, τι έγινε? Πήρε ο ΠΑΟΚ τον πρώτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Πού? Στη Γενέβη, ΠΑΟΚ Σαραγώσα, 76-72, σε εκείνο τον ανεπανάληπτο. Τον ντου που κάνανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ μπήκαν μέσα. 7.000 από τους 9 ήταν ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Κάναν ντου πάντα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Βέβαια, μέσα. Είναι γεγονός αυτό, δεδομένο. Και στο Καφτατζόγλιο κάναν ντου. Κατάληψη και στα επίσημα πάνω, δίπλα στην ευθύνη. Κάναν παλιά. Ναι. Κάναν ντου. Τότε με τον Θεοδωρή που είχαμε μείνει. Ναι, με μέσα ήμουν και εγώ πολλές φορές. Να σου πω, δεν κατάλαβες κάτι. Όταν ήταν με τον Θεοδωρή, γιατί είχαμε τις προάλλες κάτι και δεν το συνεχίσαμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι οι πρόεδροι που έχουν έρθει γενικότερα στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης, ναι, είχαν τάση να διώχνουν τον κόσμο από το γήπεδο για να μπορούν να κόβουν τον κόσμο για να διοικούν πιο εύκολα. Πιο εύκολα, μην κάνει την μπούκα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό. Να σου πω κάτι, παντού γινόταν αυτό. Ναι. Παντού. Παντού. Δεν νομίζω να το γιώσω. Το Θοδωρίδη που παρέλαβε ένα γήπεδο με 30-40 χιλιάδες κόσμο και έφτασε κάποτε ο Ηρακλής. Τότε κάναν του δηλαδή αυτοί λες. Μα εννοείται. Ρε εσύ, τώρα να σε πω λίγο. Ειλικρινά τώρα, γιατί λέμε κάποια πράγματα και είναι έτσι. Πιστεύεις εσύ ότι θα μπορούσαν ποτέ, όταν θα υπάρχουν 12, 14, 15.000 κόσμου στο γήπεδο, να αποφασίσουν χωρίς να υπάρχει συμφωνία, χωρίς να υπάρχει αστυνομία να που έρθουν, να του κάνει. Να έρθουν πέντε πλαπώ ή θα μαζευτεί. Όταν έχει εκδοτήρια έξω στο γήπεδο και είναι ελεύθερα, μπορεί ο καθένα να φυλάξει. Αυτή είναι η δημοκρατία. Το λέμε, ναι, η δημοκρατία είναι αυτή σαφώ, αλλά ξέρει ποια δημοκρατία μου αρέσει εμένα. Η δημοκρατία που λέει ότι όταν εσύ μου ζητά την ένα και θε 8.000 εισιτήρια, θα μου δώσει 8.000 εισιτήρια και στην Τούμπα. Ανάλογα. Μου λε 500 εισιτήρια γιατί έχω στην εκδοτήρια. Εμεί μιλάμε για ελεύθερα εκδοτήρια, ρε αγόρι. Όπω παλιά. Πριν το 80. Ναι, ελεύθερα εκδοτήρια. Ναι. Συμφωνώ. Και προοργανωμένο. Ελάτε και με 45.000 στην Τούμπα. Προοργανωμένο. Ήταν άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια πριν το συζητάμε τώρα. Ήταν πρόπασο. Ακριβώ πλέον έτσι. Μετά από την ημέρα που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, καταστραφήκαμε. Δεν νομίζω όμω ο Ηρακλή να είχε πρόβλημα εάν έδινε στον Πάουκ εισιτήρια πολλά, α πούμε. Όχι, το πρόβλημα, γιατί δεν μπορούσε να δώσει. Δεν μπορούσε να. Έπρεπε να κόψει από του δικού του οπαδού. Άκουσε. Το αν εγώ θα ήθελα να έρθω μια πορεία όπω έχω έρθει 800 άτομα στην Τούμπα μέσα και ήταν το 1-2 με το Φονφόκα. Δεν με πείραζε στο να πάω, αλλά εμεί μιλάμε να θέλουν να έρθουν 5.000. Γιατί πέσω με τον Πάο. Γιατί να μου το στέλνει αυτό ο Πάο και εμένα μου ζητάει 10.000 εισιτήρια. Συμφωνώ. Το λήξαμε. Εδώ λέω ότι το σωστότερο απ' όλα, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνονται παιχνίδια με οπαδούς και των δύο ομάδων. 50-50. Ότι λέμε πόσα θα μου δώσει, πόσα θέλει, 10.000. Πάρτα.
Όσα θέλει σε Ηρακλή, 10 χιλιάρικα. Δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Θα τα προπληρώσει. Προπληρωμένα, φιλαράκι. Προπληρωμένα. Σωστό. Αλλά όχι να μου, προβάλλει το αίτημα. Έχω 500 στην 7. Ποιο θα τα πληρώσει όμω τα εισιτήρια αυτά. Ποιο θα τα προπληρώσει. Ο πρόεδρο. Μπορεί. Άμα δεν μπορεί. Συμφωνημένα μιλάμε. Συμφωνημένα. Τέλο, δεν το λύσουμε τώρα. Θα έρθουν τα χρόνια μετά που θα αλλάξουν κτλ. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στον Γιώργο. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Σούπερ 3 πριν από λίγε μέρε σχετικά με το θέμα του Άρη κτλ. Οι Αριανοί, μια και του χάσαμε στο στόμα μα, διαμαρτύρονται δύο φορέ. Λένε ότι είμαστε κι εμεί λακαμάδε, διότι είχαμε διοικήσει που κοιμώσανται, που λε στην Πελοπόννησο κτλ. Όμω λένε, άλλαξε ο νόμο τη μια χρονιά για του δευτεραθλητέ και τώρα πάει να αλλάξει μεσού τη περίοδου ο νόμο και για τι ιστορίε κτλ. Και ζητήσανε εκείνο το μικρό το κομμάτι, ουσιαστικά κάνανε μια πολιτική και για τον Γιώργο, επειδή ασχολείται με την πολιτική ενεργά και έχει μια πολύ ενεργά, ωραία. Ενεργά, δεν ακόμα. Ενεργά εννοώ παρακολουθεί, δηλαδή. Ναι. Παραπεί ότι πα και πετά πέτρε. Εντάξει, όλοι παρακολουθούν. Όλοι, ναι. Και καλά κάνουν. Έτσι, πω το λε ενεργά, θα νομίζω ότι είναι κανένα κομματικό στέλεχο. Όχι, δεν είναι. Λίγα λέγε. Λοιπόν. Και είπανε ότι θέλουμε σε αυτό το φασιστικό νόμο, πήγαν προς την αριστερά δηλαδή, στην αριστερά, όχι του ΣΥΡΙΖΑ όμως, στην αριστερά την τώρα, ναι, για πες μου, τι έχεις να τους πεις, κάνανε, φαντάζεσαι, άνοιγμα σε άλλους συνδέσμους, άλλων ομάδων, πιθανολογίες συμπεριλαμβανομένου και του Ηρακλή. Σαφώς. Ναι, για να δεν το κατάλαβα εγώ, ναι. Άκουσε με, διαβάζοντας την ανακοίνωση του Super 3 προχθές, τι διάβασες, ήταν σαν να βλέπω τα ίδια ακριβώς που φώναζε ο Ηρακλής, γι' αυτό νομιθήρα 10 και όλα αυτά, τη χρονιά που το ρίξαν. Πριν το 15, το 11. Τη χρονιά. Όταν λοιπόν φώναζαν για καταστρατηγήση του ΚΑΠ, ότι τον παίρνουν από ένα άθρο και τον πηγαίνουν σε άλλο, ότι τον υποβιβάζουν κατηγορία και επειδή προσφέρει στα πολιτικά δικαστήρια για να μην έχει δικαίωμα, γιατί φωνάζει ότι η ΕΠΟ είναι παράνομη, ο δικαστής με έβγαλε ναι και οι δυο της ΕΠΟ με έβγαλαν όχι. Και βγαίνει αυτό το πόρισμα. Ο δικαστής είπε ότι ο Ηρακλής είναι βιώσιμος, πρέπει να μείνει. Και με παίρνουν από αυτό, πάω στα πολιτικά και με στέλνουν και παρακαλούσα, όχι παρακαλούσα, με την έννοια του παρακαλούσα, αλλά έλεγα ρε παιδιά, δεν το βλέπετε. Ξεχάστε τα οπαδικά. Δεν το βλέπετε αυτό το πράγμα ότι είναι σκιαπού. Δεν το βλέπανε. Γιατί ξέρεις τι, γιατί υπήρχε λογική ότι ας στηρίξουμε και είμαστε καλά, γιατί εμείς είμαστε με το σύστημα. Τώρα που το σύστημα του γύρισε την πλάτη, τώρα λοιπόν δημήθηκε να γίνει αριστερός, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, και να ζητήσει το σωστό που λέει, ότι όντως δεν έπρεπε να αλλάξει ο ΚΑΠ. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει. Αλλά όταν παλιότερα υπήρχε η οπαδική λογική μέσα στη διοίκηση και δεν καταλαβαίνανε ότι αυτό που κάνουν κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά τους, γιατί εγώ φώναζα, θυμάσαι από τότε και στο ραδιόφωνο, ότι έχει γυρίζει ο τροχός, αυτοί λέγανε δεν πειράζει τώρα, ασχοληθείτε και κάτω, κατάλαβες, γιατί δεν είχε έρθει στο ποπουδάκι το δικό τους το πρόβλημα. Α, τώρα το είδανε. Εγώ λοιπόν, σωστό με. Σωστά. Εγώ σαν Ηρακλειδέας, επειδή μου αρέσει το σωστό. Έτσι. Ναι. Σαν λέω ότι έχουν δίκιο. Σημασία έχει. Έχεις τα μούτρα μετά από όλα αυτά που με έκανες να μου χτυπήσεις την πόρτα και να μου πεις βοήθα. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όταν βρέθηκε αυτό στη θέση, πήγε και ψήφισε με τα δύο χέρια να πέσεις. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Και αυτό τραβάει τώρα. Εγώ μπορώ να τον καταλάβω, γιατί εγώ πήγα και στην Καλλικράτεια, εγώ πήγα και στην Προσοτσάνη και με πουλούσανε τρέλα. Εγώ μπορώ να τους καταλάβω τώρα το που είναι αυτή. Γιατί το ζήσα. Σημασία έχει ότι αυτοί το ζήσαν γιατί το θέλανε και εμένα με στείλανε χωρίς να το θέλανε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Εγώ δεν παρακαλούσα στα δικαστήρια να πέσει ο Ηρακλής. Εγώ έβγαινα στα δικαστήρια 20.000 κόσμων και φώναζα η πόλη θα καεί αν ρίξετε τον Ηρακλή στη Δέλτα Εθνική. Το θυμάσαι. Αυτοί πηγαίναν στα δικαστήρια και παρακαλούσαν από τη Β' να πέσουν στη Γ'. Και ούτε βαθμολογικά είχα πέσει. Αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά είχα κερδίσει τον Ολυμπιακό, Χ μέσα στην Αθήνα, τον Παναθηναϊκό, την Άρη. Όλες τις μεγάλες ομάδες. Με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχαμε νομίζω. Ένα-ένα. Δηλαδή με όλα τα καλά τα μάτς είχα πει ουλάξιο πεπέστατος και με μια πολύ καλή ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, Τζόρτα. Για τον Άρη, Γιώργο, φίλε. Για πράγμα. Για τον Άρη. Να σου πω κάτι. Εντάξει, λογικό. Ενώ όποιος αδικείται θέλει. Πώς το λένε, θέλει αδικείτε. Δικαιοσύνη. Αδικείτε. Δεν αδικείται. Αδικείται. Φταίει ο ίδιος. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Ποτέ δεν φταίει κάποτε μόνο ο ίδιος. Δεν άργησε. Άργησε. Δεν μπορώ τον αργό, ρε φίλε. Δεν μπορώ τον αργό, ρε φίλε. Μα το λέω και για μένα. Όχι, αργά, αργούνε... Όχι, ρε φίλε. Όταν αργούνε οι κρεμότητες δικές μου,
γίνομαι έξαλλος, τρελαίνομαι, δηλαδή παλεύω με τα κύματα. Όταν βλέπω συνεργάτες, συγγενείς, αυτά ιστορίες αργούς, δεν μπορώ ρε φίλε. Είναι να κάνεις μια δουλειά, κάτι να όχι να το δω. Κοίταξε τον Αργιανό, σου ξέρεις τι το λείπει αυτή τη στιγμή. Κάτι να κινδυνεύει. Να σε πω λίγο για να είμαστε και ρεαλιστές. Ναι. Όπως τον έλειπε και τον Ηρακλειδέα. Ναι. Και τώρα που ανέβηκαν οι Ηρακλειδείς, φίλοι μου όλοι που γκαρίζαν και καυγίζαν, τώρα χαλαρώσανε γιατί επανέλαβαν την πραγματικότητα. Το καφενείο. Θα συζητήσει με τον Παοξή και τον Οργιανό στο καφενείο. Ανέβηκε ο Ηράκλειος, ανέβηκε ο Αργιανός. Μπράβο. Τι θα είναι ο Πάοκ τέταρτος, τι θα είναι ο Ηράκλειος πέμπτος, τι θα είναι ο Άρης έκτος. Ή τι θα είναι ο Άρης τέταρτος, τι θα είναι ο Ηράκλειος πέμπτος ή ο Πάοκ έκτος. Θα είναι ο Άρης τέταρτος, ως εκεί. Ως εκεί είναι το πάπλωμα. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Έτσι είναι. Το πάπλωμα είναι ως εκεί. Κάτω οι άλλοι βάλανε υπεύθυνο ακαδημιών τον οπαδό που κάνει σε τέτοια. Πού στο βόλεϊ. Έχει από εκεί να καταλάβεις. Το πάπλωμα της Θεσσαλονίκης είναι ως εκεί. Εκτός πια αν γίνει κάτι πια και αλλάξει πολύ κόσμο ιστορικό. Λοιπόν, επειδή μιλάς για ένα μάτς το οποίο εντάξει με ένας, γνωρίζω πολύ καλά από βόλεϊ γιατί δόξα τω Θεώ είδα τόσους πολλούς τέτοιους. Εγώ δεν λέω το χάσαμε εξαιτίας αυτού νου. Α, εννοείται αυτό, χαίρομαι πολύ. Όταν φτάνεις στο 24-21 πιλαράκι και βλέπεις ότι η ομάδα δεν το πιστεύει ότι έχει κερδίσει. Δεν το πιστεύει ότι έχει κερδίσει. Τότε από μπάλα δεν θα γνωρίζει γιατί δεν είδες τίτλους. Η αλήθεια είναι ρε φιλαράκι ότι τόσους πολλούς τίτλους που έχω δει κάθε όχι από μπάλα δεν θα γνωρίζει γιατί δεν είδες τίτλους. Δεν είδα ρε φιλαράκι. Δεν είδα τίτλους, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Γνωρίζω πολύ μπάλα. Γιατί σου είπα ότι δεν έγινε Ηρακλειδέας για τους τίτλους. Πρέπει να το καταλάβεις. Μα και αυτοί δεν γίνανε πάω ψήφι. Τώρα δεν μου λες κάτι γιατί έγινανε. Πώς για την αδικία γίνανε. Αυτοί ποιοι γίνανε. Ναι, για την αδικία μέχρι πότε. Μέχρι τη δεκαετία του 80 αρχές γιατί με το που ανέλαβε το με. Συνέχεια, συνέχεια. Πότε λίγο, πότε πολύ υπάρχει συνέχεια για αυτό. Για πράσινο ήλιο μιλάει αυτό τώρα. Σε σχέση, ρε Ολλανδέ, σε σχέση με τον Ολυμπιακό Παντέκο Άκη. Καλά, δεν συζητάμε, ρε παιδιά, ότι ναι, σαφώ ότι είσαι πιο δίκαιο. Δηλαδή, τώρα... τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την Άκη, δεν το συζητάμε. Ναι. Όχι, ευνοημένο, εσύ τον Άρη, τον Ηρακλή, την Κάρτη, Καβάλα. Αν μου το λες, άκουσε με Κόριδο. Συμφωνώ, δεν κατάλαβε. Έτσι. Σε αυτό που. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Δεν μπορεί τώρα να μου πει ότι στο παιχνίδι πάω Ολυμπιακού στο κύπελο τη προάλλε δεν έγινε αδικία. Έγινε. Οπότε αδικία. Έγινε όμω μια αδικία στο πρώτο και μια αδικία στο 82. Τι κάνουμε. Πολλέ αδικίε γίνανε. Συμφωνώ, δεν καταλαβαίνει. Έχει γευτεί πιο σφαγιαστικές διαιτήσεις. Τιμωρήθηκε. Το χάπι η ομάδα σώθηκε. Τιμωρείται. Συμφωνώ. Μείον 5. Πέντε αγωνιστικές. Πρόσεξε λίγο, πρόσεξε λίγο. Εγώ είμαι ο διαιτητής, θα το δίνω. Πρόσεξε λίγο, δεν είναι αυτό. Και εγώ μέχρι εκεί έπρεπε να είναι 3-0 το σκορ. Πρόσεξε λίγο. Μετά το 1-0 σηκώνει ο Φσάι το ΜΑΚ. Δεν δίνει φάουλ τον Άντωνη πάνω στη γραμμή. Το Χατζησάια, συγγνώμη, πάνω στη γραμμή. Δεν αποβάλλει τον Μιλιβόγεβιτς. Έπρεπε να καθαρίσει το ΜΑΤΣ εκεί ο τελικός, να πάει τελικό η ομάδα. Και στο τέλος τιμωρείται με 5 βαθμούς η ομάδα με κεκλεισμένο το θυρό. Και στο τέλος θα πάρει ακόμα ένα τίτλο Ολυμπιακός εάν γίνει το κύπελο. Τι και θα μας λένε λοιπόν ακόμα ένα τίτλο εγώ. Στο τέλος, κάπως έτσι γίνανε όλα. Στο τέλος μένει μια χρονιά με τον ΠΑΟΚ αδικημένο και τον Ολυμπιακό πρωταθλητή. Τελειώνει η χρονιά, βγαίνει ο ΠΑΟΚ πέμπτος με το ζόρι, με τους μείον 5 που θα γίνουν μείον 3 ξέρω και τα λοιπά. Μείον 3 θα γίνουν. Ναι, αλλά στο πρωτάθλημα τους βαθμούς που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ για να βγει πέμπτος, τους αφήνουμε στην άκρη και κοιτάμε την αδικία που υπέστη ο ΠΑΟΚ στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Φυσικά. Φτιάχνουμε ένα επικοινωνιακό πακέτο πολύ ωραίο με τον ΠΑΟΚ αδικημένο. Ναι, αλλά έχοντας του χρόνου το τσιβί να πάρουμε την ΕΠΟ ή να μην την πάρουμε, αλλά αποπροσανατολίζουμε το κοινό στο θέμα θα κάνω ομάδα. Όχι, όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Λένοντας θα πάρω τα 700 στρέμματα βγάζοντας μακέτες και μοκέτες στις εφημερίδες τη στιγμή που ετοιμάζεται η νέα ΕΠΟ. Εντάξει. Και έπρεπε να είναι εκεί η κατεύθυνσή σου. Πρόκειται να δεις. Όχι να μας λες, θα κάνω άλλο, εδώ. Άλλο κομμάτι είναι. Και δεν σημαίνει ότι επειδή πάνε για την ΕΠΟ να πάρουν την ΕΠΟ, τις εκλογές της ΕΠΟ, δεν πρέπει να γίνει το γήπεδο, δεν πρέπει να γίνει η ομάδα. Άλλο κομμάτι. Δεν είναι άλλο. Όλα πρέπει να δουλεύουν όπως. Έχω πολλά θετικά και πολλά αρνητικά σχόλια για την εκπομπή που κάναμε τη ραδιοφωνική. Και εγώ, και εγώ. Όσον αφορά τον Νότι Σφαγιανάκη. Έχω φανατικούς αντισφακιανικούς οι οποίοι λένε μπράβο Γιώργο και έχω φανατικούς. Λογικό είναι, εντάξει. Ναι. Το θέμα είναι αυτοί που είναι φανατικοί υπέρ ή κατά. Υπάρχουν είναι φανατικοί. Για τον ερμηνευτικό του τέτοιο, γνώμη μου εγώ. Ή για τον πολιτικό του λόγο. Να πω τη γνώμη μου εγώ. Πες εδώ να μου άνθρωπος συνδυάζονται τα πάντα. Δεν είναι μόνο η ιδιότητα που έχει σαν καλλιτέχνης ή σαν ραδιοφωνικός παραγωγός ή σαν ποδοσφαιριστής. Συνδυάζεται και η ποιότητα του σαν χαρακτήρα. Συνδυάζονται για πάντα. Μπορώ να πω ότι εγώ δηλαδή την άποψή μου ότι ο Σφαγιανάκης ο Νότης είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες τραγουδιστές με τα καλύτερα αυτά. Αλλά είναι για μένα ένας άνθρωπος κακός χαρακτήρας. Παλιό χαρακτήρας. Ο Σφαγιανάκης ο Νότης. Γιατί ο λόγος είναι. Ο λόγος είναι από εκεί ξεκίνησε κιόλας. Έγινε αντιπαθητικός για αυτό που είχε πει τότε κάποτε εδώ πάνω. Αν δεν θυμάστε τη φράση, μπορώ να σας την πω εγώ.
εγώ. Τι είπε δηλαδή? Ήταν μια παραγγελιά να χορέψει κάποιο και σηκώθηκαν τα παιδιά όλοι τώρα, ξέρει, μέσα σε ένα μαγαζί με χιλιάδες κόσμο. Λογικό είναι να μην μπορεί να καταλάβει κάποιο σε εύθυμη κατάσταση όταν είναι ο πελάτη. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ωραία. Ότι είναι παραγγελιά. Ναι. Σηκώθηκε να χορέψει, το ξαναείπε αυτό. Λέει, παρακαλώ, ναι, είναι παραγγελιά. Ο, ναι, κόσμο δεν κατάλαβε και του λέει, τι να το πω, βουλγάρικα, να το καταλάβετε. Ναι. Λοιπόν, αυτό έδειξε ένα. Άμα το έλεγε αμερικάνικα δηλαδή. Όχι, το είπε με άλλο σκοπό. Ναι. Ήθελε να πει ότι επειδή είναι μια ευαίσθητη περιοχή εδώ πέρα. Στη Μίγα μήπως. Τη Μίγα δεν την είχα, έχει γίνει στο παρελθόν αυτό. Δηλαδή αν το έλεγε αλβανικά δηλαδή δεν σε πείραζε. Όχι, αν το έλεγε δηλαδή, δεν θα με πείραζε. Κορεάτικα, Ιουγκοσλάβικα, ναι, δεν σε πείραζε. Γι' αυτό έλεγε τότε κορεάτικα. Γιατί το γι' αυτό είναι κακός, ναι, χαρακτήρας. Πιθανόν λοιπόν. Εκείνο είναι. Ο κόσμος τον αντιπάθησε. Αυτό λέω ότι δεν το είπε. Ναι. Πιθανόν ο κόσμος, όχι δεν το είπε, αυτό είπε. Εγώ λέω ότι. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Πιθανόν λοιπόν ο κόσμος τον αντιπάθησε για αυτό το πράγμα. Και έχει δίκιο ο κόσμος, να σου πω. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής. Απομόνωσε τώρα αυτό το πράγμα, πες ότι δεν έχει. Άστο αυτό, τελείωσε. Για μένα δεν υπάρχει. Άμα δεν έγινε αυτό και το βγάζω στην άκρη αυτό, είναι από τους κορυφαίους τραγουδιστές ο Νοήμων. Κάτσε, περίμενε. Γιατί τι, εγώ τι είπα δηλαδή. Εγώ δεν είπα ότι είναι πολύ καλός ερμηνευτής. Όλοι καταλήγουμε ότι είναι πολύ καλός ερμηνευτής. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και είπα απλώς, για να ξέρεις, ότι δεν ακούγαμε την εκπομπή. Ναι. Να πω. Πολύ θετικά και πολύ αρνητικά σχόλια. Καθόλου αδιάφορα σχόλια, έλα μωρέ κτλ. Ή θετικά ή αρνητικά σχόλια. Για σένα, για μας Φαγκιανάκη. Μπράβο τον Γιώργο, έλα μωρ, τι μαλακίες, έλεγε ο Γιώργος. Σε αυτό το στυλ. Σε λογικό δεν είναι. Κοίταξε, εγώ αυτό που είπα είναι πολύ απλό, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε μία κάμψη στη δημοτικότητά του. Σίγουρα και για αυτό που έγινε, που για μένα, εγώ έχω ξαναπεί, επειδή ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος Θεσσαλονικαίος που είχε κάνει τη φασαρία το πήρε πίσω μετά. Εγώ εδώ υπερασπίζομαι το Σφαγιανάκη. Θεωρώ ότι δεν έγινε αυτό το επεισόδιο έτσι όπως το παρουσιάζουν. Είχε μία κάμψη και ο μόνος λόγος που ξαναανέκτησε τη φήμη του εκτός από τον ερμηνευτικό του ίστρο είναι ότι άρχισε να έχει πλέον πολιτικό λόγο. Και αναφέρθηκε και αναφερόταν πλέον σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Λοιπόν. Και μάλιστα επειδή βγήκαν κάποιοι φίλοι της δεξιάς και με κράξανε, τους είπε ότι το ίδιο συμβαίνει και το καταδικάζω και με δίθεν καλλιτέχνες που πουλάνε αριστερή λύκη για να μαζεύουν κόσμο στις συναυλίες, στα μαγαζιά τους. Και βγήκε λοιπόν, sorry, λίγο, και βγήκε ένα παλικάρι και μου έστειλε μηνύματα και μου έλεγε πήγαινε λύση στο μαγαζί του Σφαγιανάκη να δεις ότι είναι sold out. Και τον λέω ρε φίλε, δική στο Σφαγιανάκη με αυτό που λες, γιατί sold out είναι και στο 54ο χιλιόμετρο ελληνικής οδού. Δεν πάει να πει ότι κάλος τραγουδιστής. Εγώ βλέπω τον Νότιο Σφαγιανάκη, καθώς ασχολήθηκε με την πολιτική και δήλωσε υπέρ ενός κόμματος που όλοι γνωρίζουμε, από τότε και μετά έχει μια σοπηρή τιμωρία πάνω στα καλλιτεχνικά. Σοπηρή? Ναι. Γιατί? Πού είναι τους, ακούγεται όσο ακουγόταν πριν? Απάντησε μου. Όχι, εγώ από το και εγώ θεωρώ ότι ακούγεται στο κοινό του. Καθόλου. Κάθε το μέρα φωνάζουν, το κάθε φωνάζουν μέρα. Σε μεγάλα κανάλια οι γνωστοί οπαδοί του κόμματος, οι οποίοι όλοι έχουν πάρει βραδινές εκπομπές με κουστούμια. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Του κόμματος. Γνωστοί οπαδοί του συγκεκριμένου κόμματος. Εγώ άλλο λέω. Κάποτε με τον. Και έχουν πιάσει όλη τη βραδινή ζώνη. Κάποτε λίγα πήγαν χρόνια. Πήγαν διτητή από εδώ, από εκεί. Άσε Γιώργο, τώρα. Μισό λεπτό. Κάποτε λίγα χρόνια πίσω ο Νότης Φαγιανάκης ήταν κάθε βράδυ. Έπαιζε σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα αυτά, στις μουσικές, στις αφήσεις, παντού. Στα ραδιόφωνα τα δικά μας. Δεν ισχύει αυτό. Πιστεύω ότι ο Σφαγιανάκης, εάν έκανε μια πολιτική τοποθέτηση χωρίς να υπάρχει για ταύτιση με κάποιο κόμμα, οποιοδήποτε αυτό. Κόμμα. Δηλαδή, ο Λαζόπουλος, ο Λάκης, τι έκανε. Είχε μια κοινή αποδοχή. Έλεγε. Το να μιλάς. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Από τη στιγμή που τον κατηγορήσαν ότι κάνει σάτιρα συγκεκριμένα για κάποιο χώρο, αφήνοντας κάποιον άλλο χώρο, αυτομάτως έχασε ένα κοινό. Έχασε την ουδετερότητά του. Δηλαδή, τον καλλιτέχνη, τον τραγουδιστή, τον ηθοποιό, τον ποδοσφαιριστή, το κοινό τους θέλει. Ανεξάρτητους. Γι' αυτό που είναι, δεν τους θέλει να έρθουν. Δηλαδή, όταν βλέπω εγώ, ας πούμε, τον ηθοποιό, ας πούμε, τον Χαϊκάλη. Λέω για παράδειγμα, τον Χαϊκάλη που γελούσαμε, αυτό και τα λοιπά. Το βλέπω, ότι κάνει το σοβαρό, ας πούμε, και το παίζει σοβαρός, ενώ ας πούμε, είναι άλλο το στυλ του. Παίρνει μια συγκεκριμένη πολιτική θέση και τα λοιπά. Αν τελειώσει από την πολιτική και ξαναβγεί στο σανίδι, έχει τελειώσει. Όπως τέλειωσε ο Βασιλείου ο Γιώργος, της Λάμψης, ο ηθοποιός, και τα λοιπά, που πήγε με τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά γύρισε πίσω, εξασφαλίζοντας μια σύνταξη, γιατί από το θέατρο και τον
κινηματογράφο, οι περισσότεροι είναι στην πείνα στα γεράματα γιατί δεν έχουν κίνηση, δεν έχουν αυτό να δώσουν. Πώς να πάω στην πολιτική. Αλλά χάνουν κοινό. Ποιος αγοράει. Αλλά χάνουν. Λοιπόν, για να μιλάμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δηλώσει υπέρ. Ποιος αγοράκης. Έλεος, μήπως είσαι του Ολυμπιακού. Γιατί εσείς νομίζετε ότι ο Ζαγοράκης έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω. Αν έχετε μισήσει, στεναχωρεθεί, χαλαστεί από ανθρώπους τους οποίους τους είχατε ψηλά και μάθατε ότι είναι αριστεροί, δεξιοί. Δεν μπορεί να μιλάμε ότι σε μια χώρα η οποία βαστίζεται από χίλια μύρια προβλήματα βγαίνεις και κάνεις πολιτική υπέρ ενός κόμματος που πιστεύει στην κατάλυση της δημοκρατίας. Ναι. Γιατί το να δηλώνεις ότι ας πούμε τους εθνικόφωνες δεν με πειράζει το να είναι κάποιος εθνικόφωνος πραγματικά, αλλά αν μένεις στα όρια αυτά. Ναι. Το να υπάρχουν τώρα ομάδες εξόντωσης, ομάδες πολέμου, ομάδες αυτές στρατιωτικά, χαιρετούρες και όλα αυτά. Και έρχεται μια χώρα δημοκρατική λοιπόν και σε καθαρίζει εσένα που έκανες αυτή τη. Όταν λοιπόν ακούω τώρα και τον Τζόρνταν που καταλαβαίνω ότι και αυτός είναι αυτή και ακού γίνεται. Όχι, εγώ είμαι το δίκιο. Μεταξύ οπαδών, είχε γίνει ένα ρεπορτάζ παλιότερα, τι είναι οι οπαδοί στην Ελλάδα πολιτικά. Ναι. Ξέρεις ότι όταν είδα ότι μέσα στο. Δικιά μας. Στον ΠΑΟΚ, στη θύρα 4 υπάρχει 12% Χρυσή Αυγή. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή κάθομαι και λέω ρε φίλε. Δεν στέκει, όχι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική ενός Χρυσή Αυγή την ΠΑΟΚΣ είναι φίλε. Αυτό θέλω να το πω. Αυτό το έχω πει εγώ. Θα σου πω εγώ μία. Το ρώτησα στο Γκρέμι. Θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ. Χρυσή Αυγή και ΠΑΟΞ. Επειδή συζήτησα με μερικούς. Πώς γίνεται. Περισσότεροι από αυτούς είναι πρόσφυγες. Τους Χρυσαυγίτες αυτούς εδώ πέρα. Είναι πατριώτες και αυτοί. Ναι. Στην πατρίδα τους είναι πατριώτες, ρε φίλε. Οι αλλοδαποί που λες εσύ τώρα. Θες να με πεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλοδαπούς πολλούς, γιατί να είναι Χρυσαυγίτες. Αυτό δεν πρέπει να μου πεις. Ναι. Ένας ΠΑΟΞής. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, γιατί εγώ το είχα πει πιο μπροστά και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Με τον Ολλανδό. Ένας ΠΑΟΞής, και θέλω και τη γνώμη του Γιώργου. Όταν κατά βάση η ομάδα του είναι προσφυγική. Ναι. Και όταν έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο, αν όχι σχεδόν όλο, ένα τεράστιο κομμάτι των οικονομικών μεταναστών. Ναι. Ιδεολογικά και λέει ο λαός του ΠΑΟΚ είναι ο μεγαλύτερος. Με τους Αλβανούς μέσα, περίμενε. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχω έτοιμη την απάντηση μόλις τελειώσει. Με τους Αλβανούς ο λαός του ΠΑΟΚ, με τους Ρώσους ο λαός του ΠΑΟΚ, με τους Κούρδους, με τους Μαύρους, με τους οποιοσδήποτε ο λαός του ΠΑΟΚ. Και πενέβεσαι εσύ ως ΠΑΟΞής στην καφετέρια ως ο παδός του ΠΑΟΚ. Μετά το ματς μετατρέπεσαι και πανηγυρίζει τα γκολ του ΠΑΟΚ με 10.000 Αλβανούς. Και έρχεσαι μετά και γίνεσαι Χρυσαυγίτης. Αυτό το κομμάτι πώς θα είσαι Χρυσαυγίτης, με την αδικία. Ένα μετάλλο. Δεν κολλάνε. Ο Χρυσαυγίτης, ΠΑΟΞης, σκέφτεται να, είναι, να στηρίξει τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε, τη Χρυσή Αυγή. Για αυτό το πράγμα, για την αδικία. Γιατί θεωρεί ότι πάνω με τη Χρυσή Αυγή, πάνω με τις ιδέες της Χρυσής Αυγής ολόγια, μπορεί να χτυπήσει, ρε παιδί μου, τα διαπλεκόμενα της χώρας. Με αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το σκέφτεται. Η ιστορία όμως μας έχει δείξει. Θα μας πει και ο Γιώργος, θα πάμε σε διάλειμμα και θα ανοίξουμε γραμμές. Κοίταξε. Ναι, όχι, ο Ολλανδός μιλούσε. Η ιστορία όμως μας έχει δείξει ότι όταν προσπαθούμε να φτάσουμε σε απολυταρχικά και καθεστώτα, αυτός που συνήθως έχει την εξουσία τρελαίνεται. Γιατί όταν έχεις το μέλι μπροστά σου και μπορεί, δεν σε ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, δεν σε ενδιαφέρει τι θα γίνει. Και απλά είναι αυτό. Λέω ότι η πρώτη που θα είχατε πρόβλημα σε αυτή την πόλη λόγω του χρώματός σας ή πιο πολύ, και δεν το λέω με κακή έννοια. Θα έλεγε ο Χρυσαυγίτης ότι εσύ δεν είσαι ξανθομάλης και δεν έχεις και τέτοιο και είσαι με μαυροτσούκαλος τέτοιος και είσαι από εκεί. Είσαι τέτοιος και μπορεί να έχει δηλαδή αυτό το πράγμα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, κοινωνική σύγκρουση. Όταν κοινωνική σύγκρουση έχει βγει ένα σλόγγαν έξω. Δηλαδή αγκαλιάζεται με εκείνο το ΠΑΟΚ. Αγκαλιάζεται που είχε πάει στην Αγγλία εκείνο τον Ομορφάντε. Έχει βγει. Έλαρε που δεν είχε δείξει με την Τότενα. Το λουλουδά! Επειδή το γνωρίζω προσωπικά. Το ξέρω καλό παιδί, το ξέρω και εγώ απλά. Δυνατό! Σκέψω αυτός τώρα να κυκλοφορεί στο δρόμο βράδυ για να του σταματήσει μια περίπτωση. Τι θα τον κάνει. Τίποτα απολύτως γιατί μπα. Λέω Χρυσή Αυγή τέτοια ρε παιδί μου, το δει στο δρόμο. Τι βράδυ έτσι. Θα πει ότι είναι αλλοδαπό. Όχι, δεν θα πει κανένα. Έχει φάτσα δηλαδή. Επειδή έχει βγει ένα σλόγγαν τα τελευταία χρόνια και όταν γίνονται τα παρατράγουδα στον πολιτικό κόσμο. Τα μπερδέψατε πάντως με τους συνδέσμους και τις ομάδες. Θα σου πω το εξής. Τα κόμματα, τα όταν γίνεται λοιπόν αυτό το άνω κάτω και η αναμπαμπούλα τα πολιτικά αναμπαμπούλα. Και τα αυτά. Από αγανάκτηση τι λέει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης.
θα με κάνουν ρεσί να πάω στη Χρυσή Αυγή. Γιατί το λέει αυτό, ξέρεις? Δεν το έχεις ακούσει αυτό το πράγμα? Γιατί το λένε αυτό, ξέρεις? Ναι. Γιατί έχει αγανακτήσει με όλα τα πολιτικά δρόμενα λοιπόν που γίνονται, με όλα αυτά που δεν συμμαζεύεται η χώρα, και θεωρεί ότι με τη Χρυσή Αυγή, θεωρεί ότι με τη Χρυσή Αυγή λοιπόν θα μπουν τα πράγματα στη θέση. Κάποιοι, άκουσε με, κάποιοι τον Παπαδόπουλο την εξυμνούσαν και κάποιοι άλλοι χάσανε. Η ιστορία τι έδειξε? Η ιστορία τι έδειξε? Ότι ήταν ένας φασίστης. Είσαι άσχετος. Ναι, για να ακούσουμε. Γιατί... Όχι, ρε φιλαράκι. Για καταρχήν λοιπόν, δεν ζούσε και δεν ξέρει. Δεν ζούσα εγώ. Επιχειρήματα. Φιλαράκι, εγώ επιχειρήματα. Επιχειρήματα. Ούτε θα ήταν ανασύνθετο το ελληνικό σε όλα τα χωριά. 100% υγιή. Ούτε θα ήταν ανασύνθετο ο Χριστό ήσουν μπροστά. Όχι, τον Παπαδόπουλο όμω τον ήσουν. Ούτε θα ήταν ακυρώθηκε τον κόσμο πάνω από το 60%. Με γιάρου και με τέτοια. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Πρόκειται για τον τουρισμό των Ελλήνων αριστερών. Του έστελε στα νησιά. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Άκουσε. Όταν αριστερό, α πούμε, και τον πήγε να ζητήσει. Φυσικά, πήγε και να ζητήσει να πα στο νησί, να κάνει διακοπέ. Γιατί τώρα μπορεί να πα στο νησί. Τώρα μπορεί να πα στο νησί να κάνει διακοπέ. Ακριβώ. Ο μεγάλο Παπαδόπουλο έστειλε να σου πω τώρα κάτι. Εγώ ξέρω τώρα, πρόσεξε, επειδή ήμουν πολύ μωρό, πολύ πιτσίρικο, και επειδή ακούσαμε και του γονεί μα και του γείτονε και του πιο μεγάλου τότε. Ότι, λοιπόν, ότι πρώτον, να δούμε τα καλά της Χούντας. Τα καλά της Χούντας. Δεν την έζησα εγώ προσωπικά, ήμουν μωρό, 5 χρόνων και 6 και 7. Ναι. Λοιπόν, έχουν γίνει οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα. Συμφωνώ, μόμα. Η μόμα, τζάμπα δρόμοι, οι οποίοι ακόμα πολλοί από αυτούς σώζονται. Δεύτερον, έχει έρθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Τρίτον, έχουν γίνει κάποτε θα ερχόταν. Μπορεί ακόμα να μην είχαν έρθει όμως. Αυτό σε τι έφερε. Στην Τούμπα επί... Λοιπόν, έχει χτίσει μέσα σε 2 χρόνια 2 μεγάλες λαχαναγορές στην Ελλάδα. Μία στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει 52 νομαρχίες στην Ελλάδα μέσα σε 1 χρόνο. Κάθε νομός, κάθε πόλη του πρωτεύουσα του νομού έχει χτίσει νομαρχία. Κάτσε να ακούσει. Λοιπόν, είναι από τα. Και πολλά άλλα έργα, ας πούμε, να μην αναφέρω. Καταρχήν ξεχρέωσε κάποιους που ήταν που είχαν το πρόβλημα των χρεών. Κάποιους αγρότες, κάποιους παράλληλους, ναι, λοιπόν. Με τα πανωτόκια που τους πήρε άλλα κάπα. Λοιπόν, και έχει γίνει και πάρα πολλά ακόμα. Ωραία, αλλά, σου ξαναλέω, ναι, όμως και το κυριότερο άφησε τη χώρα με 0 χρέη, ρε φίλε. Ο 0 χρέη δεν υπήρχε. Ξεχνάτο. Λοιπόν, τον Νέσο Πάπα είχαμε σκάνδαλο. Μισό. Εσύ ήσουν σε γρήγορο και δεν τα θυμάσαι. Άκουσε με, σε όλα αυτά μπορεί να συμφωνώ μαζί σου και σου λέω ότι έχει δίκιο. Όταν μιλάμε ότι το αντιστάθμισμα αυτού νου είναι ότι εσύ επειδή ήσουν αριστερό, σε έπαιρνα εγώ, σε πήγαινα σε ένα νησί, σου βγάζα τα νύχια, σου δίνα μπουνιές, δεν έφευγε ποτέ. Λίγοι πεθάνε μέσα στις φυλακές! Και ήταν Έλληνες, το καταλαβαίνεις. Ο Έλληνας είναι αυτό. Όταν αρχίζεις και μπαίνεις στη διαδικασία, εγώ είμαι καλύτερος, αυτός είναι κατώτερος, αυτός είναι άσπρος. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ για ποιο λόγο πήγε στη φυλακή. Σε ολοκλήρωση. Δεν πήγανε αριστεροί στη φυλακή. Για ποιο λόγο? Λόγω των πολιτικών δεδομένων. Όλοι οι αριστεροί πήγαν στη φυλακή. Γιατί δεν πήγαν και οι άλλοι? Γιατί υπογράψαν το χαρτί ότι έπαθανε. Όλου του εμπειρίου του καθάρισε ο Χίτλερ. Όχι, πήραν και κάποιοι. Δηλαδή τι κάνουμε, δηλαδή πρέπει και αυτό να το δέρουμε. Μετά οι αριστεροί πήγαν πάσο. Να σου πω κάτι. Αν μιλάμε σοβαρά πάντα για πράγματα ωραία που έχουν να κάνουν με την πολιτική, όταν θα μιλάμε ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας ακούει τώρα και μπορεί ο παππούς του, ο θειός του ή ο ξάδερφός του εδώ, να έχει πεθάνει. Εδώ έχει μήνυμα, πώς λέει εσύ Ολλανδέ. Είναι Ελληνοολλανδός ο Ολλανδός. Ναι. Δεν έκανες τίποτα για χιλιάδες Ελληνόπουλα που ζουν κατά το ρεδιό και ξαφνικά μαζεύεις για τους πρόσφυγες. Από το τηλεκεντρικό σχολείο της κυρίας Μέρης, λοιπόν, περιοχή. Ναι. Για να απαντήσουμε σε αυτό. Να και να ανοίξουμε γραμμές. Λοιπόν, επειδή μιλάς γι' αυτό, ο Ηρακλής έχει κάνει άπειρα πράγματα. Πώς δεν πήγε στο... Όσον αφορά, άκουσε με, τέτοιες κοινωνικές δράσεις. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ το λέω, ποιος το λέει. Τι λες, μεγάλε, που δεν πήγε? Πήγε ο Πάο και πάνω. Φυσικά. Πότε, δεν ξέρω. Τους πρόσφυγες. Όχι, δεν νομίζω. Το είχαν βγάλει... Φυσικά. Θα το είχαν βγάλει η Ντελάρη. Δεν χρειάζεται. Άκουσε με, να σου πω κάτι. Το Ντελάρη το κάνω για διαφήμιση. Α, καλά, κάτσε να ακούσουμε. Και όσον αφορά τις τιμές του, όσον αφορά και τις παροχές του, όσον αφορά αν χρειαστούν κάποιοι άνθρωποι, έχει βοηθήσει ο Ηρακλής σε πάρα πολλές καταστάσεις. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση που ζούμε για αυτούς εδώ τους πρόσφυγες, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν φάνε, θα βγουν έξω. Γιατί αν ήμασταν εμείς στη θέση τους και πηγαίναμε κάπου αλλού, θα βγαίναμε και εμείς έξω. Οπότε καλύτερα να τους έχεις μαντρωμένους και ταϊσμένους, παρά γιατί επειδή κλαίει το παιδί του και είναι λογικό, θα βγει έξω και θα πάει στο απέναντι χωριό και θα κάνει κάτι. Ερώτηση στον Γιώργο. Ο Αγιανός, για τους ξαυγίτες, παοξίδες πρώτον, δεύτερον για τη Χούντα. Να πω κάτι για τους πρόσφυγες, θέλω να το πω όμως. Ναι, θα το κράτησε το. Έκανε μια πρόταση ο Αγιανός από την Αθήνα και είπε, θέλω να απάντησε και πάμε γρήγορα στο διάλειμμα, γιατί αργήσαμε, ότι λέει,
να μαζέψουμε τους πρόσφυγες, να διώξουμε τους φαντάρους από τα αυτά και να τους βάλουμε σε εθελοντική εργασία και να τους ελέγχουμε. Δηλαδή τη δουλειά που κάνουν οι φαντάροι να την κάνουν οι πρόσφυγες, να τους ταΐζουμε, να τους περιθάλπουμε κτλ. Μέχρι να βρουν μια άγρια άνθρωποι. Καλό ή στραβό? Κοίταξε. Το θέμα είναι ότι αυτό το προσωρινό υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο να γίνει μόνιμο. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε ένα σκληρό πολιτικό ηγέτη, ο οποίος θα εξηγήσει ότι η χώρα δεν αποχωρητήριο. Φυσικά, ωστότε, οι άνθρωποι δεν πρέπει να ψωμολυσάν τη πείνα. Εννοείται ότι δεν ήρθαν εδώ σαν κάτι άλλο που λένε για να μας πάρουν, να μας κάνουν, να μας δράνουν, γιατί όλοι με το που ήρθαν πήγαν κατευθείαν στα σύνορα. Δεν μείναν στην ενδοχώρα, θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν μας θέλουν και καλά κάνουν. Η άποψή μου είναι παγιωμένη και τη λέω συνέχεια. Ο μεγαλύτερος ρατσιστής είναι ο πρόσφυγας. Μόλις έρθει κάποιος από μια χώρα σε μια άλλη και κάτσει, ο επόμενος που θα έρθει του φέρεται δύο φορές πιο σκληρά. Ήρθε ο Αλβανός, ήρθαν οι Κινέζοι, τους βρίζανε. Ήρθαν οι Κινέζοι εδώ, ήρθαν μετά οι δεν ξέρω ποιοι, τους βρίζανε μετά οι Κινέζοι. Και πάρε ο Έλληνας έξω, αν δει κανέναν άλλο που έρχεται μετά από αυτόν, στην Αμερική τα ίδια. Λοιπόν, μήνυμα από κομμουνιστή, διάλειμμα και γραμμές. Λέει ο κομμουνιστής. Ο Τσοχαντζόπουλος μπροστά στον Παπαδόπουλο είναι αγνός σαν το χιόνι. Στην Ελλάδα την άφησε μέσα στα χρέη. Ποιος? Διαβάζεις το λαμόγια στα κακή του ελευθεράτου και, διαβάστε το λαμόγια στα κακή του ελευθεράτου και μετά μιλάτε λόγω ο κομμουνιστής. Ποιος την άφησε στα χρέη την Ελλάδα? Παπαδόπουλος, δεν ισχύει η κομμουνιστή. Δεν ισχύει όμως. Μισό λεπτό. Για τους πρόσφυγες θέλω να πω το εξής. Προσφυγιά θα υπάρχει όσο του υπάρχει ο πόλεμος. Άμα τη σταματήσει ο πόλεμος, θα έρχονται συνέχεια. Αλλά μια που έρχονται εδώ, πρέπει να είμαστε και εμείς. Είδα για τις εικόνες εκεί τις προάλλες που με τη μέση βροχή μέσα αυτά. Συγγνώμη για τη φράση μου, ούτε τα γουρούνια μπορούν να κάτσουν έτσι εκεί μέσα. Πρέπει λοιπόν να τους προστατέψουμε, να τους βοηθήσουμε. Πρέπει να τους ταΐσουμε. Είναι αυτονόητα, είναι ανθρώπινα αυτά. Είναι ανθρώπινη κοινωνία αυτό το πράγμα. Και πρέπει να βρεθεί άμεση λύση. Γιατί θα γίνουν πολλοί εδώ. Χιλιάδες θα γίνουν. Αυτό συμφωνώ. Διάλειμμα. Πηγαίνει στο τρίτο προκληματικό. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που έμεινε στο τρίμερο, γύρισε από τις διακοπές του, όσοι φύγανε, έτσι. Πήγε παρέλαση. Τσίπρας δεν πήγε, μου φαίνεται παρέλαση. Έχω την εντύπωση ότι δεν πήγε. Και είχε πει ότι θα κατεργήσει παρελάσεις. Εγώ δεν τις κατεργούσα. Γιατί δεν τις κατεργήσει? Δεν ξέρω. Έπρεπε να τις κατεργήσει. Οι μαθητικές για μένα εννοείται. Οι μαθητικές παρελάσεις πρέπει να κατεργηθούν. Ξεφτιλίζουν καταρχήν τον ορισμό της σημαίας. Κάνουν τη σημαία βραβείο να την παίρνει ο καλύτερος μαθητής. Τι πάει να πει αυτό, εντάξει. Λοιπόν. Και φυσικά και για εσάς που κράζετε την κοπελίτσα που ήταν με τη μαντήλα, ένα πράγμα έχω να πω. Η μοναδική κοπέλα που φορούσε μάξιτα σεμνά ευεδημένη. Ήταν η μοναδική που δεν έδειχνε τα μπούτια της. Το πούμε γι' αυτό. Απλά φορούσε ένα μαντήλι. Αλλά δεν είχε μείνει εκεί, εσείς που κράζετε. Ναι. Έλα, φίλε. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με το καραφλό, το αγόρι. Και στη μέση. Εμένα λες, ναι. Αγόρι μου, τι λέει, αλλά... Τι θες ρε Στράκη που, τι θέλεις? Τι θέλεις? Πίσω από το τηλέφωνο Στράκη που, τι θέλεις? Πάμε, πάμε, τι θέλεις? Σε έχεις τα μπάρια. Ναι, Στράκη που, έλα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Παδό στην Ακλή, παιδιά. Σα ακούω που μιλάτε τώρα για τους πρόσφυγες κτλ. Και ανακατεύεται και εθνικιστικά μέσα και τώρα και τώρα. Είναι, φίλε, τα πράγματα λίγο μπερδεμένα. Δηλαδή, είμαι παοξής αριστερός, είναι αριανός αριστερός, φίλοι είμαστε. Είναι παοξής δεξιός, παοξής αριστερός, πλακωνόμαστε. Χρυσαυγίτης παοξής, χρυσαυγίτης αεξής, τα βρίσκουμε. Είναι λίγο μπέρδεμα. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, να πούμε. Κατάλαβες, ναι. Κοιτάξτε, παιδιά. Είμαι άνεργος εδώ και ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή χρωστάω, ας πούμε, 3 χρόνια ΤΕΒΕ και δεν μπορώ να βγάλω μια κάρτα ανεργίας. Λόγω του ότι χρωστάω στο ΤΕΒΕ. 18 χρόνια το πλήρωσα, 3 χρόνια το έχω απλήρωτο, δεν μπορώ να βγάλω μια κάρτα ανεργίας. Δεν σ' άκουσα? Ναι, άσε. Σε συμπονώ. Σε συμπονούμε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κώστα, έχω από σένα 2 παραπονάκια.
Θα τα πω. Θα τα πεις. Βγαίνει στο κανάλι το ΑΠ που είναι Πανελλήνιος Ευέλειας. Ναι. Ακούς τον τρελόγερο. Ο τρελός. Ο γίγαντας ο Μαρινάκης. Ο αρχηγίγαντας ο Καραπαπάς. Ο έτσι ο αλλιώς ο αλλιώτικος. Και δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση και τα κάνεις γαργάρα όλα τα καταπίνεις. Δεν του λες εκεί που του λες ναι Νίκο μου, ναι Νίκο μου, ναι Νίκο μου. 6 εκατομμύρια ευρώ έχει κάνει Ολυμπιακός Βέλεια και τέχνει και την ίδια μέρα Ρεάλ Μπαρσελόνα 1 εκατομμύριο ευρώ. Γιατί Νίκο μου δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση, μήπως είναι λίγο ύποπτο αυτό. Δεν μου τα λες αυτά. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Δεν μπορώ να πω για κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Εγώ περιμένω ο κύριος εισαγγελέας να τον πάρει και να τον πει έλα εδώ τα γόρι μου κτλ. Τότε θα πω τον Νίκο μου κτλ. Τι είναι αυτά που έλεγες. Όσο λοιπόν ο εισαγγελέας, όσο λοιπόν ο πρόεδρος του δικαστηρίου δεν τον ενοχλεί, ο κάθε αλέφαντος μπορεί να είναι περήφανος για τον παράγοντά του. Όπως... Εσύ ούτε κάθε πενιγμό το αφήνεις. Ο αλέφαντος τον γλύφει ρε φίλε του Μαρινάκη να πω. Ρε φίλε να σου πω κάτι. Ο αλέφαντος είναι ο παδός. Φίλε μισό λεπτό. Ο αλέφαντος είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Εγώ ως ποιας ομάδας ο παδός θα αντιπαρατεθώ τον αλέφαντο. Ως ποιας ομάδας. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ας πούμε ο παδός του Ηρακλή, μπορούσα να πω και εγώ στην αρχή τον κύριο Παπαθανασάκη που κάνει και η ομάδα κτλ. Δεν έχω αυτό το στυλ ας πούμε να κάνω αβάντα. Εγώ είμαι πιο πικρόχολος, αλλά τη στιγμή που έχει βγει με 80% αναπηρία ο κύριος Παπαγεωργόπουλος από ισόβια με κατάχρηση εκατομμυρίων ευρώ και είναι έξω, πού να μπλεχτώ εγώ ρε φίλε με τους δικαστές. Είσαι τρελός. Δηλαδή, άκουσε με να δεις. Μπορεί να πει κάποιος, μπορεί κάποιος να πει το Ολυμπιακός Βέρεια 3-0 ως ύποπτο. Δεν μπορεί να το πει ως στημένο. Γιατί δεν μπορεί να το πει ως στημένο. Δεν έχει καταδικαστεί και ο Μάγκας ο Καλαϊτζίδης. Αυτό σου λέει ότι ούτε αυτό δεν έχεις πει. Ο Μάγκας ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος τα βρήκε με τον Μελισσανίδη και έκανε την μπούκα στο Ολυμπιακός Βέρεια 3-0, έμεινε η ομάδα του γάμα εθνική κατηγορία. Ναι, όμως το άνθρωπος αυτό σου λέει ναι. Ότι ούτε αυτό δεν λες. Ότι να πω τι. Λες τώρα, σαν να την εκπομπή. Ότι υπάρχουν κάποιες σκιές πάνω από τον κύριο Μαρινάκη. Και τι να ούτε κάνω. Αυτό δεν τολμάς να το πεις. Αυτό σου λέω. Γιατί να πω ότι. Δεν ξέρω, σε εκείνον απάντασε. Δεν λέω σκιές, γιατί μπορεί να πούνε. Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Μπορεί αύριο να πει ένας ότι είναι στημένο το Ηρακλής Βέρεια με 11 κόρτερ. Τι να το πω εγώ. Ναι, μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Μπορεί να μου πει άλλο Καλονί ΠΑΟΚ 2-5. Τι να του πω εγώ. Δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα. Μπορεί να ξέρω. Μπορεί να ξέρω χίλια δυο. Δεν μπορώ να το πω. Να πω μια κουβέντα. Να πεις. Δεν αναφέρεις καν να πεις. Δεν αναφέρεις καν. Πώς παίχτηκαν 6 εκατομμύρια Ολυμπιακός Βέρεια και παίχτηκε 1 εκατομμύριο Ρεάλ Μπαρσελόνα. Ναι. Δεν μου λες, αθώθηκε η Βέρεια. Ρε Κώστα. Ρε τι Κώστα ρε. Τώρα με το ρε, φύγει, ρε, με το δικαστή το λέμε. Τώρα ο άνθρωπος. Ρε τι Κώστα ρε, αθώθηκε ο Ολυμπιακός. Είσαι καλά ρε στην κριτική απέναντι στο μεγάλο. Δεν κάνω κριτική για στήμενα παιχνίδια εγώ. Εγώ δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω στημένο ένα παιχνίδι το οποίο ο εισαγγελέας το έχει ως ύποπτο. Δεν μπορώ. Είμαι τελευταίο και κλείνω. Πες ό,τι γουστάρεις. Αρχίζεις θεωρίζεις και στείλει υπόπτος για αβάντα. Καλημέρα. Για ποιο πράγμα. Αβάντα για πού. Τι κάνεις αβάντα στον Αλέφαντο. Στον Αλέφαντο. Εγώ φίλε τον Αλέφαντο και ο Καρατζαφέρης 7 χρόνια μάθαμε μπάλα. Τώρα, αν ο Αλέφαντος θέλει να κάνει αβάντα το Μαρινάκι, δικό του θέμα είναι. Τον κάνει αβάντα το Μαρινάκι. Καλά το κάνει. Δικό του θέμα είναι. Είναι γλύψεις του Μαρινάκι. Τον γλύφει. Και εσύ μπορεί να σε... Μα τον έκανε παΐσιο το Μαρινάκι. Και εσύ μπορεί να σε πούνε ότι σε γλύφτης του... Μπορεί. Τι να κάνω τώρα. Να αρχίσω να λέω γιατί λέω Τζόρντα για τον Σαββίδη. Ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Το θέμα είναι τι λέω εγώ. Ναι. Το θέμα είναι τι λέω εγώ. Ναι, άλλα λες αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Ναι. Και άλλα λες η δικιά σου εκπομπή και άλλα λες ότι δεν είναι. Είπα εγώ για το Ολυμπιακός Βέρεια ότι ήταν στημένο. Εγώ είπα ότι ήρθε ο Καλαϊτζίδης μια μέρα μετά και μου είπε αυτά που είπε στον εισαγγελέα και τα οποία έχουν γίνει. Εγώ δεν σας είπα πρώτος για το Ολυμπιακός Βέρεια 3-0. Εγώ φέτος δεν σας έδωσα σκορ 3-0. Δεν μιλάει για σένα ο άνθρωπος, μιλάει για τον Αλέφαντο. Και τι είμαι εγώ με τον Αλέφαντο. Όχι, σου λέει ρε παιδί. Εγώ τον Αλέφαντο τον εκμεταλλεύομαι ποδοσφαιρικά. Έχω μάθει, έχω αλλάξει φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο, τρομερή. Μ' αρέσει ο Αλέφαντος, το ξέρω από 16 χρονών. Τώρα, αν είναι Πασόκ ο Αλέφαντος, ή αν ο Αλέφαντος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ή αν ο Αλέφαντος είναι με το Μαρινάκι,
Δικό του θέμα είναι. Λοιπόν, να απαντήσω λιγάκι στα δύο μηνύματα. Το ναι. πρώτο που είπε, ένας έλεγε για πες μας λέει για τους αριστερούς, λέει τι έκανε, λέει ο Στάλ, ο Λένιν, ο Μάο. Και ναι, σκοτώνα ένα τι, σκοτώνα. Ακούστε με. Τι έχω ξαναπεί, ότι ένα καθαρά πολιταρχικό καθεστώς είτε είναι δεξιό είτε είναι αριστερό είναι ενάντια σου. Είναι ενάντια μου. Η διαφορά είναι ότι ο Λένιν με τον Στάλιν είχαν τεράστιες διαφορές. Είναι δηλαδή, προσπαθούμε να συγκρίνουμε τώρα τι. Ο Τούξ είναι τις εικόνες ο άλλος, ρε. Τον έβγαζε από τις εικόνες ο Στάλιν. Δηλαδή, τώρα μην τρελαθούμε. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε σε μια παράγκα και δεν έπαιρνε καν μισθό και έκανε. Ποιος, ο Λένιν, ναι. Και ο άλλος έχει βάλει να τον παγώσουν, πα και μπορούσε να τον ξεπαγώσουν. Τώρα μην τα συζητάμε. Εννοείται ότι η κάθε μορφή φασισμού είτε έρχεται με μορφωτία, μπράβο, και στοχοποιεί κάποιος στοχοποιούνται κάποιοι άνθρωποι για κάποιες πεπιθήσεις τους. Αυτό είναι λάθος. Είτε είναι δεξί, είτε είναι αριστερή, είτε είναι αυτό. Ωραία. Σε μια δημοκρατία που λέμε ότι υπάρχει, θα πρέπει ο καθένας να έχει το θάρρος της γνώμης, να πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει, αρκεί αυτό που θέλει να πιστεύει να αποδέχεται αν κάποια στιγμή είναι μειοψηφία σε αυτό που λέει και να αποδέχεται το. Τώρα υπάρχει δημοκρατία. Πάμε κόσμο. Άστο ρε Τζόρνταν, να βγουν 5 άτομα δηλαδή μόνο. Θα το λύσει το θέμα το πολιταρχικό εσύ τώρα. Όχι, απαντάω. Καλημέρα. Ναι! Ναι! Δώσε γραμμή μέσα, έλα! Ναι, καλησπέρα! Καλώς τον! Ραπτόπουλε! Μάλιστα! Είμαι φαν σου, μαζί με τον Αλέφατο και τον Καρανταφέρη, σε παρακολουθώ κάθε μέρα! Κοίταξε φίλε, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε στούντιο να βγούμε, μια φωτογραφία μας βγάζει. Δεν έχουμε τη δυνατή, ο κόσμος έχει απέτηση. Εμένα δική μου εκπομπή. Αφήστε με να μιλήσω. Να μιλήσω. Θέλω να ρωτήσω αυτό το μέσο, με το άσπρο, πόσο ετών είναι. Εγώ 37. 37. Ωραία. Ο παπάς σου πόσο χρόνο είναι, αγόρι μου. Πόσο. 60. Πόσο ετών είναι ο παπάς σου. 60 πες. Ε. 60. 60. Ναι. Κοίταξε και πούμε ένα τυχουντικό. Πότε σπούδασε ο παπάς σου. Πήγε, ο παπάς σου σπούδασε. Σπούδασε. Το 70 κάτι τελείωσε. Τι ήταν τότε. Τι ήταν. Χούντα. Και τι να λέει. Επί χούντα σπούδασε ο παπάς σου. Και εσύ είσαι αριστερός. Γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, συγγνώμη. Άκουσε με, άκουσε. Γεννήθηκα το 78. Θέλεις να μου πεις ότι όταν δεν ήμουν καν ιδέα στα φίλια του μπαμπά μου, δεν ήμουν ιδέα. Άκουσε με το 78 γεννήθηκα. Δεν έχω το δικαίωμα, αν ο πατέρας μου, ακόμα και ο πατέρας μου, να κάνει 5 λακαμίες, να μην έχω το δικαίωμα να πω ότι εγώ είμαι αντίθετος και ακόμα και στον πατέρα μου. Πλάκα είναι μου. Ωραίο να είναι αντίθετος στον πατέρα του. Δηλαδή, να είναι ο μπαμπάς σου αρκιανός, δεξιός και εσύ να είσαι από την αντίθετη μεριά. Αυτή είναι η μαγιά. Άκουσε με να σε πω κάτι. Άκουσε με, γιατί πήγε να μου πει. Εγώ δεν σα είπα ότι είμαι Χρυσαυγήτη, άλλο σα είπα. Θα σου πω λίγο κάτι. Εγώ ήμουν από του ανθρώπου που στο δημοψήφισμα έλεγα όχι και νοούσα όχι. Κατάλαβε. Δεν ήμουν από του αυτού που ψήφιζαν ναι. Όχι για να πω το ναι. Κατάλαβε, είναι διαφορετικό. Ακούστε με λίγο, σα παρακαλώ. Μιλάτε εσεί. Εγώ μιλώ. Κάτσε να ακούσουμε. Ακούστε με λίγο, σα παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί που μα κυβέρνησαν, πότε σπουδάσανε. Όλοι σπουδάσαν από το 1964. Συμφωνώ. Αυτοί που μα κυβερνήσανε. Και μα καταστρέψανε. Το 1964. Και εγώ είμαι αναγκωτικό σε λίγο. Και μα καταστρέψανε. Σήμερα αυτοί όλοι μα κυβερνήσανε. Ναι. Μα κυβερνούν. Κατακλέψαν την Ελλάδα. Ναι. Και ληστεύσαν την Ελλάδα. Ναι. Και μα κυβερνούν. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα που κομμουνίστρια. Η κυρία Δωμανάκη μα κυβερνήσανε. Συγγνώμη τώρα. Ένα πολυτεχνείο. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Ναι. Έξω τον Άτο, έξω ΙΟΚ και σήμερα είναι στην ΕΟΚ. Μην την ψηφίζετε, ρε φίλε. Για ακούστε να σα πω κάτι. Μην την ψηφίζετε, μην κλαίτε. Το 2010, το 2010 μάθατε ότι η Ελλάδα ήρθε όλο να πληρώσει το ΦΕΣΙ. Άκουσε με. Εγώ δεν πήγαινα με τις σημαίες 50% Νέα Δημοκρατία και 49% Πασόκ. Άκουσε με λίγο. Μπράβο. Όχι 51-49, ούτε 52-48, ούτε. Ένα. Ρε φιλαράκι, άκουσε με πάλι. Εμένα δεν ήρθε ποτέ ο Βενιζέλος. Άκουσε με, ρε φιλά. Άμα είσαι πάω ξύσει, εμένα δεν ήρθε ποτέ ο Βενιζέλος, φίλε σε μένα. Άκουσε με. Ούτε ο Τσαμπατζόπουλος ήρθε ποτέ από εκεί που είμαι εγώ. Σε μυρακλειδιά μου. Μάλιστα. Πουθενά. Πες μου, πού έγινε και υπήρχε μπλοκή. Σε μία φάση. Σε μία, να με πει κάτι. Εδώ πέρα λέει τον υπέγραψε. Μητυλινέως. 4,5 εκατομμύρια τον είχε, θα τον έδινε ο Λιάνης για να ξεκινήσει το γήπεδο. Ήταν υπουργική απόφαση που την είχε υπογράψει και τα λεφτά ο Ράκης δεν τα πήρε ποτέ.
Μητυλινέο, ποιο τον έφερε. Έφυγε σε επόμενη γραμμή. Άρα, επόμενη. Μητυλινέο, λοιπόν, δεν τον είδε στο Μητυλινέο τι έκανε τώρα. Σε παρακαλώ για τον Μητυλινέο. Τουλάχιστον άκουσε με. Άκουσε με. Ωραίο με το Μητυλινέο. Ωραίο με το Μητυλινέο και με τα αποτελέσματα. Και αυτό είδαμε και εμεί τα αποτελέσματα. Εμεί όμω με το ωραίο με το Μητυλινέο φροντίσαμε να το βγάλουμε γρήγορα και δεν το θεοποιούσαμε ότι καταστράφηκε τον Μπάου και δεν έπαιρνε δουλειέ για τον Μπάου και ήταν αυτό. Γιατί να σου πω κάτι. Και εμένα άμα μου είχε πάρει ο Μητυλινέο δύο κύπελα. Τάξιζε όμως, φίλε. Ο Πάου τάξιζε. Ποιάξιζε. Τα κύμπελα. Με τον Άρη, άντε ναι. Και με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό ήταν το κυριότερο που άξιζε. Κυριότερο που άξιζε. Φυσικά. Τα δίχτυα μέσα του έβαλα. Δηλαδή, συγγνώμη, ειλικρινά. Το 5-4. Μόνο τέρμα τον έπαιζα, ρε φίλε. Άσε με στην Αθήνα το 5-4 το είχε δει του Ρακλή. Όχι. Όχι. Εγώ το είδα, ναι. Σε θάψανε. Σε θάψανε για να περάσει ο Ολυμπιακό. Αν περνούσε ο Ρακλή. Άκουσε. Αν περνούσε ο Ρακλή. Καλά σε με το άγχο. Σήμερα 5-4 έπαιρνε στην Αθήνα και μου λε ότι με σφάξανε. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Στο τέλος του αγώνα στο 90 κάνει δήλωση ενώ δεν υπήρχαν δηλώσεις και λέει συγγνώμη, έκανα λάθος και μετά τον παίκτη του Ρακλή. Αν... χωρίς να δίνει play. Στο 90. Αν έπαιρνα πέρσι μεταγραφές θα έπαιρνα τον πουτάκι. Ωραία, λοιπόν, άκουσα. Για να τα λέμε και αυτά. Πας λοιπόν εσύ στην Αθήνα και κάνεις το 2-4. Μαγκιά σου με χαρά σου, μπράβο που το πήρες. Ωραία. Μπορείς εμένα να μου εξηγήσεις λίγο κάτι. Θυμάσαι πόσα λεφτά χρειαζόταν ο Πάοκ εκείνο το διάστημα για να μην πέσει στη Δέλτα Εθνική. Ο Πάοκ. Ναι. Στη Δέλτα Εθνική με τον Πατατούδη από τις χρονιές που ήσουν, καταστρέφουμε, δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψω μέσα στον Πάοκ. Πες μου. Ο Πάοκ, φίλε, πούλησε το, όλο το έμψυχο υλικό του, να πούμε. Όλο το έμψυχο υλικό του για να σωθεί. Όλα αυτά τα χρόνια. Πού πήγαν όλοι αυτοί οι παίκτες. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ποιο είχε λεφτά να του αγοράσει. Στην Πενφίκα πήγε, φίλε. Ολυμπιακό. Πάντα πρέπει να αγοράσει. Μιλάμε, άκουσε με να σου πω. Εγώ σου λέω ότι πήγε και το πήρε. Εντάξει, οκ. Αλλά αν τα κάνεσαι και μου λε ότι έπρεπε να πάρει 600 εκατομμύρια δραχμέ ο Πάοκ για να σωθεί εκείνο το διάστημα. Και η κατάκτηση ήταν 600 εκατομμύρια. Τελειώνει το ματσεβό με κάνω προαίρετο. Και βλέπω ότι από τον Ηρακλή που παίζει με τον τελικό με τον Ολυμπιακό γιατί καταστρέφεται το πάρουμε στον Ηρακλή για να μην λέμε ότι λέμε για αυτού μου παίρνει το Βέλιο, μου παίρνει το Λεωζίνιο, μου παίρνει και τον Αυτόναν. Μου παίρνει και τον προπονητή και μετά μου παίρνει και τον Γεωργιάδη. Πώς θα γίνει, φιλαράκι, εγώ πρέπει να θεωρήσω ότι σε αυτό το αγγελικό πρωτάθλημα ότι δεν μπορεί να υπήρξε εμπλοκή. Είμαστε τυχεροί. Δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Όπως δεν το μαρινάρω. Ναι, δεν μπορούμε. Όπως δεν το μαρινάρω. Γιατί σου λέω ότι στο ποδόσφαιρο που ζούμε δεν ζούμε σε ένα παράδεισο. Το δεύτερο πιο διεφθαρμένο στην Ελλάδα, στον κόσμο είμαστε. Μα αρέσει, μα αρέσει. Κόσμο, ναι. Ναι, έλα, φίλε. Ακούγεσαι, φίλε. Γεια σου, Ραβ, καλησπέρα από Αθήνα παίρνω. Καλώς τον. Καταρχάς, μας κρατάς συντροφιά εδώ κάθε Κυριακή, βλέπουμε την εκπομπή. Ποιο μέρος παίρνεις? Europen εδώ στην Αθήνα. Europen, φτώχεια καταραμένη, ωραία είναι εδώ. Έλα. Όλα καλά. Όλα καλά. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί εκεί στη Θεσσαλονίκη όλοι οι παντοί, πάω, γκάρι και αυτά, παθιάζονται το καλοκαίρι τόσο πολύ με τις ομάδες τους, μιλάνε μπλα 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 και μετά τα μέσα της σεζόν έχουν κατεβάσει μουτζούνια κάτω εκεί πέρα. Λένε τους φταίνε προπονητές, παίκτες, το ένα και το άλλο. Γιατί έτσι και εκεί πάνω. Μισό λεπτό, μπορώ να απαντήσω εγώ. Τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι εσύ, Ολυμπιακό. ΑΕΚ είμαι εγώ. ΑΕΚ. Μπράβο. Για τον ίδιο λόγο που και κυρίως οι οπαδοί και του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ του Παναϊκού λέτε μπλα 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 το καλοκαίρι για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία που θα κάνει η ομάδα σας. Και ερχόμαστε. Επειδή δεν φωνάζετε, δεν φοράτε ποτέ τα κοντομάνικα, όταν σας μιλάμε για Ευρώπη, ξαφνιάζετε. Γιατί ακριβώς φτάνει το πάπλωμα ως εκεί αυτό που είπα. Για σένα στην Ευρώπη, για μένα στην Ελλάδα και πάλι λέγοντας. Μισό λεπτό για την ΑΕΚ δηλαδή. Ναι. Πώς ανέβηκα εγώ φέτος άλλο εθνική. Ναι. Έχει να πει κάποιος κάτι? Όχι. Ξέρω, τα ελαττώματά μου είναι ότι δεν φέρνω παίχτες εδώ. Ψάχνω ότι είναι τζάμπα. Ό,τι είναι τζάμπα και αν μου κάτσει. Και είσαι και περήφανος γι' αυτό, ε. Ενώ εκεί που φέρατε περπάτο. Και είσαι και περήφανος γι' αυτό. Τι έγινε? Κοίταξε. Κάτσε και με σένα, κάτσε να δούμε τελειώσει η χρονιά, φίλε. Κοίταξε, κοίταξε. Εσύ. Ζεις το όνειρο του ήρθαμε πάλι. Μπορώ. Ναι, μετά. Για σένα, μάλλον για το μεγαλομέτωχό σου, η δύσκολη χρονιά είναι φετινή. Δηλαδή αυτή που θα ακολουθήσει. Γιατί έχεις πραγματικά να ασχοληθείς με πρωταθλητισμό. Άρα έχεις να κάνεις ποδοσφαιρική. Φέτος δεν είχες καμία πίεση. Καμία πίεση δεν είχες. Δεν είχες πίεση και πέμπτος να βγαίνεις. Και από την άλλη μεριά έχεις την Αγία Σοφιά και την ΕΠΟ. Σωστό. Τρία μέτωπα. Σωστό. Στα τρία μέτωπα οπωσδήποτε πρέπει τουλάχιστον στο ένα να είσαι αντάξιος
των προσδοκιών. Εγώ θα σου πω την Άγια Σοφιά. Δηλαδή, εάν δεις την Άγια Σοφιά να χτίζεται μέχρι τον Μάιο των, του 2017, πες είμαι καλά για φέτος και ας βγω και έβδομος. Αν δεν δεις Άγια Σοφιά, δεν δεις ΕΠΟ και δεν δεις και παιχταράδες. Δηλαδή, διαβάζω τώρα, θέλεις λέει τον Μπακασέτα, τον οποίο ήθελε ο ΠΑΟΚ να το βάλει στη θέση του Πέλκα. Για μένα ο Μπακασέτας είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Λίγα πράγματα. Όχι όμως να ανεβάσει επίπεδο την ΑΕΚ. Έτσι. Δηλαδή το να διώξεις τον Μάνταλο και να πάρεις τον Μπακασέτα δεν μου λέει κάτι. Σωστό αυτό. Το να πάρεις ας πούμε το Βέλιο Σεντερφόρ με ένα πολύ καλό δεκάρι από πίσω, με τον Γιώχανσον και τον Σιμόνης και τον Κορδέρο και τα λοιπά, και μια σέντερ μπακάρα και ένα αριστερό μπακ, γιατί ο Σοηλέδης και ο άλλος δεν μου λένε τίποτα από αριστερά. Να πω για σαν του Μάγκα, πήρε δεκάρι καλό, πήρε το Βέλιο που θα συζητήσουμε εδώ, γιατί ακούγεται ότι μίλησε από Παθανασάκης με την ΑΕΚ. Να πω το Βέλιο. Να πεις. Λοιπόν, ο Βέλιος καταρχάς, γιατί δεν θα έρθει να είναι παίκτης, ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή για μένα φέτος, ο καλύτερος. Δεν θα έρθει γιατί είναι ακριβώς. Πρώτον, αυτός αν έρθει στην ΑΕΚ θέλει ένα ακριβώς συμβόλαιο. Ισχύει αυτό. Να πάρει και ο Ηρακλής πολλά λεφτά. Ναι, το θέμα είναι ότι αν δεν εξασφαλίσει, εγώ πιστεύω ο πρόεδρος, ότι η ΑΕΚ θα πάει για πρωτάθλημα, δεν πρέπει να βάλει 2 εκατομμύρια. Κοίτα, ωραία. Το κλείνουμε και λέω στον Ολλανδό ότι επειδή είναι απένταρος, είναι λίγο δύσκολα οικονομικά, μη στον κάνει το Βέλιο καμιά πώληση φθηνή με μεταπολιτική αξία μεγάλη. Πιθανολογώ γιατί τέτοια κουβέντα άκουσα ότι έγινε κάτω στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, ούτε ο Βέλιο θα πάει. Να είσαι καλά. Ωραία, λοιπόν, για να απαντήσω κανένα δύο μηνύματα που ήρθαν. Αυτός που με είπε ότι, Τσίπρας, ότι είμαι Τσιπράκος και ποίημα και παραμύθι και επαναστάσεις, του ξαναλέω, εάν θα βρει μία φορά εμπλοκή του Ηρακλή σε θέμα που να τον έχει ευνοήσει η πολιτεία, ας έρθει να μου πει, και αν θεωρεί ότι εγώ είμαι επαναστάτης και το ποιος είμαι εγώ και το τι είναι αυτό, το βλέπουμε άλλωστε στην καθημερινότητά μας, αδερφέ. Το βλέπουμε. Ανήκει σε μια άλλη αριστερά. Να σου πω κάτι, αδερφέ. Είμαι περήφανος, ναι, όχι, είμαι περήφανος που εγώ όταν κάνω αυτό σημαίνει ότι με έχουν ρίξει δύο φορές στα χαρτιά, κατάλαβες. Όταν θα νιώσεις εσύ τι σημαίνει να αξίζεις κάτι και να σε ρίχνουν στα χαρτιά, έλα να μου πεις μετά γιατί για το ποιος είναι επαναστάτης και ποιος έκανε παραστάσεις τη δεκαετία του 80 και να μαμούσου του και όλα αυτά τα πράγματα. Και από πίσω η πίσω λέει υπήρχε ο πράσινος ήλιος, το μπλε φως και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά ήταν. Επόμενος, ναι. Και αυτό που λέγεται τα θρησκευτικά, γιατί κάτι λένε εδώ πέρα, είτε τα θρησκευτικά, το να. Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να βγουν τα θρησκευτικά για τα παιδιά που θέλουν να μάθουν θρησκευτικά, έτσι. Γιατί δεν μπορούμε να. Εγώ έχω άλλη άποψη. Όχι, διαφορετική από τη δική σου. Εμένα η άποψή μου είναι, εφόσον υπάρχει πολυπολιτισμός, ναι, θα πρέπει όσο για τις παρελάσεις, τα θρησκευτικά να διδάσκονται στα σχολεία, αλλά αν έχω μουσουλμανάκι, να διδάσκεται τα θρησκευτικά στα μουσουλμάνικα. Να έχει δηλαδή το δικό του. Ρε παιδιά, τώρα μιλάμε σε μια κοινωνία. Όταν είναι κάποιος, ας πούμε, καθολικός, να ακολουθηθεί η καθολική κουλτούρα. Ήρθαμε σε μια χώρα ορθόδοξη. Ναι. Και θα κάνουμε εμείς καθολικά και μουσουλμάνικα. Άλλο λέω εγώ. Εγώ είμαι κάτοικος Ελλάδος. Εγώ λοιπόν είμαι μουσουλμάνος. Ναι. Είμαι καθολικός ή είμαι ξέρω εγώ τι είμαι. Δεν γουστάρω να ακούσω αυτά που λέει η βασική σου θρησκεία εσένα. Θέλω να ακούσω τη δική μου. Πάνε σε ένα σχολείο μουσουλμάνικο και άκουσα. Δεν έχει σχολεία μουσουλμάνικο. Και εγώ τι να κάνω, θα καταργήσω εγώ γιατί δεν έχει. Δεν πάω θρησκευτικά. Μην πα. Το κάνω, τον πήρε Ολυμπιακό. Πάμε επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό. Τι λέει αυτό. Τι, ότι. Ο Μπάκης φίλε λέει, το ίδιο. Νομίζω πρώτα πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Γουχού Καφές, ο Βενετίδης, ναι, και πήρε και τον Γεωργιάδη. Ο Βενετίδη, εγώ ξέρω τι πήρε. Όχι, πήγε. Το Βενετίδη, τον ΟΚΑ πήρε. Τον καφέ. Τον καφέ, του τρει. Γεωργιάδη. Τον Γεωργιάδη και τον Μπάκη. Όχι, τον Γεωργιάδη δεν τον πήρε, παιδιά, αφού ήταν και το 2003. Πήρε κύπελο το 2003 ο Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδη πήρε δύο κύπελα, πήρε και το 2003. Πώς το πήρε, πήγε έμεινε ο Ολυμπιακό το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο. Την άλλη χρονιά. Και είχε κάνει τη δήλωση, δεν πάω εγώ στον Ολυμπιακό γιατί δεν τα αποδείτε και την επόμενη χρονιά πήγε στον Ολυμπιακό. Πάμε κόμμο, ναι. Δύο κύπελα έχει πάρει τον Πάκο Γεωργιάδη. Δεν μπορεί να πήρε, δεν λέω εγώ, αλλά πήγε στον Ολυμπιακό μετά. Δεν είχε κάνει τη δήλωση. Έλα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Από Πειραιά παίρνω. Καλώς τον. Ακούς. Ακούμε, ναι. Από Πειραιά παίρνω. Ωραίος, καλώς. Δύο πραγματάκια θέλω να πω εγώ. Ό,τι γουστάρεις. Βασικά τρία. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Πρώτον,
Είναι κρίμα, ντροπή μάλλον, ο Ιωζάνης τώρα να μιλάει για γλύψιμο του αλέφαντου στο Μαρινάκι. Άσε, άσε φίλε. Τη στιγμή που... Άστο φίλε. Τη στιγμή που ο ίδιος εδώ και 3-4 χρόνια που είναι στην εκπομπή γλύφει από πάνω μέχρι κάτω όλη την προεδρία και τη μη προεδρία του ΠΑΟΚ. Άγου φίλε, εγώ δεν κονομάω να ξέρεις. Τζάπα είμαι εγώ. Δεύτερον, δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι τζάπα φίλε. Άλλο λέει. Δεν λέμε ότι. Όχι, να ξέρει. Εγώ είμαι τζάπα. Με ζημία να σου πω, όχι τζάπα. Ναι. Με ζημία είμαι εγώ. Άλλο λέει όμως. Δεν λέει ότι έχει εσύ. Μας τον έκανε το Μαρινάκι προεδράρα, κάνει μεταγραφάρες, κάνει αγαθουργίες. Όταν κάνεις αγαθουργία, φίλε. Όταν μας τον έκανε Άγιο Παΐσιο, όταν κάνεις αγαθουργίες, δεν το διαφημίζεις, φίλε. Τον διαφημίζει, κατάλαβες. Είναι γλύφτης. Όμως ότι έχεις καμιά μεγάλη διαφορά με τον Αλέφαντο. Είναι γλύφτης, φίλε. Αυτό σου λέω, μ' ακούς. Ναι. Δεύτερον. Μην νομίζεις ότι έχεις καμιά μεγάλη. Ναι, αλλά εγώ δεν κονομάω, σου λέω. Υπάρχει διαφορά. Δεύτερον. Και δεύτερον, αναφέρατε προηγουμένως το παλικάρι που είναι στη μέση, γιατί σε βλέπω από YouTube τώρα και δεν θα σε έχω και μια μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Το παιδί με το λευκό πουκάμισο. Ηρακλειδέας, Ολλανδός. Ο Ηρακλειδέας, Ολλανδός. Ναι. Κάτι είπε για Στάλιν. Στάλιν και Λένιν. Ναι, καμιά σχέση ένα με τον άλλον. Ναι. Το μοναδικό λάθος του Στάλιν, ξέρεις ποιο ήτανε. Να ακούσουμε. Που άφησε έστω και γερμανική κατσαρίδα να ζει. Έπρεπε να έχει πάρει ο άνθρωπος Νόμπελ Ειρήνης. Εγώ αυτό είπα. Όχι, αυτό λέω. Όχι, εγώ αυτό λέω εγώ. Όχι, ό,τι είπες εσύ. Αυτό λέω εγώ. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Εντάξει, ελεύθερες είναι οι άποψεις. Εντάξει. Ήθελε να πει άλλη ζωή, η φιλοσοφία. Εγώ για τον Στάλιν έχω ένα ελαφρυντικό πάντως. Ότι. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι γινόταν η εδραίωση μια επανάσταση και ενός καθεστώτος. Άρα είναι λογικό να γίνουν εθνοκαθάρισεις. Από ένα σημείο όμως και μετά χάθηκε πολύ το μέτρο. Δηλαδή, το ξέρεις τι, εν καιρό πολέμου το κάποιος να καθαρίζει τους εχθρούς του για να επιβιώσει, εγώ εν μέρη το μπορεί να μην το επικροτώ, αλλά το καταλαβαίνω. Από ένα σημείο όμως και μετά, μιλάμε, εντάξει, φεύγανε τα κεφάλια σαν τα πεπόνια, ρε παιδάκι μου. Ο Χίτλερ, ας πούμε, στη Γερμανία, όταν καθάριζε τους Εβραίους, είχε ειρήνη, δεν είχε πόλεμο. Δεν πολεμούσε με κανέναν εκεί πέρα. Φίλε, μην συγκρίνουμε για το μήνυμα. Για το μήνυμα. Δεν συγκρίνεται. Για το μήνυμα. Φυσικά δεν συγκρίνεται. Για το μήνυμα. Δεν νιώθω ελεύθερο, φίλε, σήμερα, αυτή τη στιγμή. Γιατί ποιος άρα, συγγνώμη, για το μήνυμα λέω. Είτε ήταν μουσουλμάνοι, είτε χριστιανοί, εγώ σήμερα, ως χριστιανός, ορθόδοξος στην ταυτότητα και Έλληνας, δεν νιώθω ελεύθερος. Νιώθω ότι βάλομαι. Άρα δεν είμαι ελεύθερος. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Συγγνώμη, για το μήνυμα, ναι. Συγγνώμη, την πιο σωστή κουβέντα νομίζω ότι είπε ο Γιώργος. Ότι. Ότι ο μεγαλύτερος ρατσιστής είναι ο πρόσφυγας. Στον επόμενο, ναι. Στον επόμενο. Ζω καταστάσει εδώ πέρα σε προπό, ας πούμε, που έχει μέσα 10 Αλβανούς και παίρνει ένας Πακιστανός να παίξει κίνο. Και λέει, κοίτα το Πακιστανό, παίζει και εκείνο. Και τη λέω, κάτσε ρε άνθρωπο, εσύ δεν είσαι σερβιτής. Μιλάμε για γέλια. Δεν μου λες, ρε φίλε. Παρακαλώ. Δεν μου λες. Πώς εκλαμβάνεις τη δήλωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός που είπε τον δικό μας τον μεγαλομέτωχο ροσοπόντιο και φιλοξενούμενο. Δεν είναι ρατσιστικό. Γιατί δεν τοποθετήθηκες όταν βγήκες. Να σου πω την αλήθεια, αυτό από σένα τα ακούω. Μπαίνω σε site και παρακολουθώ. Α, δεν το είδες. Κάτσε, δεν μπορώ να το ακούσω. Το επικροτείς. Ωραία, το επικροτείς. Το επικροτείς. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Διάλειμμα. Ωραίος, διάλειμμα. Ωραίος, ωραίος. Έγινε να έχω καλά παιδιά. Ελεύθερος, ωραίος, ωραίος, ελεύθερος. Διάλειμμα. Ναι, έφυγε ο Τζόρνταν από εκεί. Δεν ξέρω τι. Από πέντε έφυγε εγώ. Τζόρνταν, είσαι η άδουσα της ελληνικής γλώσσας. Κάθε φορά ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο μαζί σου. Πού τις βρήκες αυτές τις αγαθουργίες? Θα γράψουμε μετά στο τέλος, θα κάνουμε ένα βίντεο. Θα πούμε το κομμουνιστή, sorry λίγο. Θα κάνει ένα βίντεο και να τα έχει όλα μέσα. Θα κάνεις ένα καλό. Εγώ λέω να μην το λες. Άμα το λες και το ξαναλες και το ξαναλες, είναι διαφήμιση. Δεν έτσι, είναι καλό. Φυσικά. Ναι. Αυτό κάνουν εκεί κάτω. Ναι. Δελάλη το κάνουν σε όλη την Ελλάδα. Βάλεις τους παπαγάλους εκεί και το τραγούδι σε όλη την Ελλάδα. Στην Τούμπα μέσα, τώρα εγώ δεν είμαι ούτε λαμπόγιο ούτε του Σαββίδη και αυτά τι που είναι. Τι γίνεται στην Τούμπα μέσα. Σε κάθε παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, μπορεί να το πει και ο Γιώργος όσες φορές εκεί πάει, κάποιο μέρος των εισπράξεων πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό. Εσύ γιατί το λες? Χρόνια το λέω γιατί είναι κάτι στην κουβέντα, ρε φίλε. Με βλέπεις να το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα πράγματα γίνονται. Εγώ για κάποια αγαθουργία θα πω για κανένα. Δεν έχω να πω για κανένα τίποτα.
Δεν με νοιάζει δηλαδή τι, άμα κάνει αγαθουργία. Και άμα κάνει αγαθουργία, να την κάνει να μην κρυφά. Ε, αυτό λέμε, δεν λέμε. Εσύ να μην το πει. Άμα το πει, η διαφήμιση. Εσύ αυτό κάνει ο Αλέπαντος, το διαφημίζει. Κατάλαβε. Οπότε λοιπόν υπάρχει άλλο λόγο για να το διαφημίζει. Είναι φίλο. Κάν το καλό, λέει, και ρίξω στο γυαλό, ρε φίλε. Έτσι λέει πάντα. Μην το λε. Μην το λε. Μ' αρέσει. Εσύ το λε. Εγώ δεν το λέω τώρα, στην κουβέντα κάθεται και το λέω. Γενικό είπα εγώ τώρα, δεν είπα κάτι συγκεκριμένο που έγινε. Πάμε στον κόσμο. Έλα. Έλα φίλε. Καθυστέρηση γι' αυτό. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Έλα, σε ακούμε φίλε. Ωραία, θα ήθελα να μιλήσω με τον Κώστα. Εδώ είμαστε. Κώστα, είμαι από Πολύγνη, αυτό που αποκαλείς Νταμάρη. Πολύγνη είσαι. Ναι. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω για... Πολύγνη. Ναι, ναι, πολύ. Ήθελα να ρωτήσω για... και να μου πεις αγνωρίσεις για την αδειοδότηση του Ηρακλή. Ευχαριστώ. Ναι, οκ. Okay. Μικρό το ποσό το οποίο χρειάζεται θα την πάρει εύκολα. Συμφωνείς? Δεν έχω ακούσει κάτι αρνητικό για την αδειοδότηση του Ηρακλή. Δεν έχω ακούσει για ποσά μεγάλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα την πάρει 100%. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχει κάποια άλλη. Όχι, παιδί. Καταρχήν, ναι. Το πρόβλημα ήταν η περσινή χρονιά. Αφού την περσινή χρονιά μπόρεσε να κλείσει την αδειοδότηση, τώρα τελείωσε το πρόβλημα. Άμα ήταν άπαξ και έβαλε τα λεφτά για να σωθεί μια φορά και να τελειώνει με αυτό το φεχνά, δεν μπορεί να ξαναπέσει τον ίδιο. Πάντως, ο προπονητής σου δύσκολα θα μείνει. Ναι. Υπάρχει ένα τρίγωνο των Βερμούδων, το οποίο λέει ο μάγκα, πώς το λένε, τη Τρίπολη, ο προπονητής πάει στη Λάρισα. Show me the money, λέει ο προπονητής στον Παπαθανασάκη. Αυτό λέει. Show me the money. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Ο Παπαδόπουλος θα μείνει στον Ηρακλή αρκεί να φέρει στους παίκτες που χρειάζεται για να μπορέσει να δουλέψει την ομάδα. Εγώ δύσκολα, έμαθα. Δύσκολα. Θα πάει Τρίπολη. Μια χαρά. Ούτε Τρίπολη θα πάει. Ούτε θα πάει Τσιόλης στον Ηρακλή. Ποιο και Λάρισα πάει ο Χάβος. Ούτε αυτό θα γίνει. Αυτό ακούγεται στην πιάτα. Σε λέω θα γίνει. Σου λέω τι ακούγεται στην πιάτα. Ο Παπαθανασάκης για να μπορέσει να πείσει τον Παπαδόπουλο ότι ξέρεις τι, τελείωσε η χρονιά η πειραματική, είδαμε πού μπορούμε να φτάσουμε και πλέον είναι η ώρα των πράξεων. Δεν έχει κάτι άλλο στον Ηρακλή. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Παπαθανασάκης δεν έχει το καλοκαίρι να πει ότι εγώ θέλω να ξαναδοκιμάσω το ρόστερ. Το ρόστερ ήταν εξαιρετικό για τη Β' Εθνική. Ανέβηκε στην Α' Μην ξεχνάς ότι πιθανότητα θα πουληθεί κάπου ο Βέλιος. Λογικά. Εντάξει. Μέχρι από center for. Ο Περόνε πάει 35. Τελείωσε ο Περόνε. Ο Ρωμάνο τελειώνει. Ο Κίνας είναι ένα κατσαπλίκι. 8 με 10 θα φύγουν. Φεύγουν αρκετοί. Δεν κατάλαβες αυτοί που φεύγουν. Δηλαδή ανοιχτή στη δουλειά. Θα σου πω λίγο κάτι. Οι παίκτες που θα φύγουν είναι οι παίκτες κατ' εμέ που πλέον φτάσανε τα βάνη εκεί που, αυτά που μπορούσαν να αποδώσουν. Και σίγουρα υπάρχει και το πλήρωμα του χρόνου και καλώς να είναι. Όπως βγήκε στον Περόνε, θα μπορέσει να βρει έναν αντιπερόνε και σε πολύ καλύτερη ηλικία. Ναι. Όπως βγήκε σε ένα Ρωμάνο, θα βρει ένα Ρωμάνο ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο Τάκης. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο Τάκης έφερνε μια ομάδα στην οποία μπόρεσε να βρει έναν Ντάνερ. Μπόρεσε να βρει τον αριστερό τον Μπάκ, ένα Παμπλο Λίμα από την Ουρουγουάη. Mm. Μπόρεσε να βρει κάποιους παίκτες χωρίς λεφτά. Ο άνθρωπος δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τελευταία στιγμή έπρεπε να γίνει και μπήκε. Και ακόμα και τα τσιγάρα τα χρέωνε στην Παρή. Γιατί δεν είχε λεφτά. Ολλανδέ, με μία λέξη θα μείνει ο Παπαδόπουλος στον Ηρακλή. Ναι. Εσύ θα μείνει, λες. Όχι. Και εγώ λέω δεν θα μείνει. Εντάξει. Και δεν θα δουλέψει ούτε στην Τρίπολη. Κάπου αλλού θα φύγει. Θα δούμε. Πάμε. Κάτι μπορεί να ξέρει αυτό. Καλά, οκ, δεν το βλέπω. Καλά. Πάμε, ναι. Έλα Ραφ, καλημέρα. Καλώς τον. Μετά τον πολιτικό έπαινε απολύτης, Παοκτή. Έχει δίκιο πάντως για τον Πάγιο Πιστόρα. Ακούς. Έλα. Στην ΑΕΚ πήγε. Καλημέρα. Μας απέκλεισε τα πόδια. Δεν ακούμε, δεν ακούμε. Δώσε μπόι. Έλα. Έχεις δίκιο, φίλε. Φώναζε. Κάτσε να ακούσουμε. Κάτσε να βγάλουμε. Λέγε, φίλε, λέγε. Ναι. Καλημέρα. 7 φορές το είπες. Πάμε. Πάμε. Μετά τον πολιτικό έπαινε απολύτης, Παοκτή. Ωραίος. Ήθελα να πω για τον Πάγιο λίγα πράγματα. Να πεις. Ότι τώρα στόχος του ΠΑΟΚ είναι να δείξει στα play-off ότι μπορεί να βγει πρώτος, ότι είναι ενωμένος ενάντια στους Αθηναίους και σε όλους αυτούς που τον πολεμάνε. Στους Αθηναίους γιατί είναι ενάντια, κάνεις ένα λάθος εδώ. Με τον πόλεμο που γίνεται τώρα. Συγγνώμη, με τους Αθηναίους γιατί είσαι ενάντια. Όταν είδα να κατέβει ο κύριος Μάκης Γκαγκάτης μαζί με τον κύριο Φωτιάδη και τον κύριο Σαββίδη στην Αθήνα,
Οι δύο μέρες το ρεπορτάζ λέει ότι είχαν συνομιλίες οι εκπρόσωποι της ΑΕΚ του κ. Μελισσανίδη για μια κοινή πολιτική στην κουβέντα που θα είχαν κάνει με τον κύριο Υφυπουργό Αθλητισμού. Από πού πάει ενάντια στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ? Πάει ενάντια στον Ολυμπιακό, δεν πάει ενάντια στην Αθήνα. Με την Αθήνα μαζί είναι. Πώς? Στον Ολυμπιακό κύριο, ναι. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Όταν κάνει συμμαχία με την ΑΕΚ στην κοινή πολιτική που θα ακολουθήσουν, στην ΕΠΟ, στη διαιτησία, σε όλα αυτά τα οποία αφορούν την κοινή τους πορεία, δεν μπορεί να πει ότι ο ΠΑΟΚ πάει κόντρα στην Αθήνα. ΠΑΟΚ πάει κόντρα στον Ολυμπιακό μαζί με την Αθήνα. Έστω στον Ολυμπιακό. Και πρέπει να δείξει ότι μπορεί να βγει πρώτος μέσα από την ενότητα μέσα στην ομάδα και τη βοήθεια από τον Ιβάν. Και τη στήριξη από τον κόσμο ότι θα βγει πρώτος. Ποιο κόσμο, ποιον Ιβάν, ρε φίλε? Ούτε ο Ιβάν θα παίξει μπάλα, ούτε ο κόσμος θα στο γήπεδο. Κάτσε ρε να τιμωρία βάγαμε. Και πλέον. Να βγάλει και ο Ίβιτς, ας πούμε, το βαθμολόγιο, να το βαθμολογήσουμε ή να μείνει του χρόνου στην ομάδα. Αυτό είναι. Και τα λοιπά. Εντάξει. Αυτά. Τζόρνταν είσαι ωραίος. Να είσαι καλά. Και ο Ολλανδός είναι πολύ κρύος, όπως το λέει και ο Ραφ. Έτσι, δεν σε χωρίζει. Εντάξει, πειράζει, φίλε. Επόμενη γραμμή. Θα πάω ψήσει ή να δεν το χωρίζει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τι να κάνουμε. Έτσι, ναι. Δεν γίνεται αγαπητοί με το σχέδιο. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ανάτε το παιδί. Αργιάνος από Αθήνα, τι κάνουμε. Λοιπόν. Τα ακούω. Φιλαράκι μου, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Ειλικρινά. Το δάκρυ το ρίξες πριν ή μετά την ανακοίνωση? Κοίταξε, θες να σου μιλήσω ειλικρινά? Ειλικρινά, τι? Ειλικρινά. Δεν μπορεί να μιλάνε για εσωστρέφεια αυτοί που βάλαν την εσωστρέφεια στην ομάδα. Συμφωνώ. Το λέω εδώ και ένα χρόνο. Το γέλιο έριξα, όχι το δάκρυ. Δάκρυ έριξα όταν είδα την ανακοίνωση της Μαρούπα. Με την ανακοίνωση του συνδέσμου έριξα γέλιο. Α, η Μαρούπα τον έβγαλε δάκρυ. Σωστό. Ναι, γιατί τι γίνεται? Όταν οι ίδιοι φέρουν την εσωστρέφεια και βάζουν τα πολιτικά στην ομάδα, δεν μπορούν να μιλάνε για εσωστρέφεια. Πρώτον, όταν οι ίδιοι φέρουν τα πολιτικά στην ομάδα, τη στιγμή που η επιτροπή έχει πολιτικό στίγμα, τι θέλει να σου κάνει η επιτροπή, να σε χαρίσει? Θα σε βρει συγχωρία και όπου σε βρει θα σε κανονίσει. Πάντως, σε ένα κομμάτι της ανακοίνωσης φαίνεται ότι ζητάει μια ταύτιση αριστερής άποψης και από άλλους συνδέσμους άλλων ομάδων. Δεν ήταν ο Σουπερτρία αριστερός, φιλαράκι, ποτέ. Δεν ήταν. Ο Σουπερτρία ποτέ αριστερός. Η μοναδική ομάδα στην πόλη που έχει συμμετοχή σε πολιτικούς αγώνες. Ποια είναι, αγόρι μου, Αργιανή, για πες του. Πες του, Μητρία, πες του, ποια είναι η μοναδική ομάδα στην πόλη. Αυτή για τώρα λέμε τώρα. Άσε τώρα ρε εσύ, άκουσε με. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ότι εγώ επί 30 χρόνια εξυμνώ το Μουσολίνι και μία μέρα αποφάσισα να πω, ξέρετε τι, τελικά είμαι με το Στάλιν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Άρχιν Ντέι είναι ακροδεξιού σωματείου. Όμως εδώ η ανακοίνωση των Σουπεράδων. Καλά ρε, οι Σουπεράδες μέσα στον Άρη δεν πηγαίναν και πλακώνανε τους άλλους, γιατί είναι λέει από τον άλλο σύνδεσμο και όποιος δεν ήταν Σούπερ 3 τα ποντίκι. Οι ίδιοι δεν τα κάνανε. Τους καλά λέει. Να πω λίγο αυτά που θέλω πολύ πιο ουσιαστικά. Τους δέρνανε. Ναι, αλλά λέει αυτή ήταν η παγή. Πήγαινε εσύ μέσα στην Λέσχη να ψηφίσεις όχι όταν ήταν ο Σκόρδας στα καλά του και σε έλεγα εγώ πως σας έβγαζαν εκεί μέσα. Οι ίδιοι που μετά πηγαίναν και το λέγανε ότι ο Σκόρδας είναι αυτό. Αυτά λέει και αυτός. Τα site γράφανε ότι τον Απρίλιο του 2015 ξεκίνησε η καθάριση. Πότε ξεκίνησε τα αλήθεια η καθάριση? Ναι. Σεπτέμβριο του 2015. Κοίταξε, Σεπτέμβριο του 2015 ξεκίνησε, υποτίθεται, ο καθαριστής δεν πληρώθηκε να πούμε. Ενώ τα site γράφανε Απρίλιο του 2015. Ναι. Πρώτο το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερο το κρατούμενο. Έχεις το γρόγιο το δικαστικό παύλα δικηγορικό υπερόπλο και πας να μου κερδίσεις δίκη με Μπαστρογιάννη. Ναι. Δεν είσαι ανώριμος που την κάνεις αυτή την κίνηση, σαν Άρης. Κοίταξε τώρα, ο καθένας έχει το δικό του δικηγόρο. Τώρα εγώ άμα με τσακώσω, ξέρω εγώ κάνω καμία παραλογή. Έκανε λάθος καρυπίσω. Το γρόγιο θα πάρω τώρα. Όχι, έκανε λάθος. Καθένας έχει το δικό του, εντάξει τώρα. Όχι, παίρνεις είναι... το δικηγόρο που είναι ταυτισμένος με τον Άρη. Τόσο καλό μην έχει ο κόσμος να λέει. Κοίταξε τώρα, ο Γκρέμιος μαζί με τον Βενιζέλο ξεθάψανε το άρθρο 44. Δουλέψανε μαζί και να πούμε για τους Αργιανούς ότι με τον Γκρόλιο έχω μιλήσει πολλές φορές. Πήγα τη Διάν και στο φαγητό και λέει με τον Βενιζέλο, τον οποίο είχε καλές σχέσεις. Μιλήσανε, κάνανε, ράνανε. Βρήκα ανθρώπους, βρήκε ανάκρες. Βγήκε μπροστά ο Γκρόλιος, βγήκε αυτά κτλ. Ο νόμος ξεψαγνίστηκε, ο τόνους ώρες εργασίας. Λοιπόν, ναι, αυτό και μπήκε ο Άρης το 44 τη στιγμή.
όπου η ΑΕΚ για να μπει στο 44 παίρνουνε από τα δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα το χρόνο για να ρωτήσουνε. Εντάξει, αλλά αυτό πέντε μας χρόνια. Είναι δυνατός, το ξέρουμε όλοι, είναι δυνατός. Μην το μακρηγορούμε. Το δεύτερο, η Λάρισα έχει ολοκληρώσει την εκαθάριση και έχει πρόβλημα. Περιμένει να πάρει το πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ και έχει γίνει αίσθηση από κάποιους προκειμένου να περνάρουν τη διαδικασία. Έτσι. Δηλαδή με το που πάρει το πιστοποιητικό ανεβαίνει. Ναι. Είναι εξασφαλισμένη. Ναι. Ο Άρης άργησε. Πρέπει να εκδικαστεί υπόθεση του Ρησίου, να εκποιηθεί, να πάρθουν τα χρήματα, να πάνε τα χρήματα στο δημόσιο, να πάνε τα χρήματα στο ΙΚΑ, να γίνει εκαθάριση, να τελειώσει. Δύο χρόνια θέλει αυτό. Να κάνει αίτηση να πάρει το πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ, να γίνει η διαγραφή της παλιάς ΠΑΕ, να το πάρεις στο πιστοποιητικό και μετά ανεβαίνεις. Και τώρα έρχεστε ρε Αριανή να μου πείτε ότι σας φταίει μαρούπα που όλη την περσινή χρονιά δεν ξεκινήσατε καθάριση και ασχολιώσεις το μεταξύ σας για τα συνδεσμικά και κομματικά και σας φταίει τώρα η μαρούπα που έβγαλε την ανακοίνωση. Πιστεύεις ότι δεν θα βγάλουν κόσμο στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί? Δεν με νοιάζει τι να κάνουμε ρε φίλε. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πέσαμε γάμα εθνική, μείναμε δεύτερη χρονιά και αντί να νοικοκυρευτούμε γίναμε χειρότεροι. Ξέρεις τι έμαθα προχθές? Για πες. Πόσο χρωστάει στη ΔΕΗ, γνωρίζεις? Όχι. Ερασιτέχνες. Κοντά στο εκατομμύριο. Ναι. Λίγα είναι. Αληθεύει αυτό που λένε ότι αν μείνεις δύο χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Σκόρδας λέει πλέει πάει πλέον να έχει ευθύνες? Θέλει τρία χρόνια για να γίνει. Θέλει τρία χρόνια και το ανησυχητικό της υπόθεσης είναι το εξής. Ότι προκειμένου μερικοί να τις καπουλάρουν από εκεί μέσα χρησιμοποιούν ανθρώπους που είναι τώρα χρησιμοποιούν ανθρώπους που είναι εντός ομάδας για να καπουλάρουν τα κινητά τους. Δεν βάζουμε μυαλό, δεν οικοκυρευόμαστε. Γάμα εθνική δεύτερη χρονιά. Φέραν την εσωστρέφεια στην ομάδα μέσα και μιλάνε οι ίδιοι για εσωστρέφεια και να βγούμε στους δρόμους. Όποιος βγει στους δρόμους σημαίνει ότι δεν έχει κριτήριο το καλό της ομάδας και ότι ακολουθάει μια επιλογή σαν πάντως πρόβλημα. Παλιότερα ο Σκόρδας είχε απειλήσει το παιδί του Γρόνιου. Ο Σκόρδας τώρα σε ένα καυγά και τα λοιπά. Προσέξτε κάτι, ο Σκόρδας παίζει με την περιουσία του. Παίζει με την περιουσία των παιδιών του. Εντάξει. Δεν θα κοιτάξει κανέναν Άρη στην προκειμένη περίπτωση. Να πιθανολογήσω ότι θα μείνετε άλλη μια χρονιά στη ΓΑΜΑ. Εμένα δεν με νοιάζει τι θα κάνει ο Σκόρδας για την περιουσία του, ό,τι θέλει να κάνει. Ναι. Εμένα με νοιάζει τι κάνει ο Αριανός για τον Άρη. Ο οποίος μου δείχνει ότι προκειμένου, μερικοί Αριανοί, όχι όλοι, ότι προκειμένου να σωθεί ο Σκόρδας, βάζουν τα συμφέροντά του πάνω από τη ομάδα. Γι' αυτό σου λέω δεν υποκειμένου. Πιστεύει ότι ο Σκόρδας. Πιστεύεις, αυτό δεν αποδεικνύεται, λέω αν πιστεύεις ότι ο Σκόρδας με κάποιο τρόπο απείλησε, τρύπησε, ενόχλησε την όλη κατάσταση και την ελέγχει υπογείως? Αυτό που πιστεύω, που μπορώ να σε απαντήσω με πλήρη ασφάλεια, είναι, είναι ότι θα τρεναριστεί το θέμα της εκαθάρισης και όλο γενικά του Ρησίου, όσο μπορεί και όσο θέλει ο ίδιος. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Ωραία. Επειδή δύο ήταν ένας Ολυμπιακός, άκουσε πρώτα για τον Ολυμπιακό και μετά γι' αυτό. Φίλε μου Ολυμπιακέ, δεν με σέβεσαι. Γιατί αν με σεβόσουνα το 11 δεν θα πήγαινες να κάνεις το θέλημα με τον Πάκο. Κατάλαβες. Όχι σαν Ολυμπιακός. Σαν Μαρινάκη, σαν Ολυμπιακός. Αυτός λέει σαν ο Παδός. Σαν ο Παδός μπορεί να σέβεται, ναι. Και όσο για την ψευτοαριστερή μου κουλτούρα, σου ξαναείπα ότι σε μένα είμαι μια ομάδα η οποία δεν μπήκα ούτε στο άθρο 44, ούτε στο άθρο 99, ούτε μου χαρίσανε χέι, ούτε μου φτιάξανε γήπεδο, ούτε καθαρίσανε τον εθνικό σε μία μέρα για να πάρω εγώ το γήπεδο για 50 χρόνια και βολοδέρνη, η μεγάλη ομάδα του Πειραιά. Στα τοπικά, για να ξέρεις, ναι. Σε μένα, εγώ δεν πήγα ποτέ να βγω με κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ για να βγω δημοτικό σύμβουλο. Και από όσο ξέρω, με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσα να πούμε γιατί και αυτή λίγο ψηλό αριστερά, θα μπορούσα να πας και προς τα εκεί. Όταν λοιπόν δεν έχουμε επιτρέψει σουλάτσα πολιτικών. Αυτό είναι δεν είναι. Δεν έχουμε επιτρέψει, αγόρι μου, του λέω σουλάτσα πολιτικών, δεν μπορεί σε μένα να με λες για ψευτοαριστερή κουλτούρα. Γιατί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία εμένα δεν μεταήσαν όταν έπρεπε. Επόμενη γραμμή. Και κάτι ακόμα που είπε. Ναι. Γιατί ήταν και το προηγούμενο που έλεγε για το αυτό ότι δεν πήγε. Παιδιά, ακούστε να σας πω. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Τα μαθηματικά είναι πολύ απλά. Εγώ ξέρω ότι μέχρι τη χρονιά που πήρατε το κύπελο, λέγατε οι ίδιοι ότι 22 χρόνια έχει να περάσει ο Ολυμπιακός από την Τούμπα.
Θέλω να μου πεις την επόμενη χρονιά για πόσες χρονιές περνούσε δεν ήταν πάει. Δεν ισχύει έτσι. Δεν ισχύει αυτό. Σε δύο χρόνια δεν είχε περάσει πολύ πέρα. Υπήρχε 23 χρόνια, αλλά άλλο δεν είναι τη χρονιά που πήραμε το κύπελλο. Έτσι, δεν έγινε αυτή χρονιά του κύπελλου. Το 92 έσπασε η παράδοση. Το 92 έσπασε η παράδοση με Βουλινό. Δεν ξέρεις. Βέβαια. Με τον Γκάμπρις τερματοφύλακα. Πού μπορεί, δεν είναι αντίρρηση. Ήταν το 92 τα κύπελλα. Μετά πήρε πολλά κολλητά διπλά όμως. Πήρε, ναι. Κολλητά είναι αυτό. Ναι, αλλά με χειρουργείο δεν τα πήρε. Δεν σε ρε αγόρι μου, δεν και μην εξετάζω το πώς τώρα. Τότε έφυγε μόνο ο Βενετής, έχει δίκιο το μήνυμα. Ποιος ο Βενετής, ο Κάς έφυγε και... Μετά φύγαν αυτοί. Δεν πήγαν στον Ολυμπιακό. Ποιος δεν πήγε ο Καφές. Δεν πήγε ο Καφές. Το θυμάμαι που μας απέκρισε όχι. Ο Καφές δεν έφυγε αμέσως. Το 2000 μετά φύγα. Απλά δεν προλάβαμε να παίξουμε τον τελικό του 3. Παίζουμε με την ΑΕΚ μετά, κερδίζουμε ένα 3-4 ένα παιχνίδι από 0-3 το έκανε 3-4 η ΑΕΚ. Και μετά πήγαν αυτοί στην ΑΕΚ να πούμε. Ποιος είναι παιδιά, ο Κάφης. Όχι ρε παιδιά, να του φύλακα ΑΕΚ. Να σας πω εγώ τι έγινε. Ο Καφές δεν πήγανε στο καλοκαίρι. Επιτρέπετε να μιλήσω. Το 2001. Περίμενε, άσε να μιλήσω. Το 2001 παίρνουμε κύπελο. Περίμενε, το 2001 παίρνουμε κύπελο. Φεύγει ο Βενετίδης. Το 2002 Κικέ ο Μπάγεβιτς. Το 2002 παίζουμε εναντίον του Μπάγεβιτς για να κρατήσουμε τα σκύπτερα και αποκλειόμαστε την ΑΕΚ στα προημιτελικά. Ο Κάς έβαλε γκολ, ρε φίλε. Και βάζει και ο Κάς γκολ. Το 2002 είναι ο Καφές στην ομάδα. Φεύγει και το 2003 φτάνουμε στον τελικό με τον Άρη. Και έχουμε μέσα κανονικά ως το Γεωργιάδη. Και ο Γεωργιάδης φεύγει μετά το 2003. Ναι. Μετά και το δεύτερο κύπελο. Ο Καφές πότε έφυγε. Ο Καφές έφυγε μετά. Το 2003, τη χρονιά που παίζαμε στο κύπελο. Κάθισε και το 2 δηλαδή. Καφές, ναι. Γεωργιάδης, ο Γεωργιάδης δεν έφυγαν μαζί. Πάμε. Ο Γεωργιάδης ήταν στο τελικό του κυπέλου. Πάμε, έλα. Το 3. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό που λέει τα γυαλάκια σου, γιατί είναι έτσι αγόρι. Άμα. Είναι με μαγνήτη. Α, δεν πιστεύω να τα έχουν σπάσει τίποτα από σένα. Όχι φίλε, δεν μου τα σπάσανε. Και άμα είναι κανένα σαν και εσένα, δύσκολα θα μου τα σπάσει. Δηλαδή, για να μου τα σπάσει, εσύ είναι λίγο δύσκολο. Στα έχουν σπάσει ποτέ τα γυαλάκια σου, αγόρι. Όχι τα γυαλάκια, μην μου τα σπάσει. Μήπως δεν μου τα σπάσει εσύ, να βρεθούμε τα δυο μας. Να δούμε πώς τα φας. Μουστάρεις, τα δυο μας. Είσαι. Έλα νερικοτάρα, έλα τα δυο μας. Να σε χορέψω λιγάκι, έλα να δεις που είμαι στις φόρμες μου. Έλα μπαρούφα. Επόμενη γραμμή, τα γυαλάκια σου. Φλωρούμπα, ακόμα 40 χρονών. Σε πληρώνει τη ΔΕΗ μαμά. Σταραπού, πάμε. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Έλα, φίλε. Ναι, εσύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο το πάνελ. Λοιπόν, Κώστα, επειδή τυχαίνει να είμαστε και φίλοι και μαζί και με τον Τζόρταν, έτσι. Ας τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με την αρχή. Ναι. Λοιπόν, ας πάρουμε τον Αλέφατο. Ναι. Λοιπόν, ο Αλέφατος πόσο μπάλα ξέρει, έτσι. Θυμάσαι τον Αλέφαντο να λέει ποιος Λούκας αυτός ο βαδιστής, ποιος Βιερίνη, αυτοί δύο... Ποιος Αλμπικίδης, καλώς τα 3-0 και ξέρω εγώ. Αυτοί δύο κοστίζουν 70 εκατομμύρια. Τόσο μπάλα ξέρει ο Αλέφαντος. Ενώ εσείς που ξεδέψατε 17 εκατομμύρια και είστε πέμπτη, ξέρετε πιο πολύ μπάλα. Έλα ρε τώρα. Εντάξει. Μετά τώρα προπολέμησε με κεφτέδες και με κασέτες. Ναι, 40 ομάδες πέρασε, δεν πέτυχε τίποτα και μάλιστα από μια ομάδα την προοδευτική μου που ήταν. Το διώξανε ούτε σε μια μέρα. Ένα Αλέφαντο. Τίποτα δεν έκανε. Λογικό είναι όταν είναι 60 χρόνια μέσα στα γήπεδα να γνωρίζει. Εσείς από την οικογένεια του Πάου βγάλατε κανένα προπονητή. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Προπονητή βγάλατε εσείς από τον Πάου. Τον Αναστασιάδη. Ποιο προπονητή βγάλατε. 90 χρόνια ιστορία βγάλατε ένα προπονητή. Άγγελο Αναστασιάδη. Πάμε. Άστον Άγγελο Τζόρταν. Βγάλατε ένα προπονητή. Νίκο Καραγεωργίου, ρε φίλε. Πού είναι το προπονητή. Τώρα ξεκαράγει. Μάκι Χάβου, ρε φίλε. 55 χρονών, ρε. Μάκι Χάβου. Αν ήταν πυροσβέστη, δύο συντάξει θα πέφτει. Ποιο Πού ήταν ο Ματζουράκη. Το διώξατε από τον ΠΑΟΚ. Ένα προπονητή που έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Τον Αναστασιάδη. Ένα προπονητή που έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Τον Αναστασιάδη. Τον Αναστασιάδη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και αγοράζει προπονητές, δεν βγάζει. Α. Εδώ ολόκληρος Παναθηναϊκός. Ο Αναστασιάδης. Ένα Πετρόπουλο. Α, σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Προχώρησαν πολλές ομάδες πριν έρθει ο ΠΑΟΚ. Δευτερόλεπτο. 60 χρόνια μέσα στα γήπεδα είναι ο Αλέφατος. Να μην πω και 70. Είσαι ευχαριστημένος από την πορεία του, πήρε κανένα τίτλο. Σαν 70 χρόνια. Εδώ με τον Ολυμπιακό του Κόκαλη και δεν πήρε. Χρυσή ο Αλέφαντος. Δεν έπρεπε να πάρει 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, ξέρω εγώ να κάνει κάτι. Ας πάει σε ένα τίτλο είναι ρε φίλε. Ρε ο Αλέφαντος. Το έγραψε ιστορία του, δεν το λέω. Ρε ο Αλέφαντος. Ο Σεγκούρα πήρε πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Ρε ο Αλέφαντος είναι παρανοϊκός.
την μπάλα. Και επειδή είναι παρανοϊκός, βεβαίως, επειδή ξέρει βεβαίως πολύ μπάλα. Όλοι οι μεγάλοι, ας πούμε, τώρα να μιλήσει. Στάσου λίγο. Όλες οι ιδιοφυΐες. Στάσου λίγο. Στάσου, γιατί εγώ τα ζω από κοντά. Όλες οι ιδιοφυΐες στη γη χάνουνε πεταλιές και χάνουνε αυτό το τεράστιο ταλέντο που έχουν. Δηλαδή, εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος στο σχολείο, και θα τελειώσω με αυτό, ήξερε μαθηματικά καλύτερα από τους 5 καθηγητές. Πρόσεξε με, μιλάμε για ιδιοφυΐα. Yeah. Και ο άνθρωπος αυτός σήμερα περπατάει μόνος του και μιλάει άνευ λόγου. Καλά, του σάνταρε. Κάτσε, δεν έχει πάει με γυναίκα. Το ίδιο δεν έχει γίνει μουνή στη ζωή του. Δεν έχει δουλέψει. Δηλαδή, και τι να πούμε, ότι ήταν ιδιοφυΐα, φίλε, έχω πάθει ζημιά. Ναι. Εμείς, ο Καρατζαφέρης, που έχω το κοράλι και εγώ, τον Αλέφαντο, τον εκμεταλλευόμαστε για τις γνώσεις που έχει πάνω στο ποδόσφαιρο. Ναι. Τώρα, αν πήρε τον Πιερικό και τον έβγαλε αλφα-εθνική, τα Γιάννενα αλφα-εθνική, κράτησε τον Ηρακλή κατηγορία, τον έβγαλε τρίτο, ξέρω εγώ τον Πανιόνιο τον έβγαλε πρώτη ομάδα κτλ. Εντάξει, θα ανέβασε Ιωνικούς. Σε όλες τις μικρές ομάδες ο Αλέφαντος επέτυχε. Σε όλες τις μικρές ομάδες. Παντού! Σε λέει όμως, αλλά ότι δεν μπορεί να. Άκουσε με, μπορεί να είναι μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, αλλά όταν όλη του η λογική είναι στη λέξη Ολυμπιακό. Τώρα, άμα σκάλωσε το κεφάλι. Μα δεν έχει σκάλωσε. Ποτέ δεν είχε λογική αυτό ο άνθρωπο. Ποτέ δεν ήταν παράδοξο. Δηλαδή, οι επιστήμονε, οι καλοί Ολυμπιακοί, ο Ολυμπιακό που χτυπάει το κατεστημένο, ο Ολυμπιακό που κάνει πάνω. Τι να τον κάνω, Ολυμπιακό. Είναι ο παδό. Εγώ με τον οπαδό τώρα. Τον αφήνετε. Τι θε να πει από τον Αλεφαντό. Τη ουσία μπορούμε να μιλήσουμε. Η ουσία ποια είναι. Λέγε. Ναι, πώς να μιλήσω, αφού ο Τζόρνταν μου μιλάει ο Κώστας. Δεν με διακόπτω μάλλον. Επί της ουσίας, κύριε Ραπτόπουλε. Ακούμε. Λοιπόν, θυμάμαι όταν έπαιζε ο Βιερίνια. Έλεγε αυτός ο χοντρός δεν είναι για μπάλα. Ο Λούκας, ο Βαδιστής. Λοιπόν, επί της ουσίας, στα δύο συγκεκριμένα, δεν μιλήσω παραπάνω, ο άνθρωπος έχει βγει λάθος. Ναι ή όχι. Έτσι είναι. Στο Λούκας. Επειδή ακούω τη συζήτηση, δεν έχω ακούσει ποτέ από εσάς κανένας να μιλήσει όσο αφορά τον Καραϊσκάκη. Λαβρεντιάδης, 51%. Τα πάμε αυτά. Τα πάμε σε άλλη εκπομπή. Δεν τα είπατε αυτά. Σε άλλη εκπομπή. Γιατί δεν τα είπε ο Κωστάκης. Σε μια συζήτηση με τον Αλέφαντο που μιλάει για τον καραπαπά αυτήν τη Σαπιοκυλιά. Σαπιοκυλιά! Μισό λεπτό. Ο Σαπιοκυλιάς ήρθε στην Τούμπα. Κάτσε να δεις. Κάτσε να δεις. Ο Σαπιοκυλιάς ήρθε στην Τούμπα. Σιγά μας κάνουν μήνυση. Ο Κάς, όχι φίλε. Περίμενε λίγο. Ήρθε στην Τούμπα, είπε στους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ κολοτρυπίδες. Και οι μπράβοι του καραπαπά με τους μπράβους του ΠΑΟΚ λένε ότι είχαν αγκαλιές για φιλιά. Εγώ ξέρω ότι στην έδρα σας ήρθε ο καραπαπάς, σας είπε κολοτρυπίδες ο καραπαπάς, είχατε φυλάκια. Ναι, λοιπόν, εγώ τι να σε κάνω. Ας τον κάνετε τσαμπουκά τον καραπαπά και να δούμε κανένα σκηνικόρο. Τι να σε κάνω. Βρε Σαπιοκυλιάς είναι, αλλά ήρθε στην Τούμπα. Απόλυτος επιβίτορας. Ήρθε στην Τούμπα ο Σαπιοκυλιάς. Ήρθε στην Τούμπα ο Σαπιοκυλιάς. Σας είπε κολοτρυπίδες. Και έφυγε κύριος. Λοιπόν, τι να σε κάνω. Ο Κόλκας πήγε κατά πάνω του. Πώς. Σηκώθηκε και έφυγε. Ποιος πήγε κατά πάνω του. Ο Κόλκας. Κοίταξε. Ο Κόλκας πήγε κατά πάνω του. Πήγαν οι μπράβοι, ήταν ένας μπράβος του ΠΑΟ. Πήγαν οι μπράβοι. Ήταν ένας μπράβος του ΠΑΟ. Ρε στην Τούμπα μέσα. Ρε στην Τούμπα μέσα. Στην Τούμπα μέσα. Ήταν ένας μπράβος του ΠΑΟ και 7-8 αυτονών. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό δηλαδή. Δηλαδή από όσο κάτι δεν γίνει. Καλά, τον μπράβο δεν τον έχει για να δει ρε φίλε, για να χωρίσει τον έχει. Ναι. Τι να κάνει. Για να χωρίσει τον έχει. Για πάνε χτύπα τον ο μπράβο θα σε βαρέσει. Δεν μπορεί, γι' αυτό τον λόγο είναι. Ο Κωνσταντίνου δεν τον βάρεσε γροθιά ο μπράβο. Και τον έσπασε το χείλο. Ο μπράβο ήταν ο Γρηγόρη. Ηρέμησε. Ένα μπράβο ήταν. Ρε ηρέμησε τώρα. Άντε πάλι ηρέμησε. Δεν είναι αυτή που έχουμε ρε φίλε, άλλο είναι σου λέει. Τι άλλο. Δεν είναι αυτή η δοκίμαση που έχουμε σήμερα. Γιατί δεν είχατε ρε φίλε. Ρε φίλε, συγγνώμη, γιατί δεν είχατε τους μπράβους τους δικούς σας μέσα και ήρθε άλλος και πούλεσε πνεύμα να πούμε και πήγε ο Κόλκας να πούμε να κάνει τσαμπουκά. Ο Κόλκας είδε ότι ήταν ανοιχτή κάμερα, γι' αυτό πήγε να κάνει τσαμπουκά. Εντάξει, μπορεί, εντάξει. Μπορεί, ναι. Μπορεί, λόγω ανοιχτής κάμερας. Μπορεί. Αλλά
Δηλαδή τι πούλησε μαγιά ο Καραπαπάς. Ε, όχι ρε, Ραπτόπουλε, καλά σου. Όταν ρώτησα τον Ζαΐρη γιατί δεν αντιδράσατε, μου είπε εγώ γίνω ήρωας. Μου είπε ο Ζαΐρης. Καλά είπε ο Ζαΐρης. Ο Ζαΐρης πολύ καλά είπε. Τι είναι αυτά που συζητάτε ειλικρινά, δηλαδή σε κάποιες φάσεις κάθομαι και αναρωτιέμαι το εξής. Τι να συζητήσεις. Τι να συζητήσεις. Συνέχιζε μιλάς να τελειώσει. Τώρα όσο αφορά τον Ολλανδό. Ναι. Πες μου. Έχει καθυστέρηση. Ναι. Όποιος είναι συμπαθέστατος όσο το βλέπω και ακόμα πιο συμπαθέστατος μου φαίνεται λόγω των πολιτικών του πεπαιδίζων. Να το. Λοιπόν, έχω δει την προηγούμενη εκπομπή και έχει βγάλει ένα μένος για τα χρέη του ΠΑΟ. Ναι. Όχι μόνο με το ΠΑΟ. Δεν γνωρίζει το παιδί, εντάξει. Όχι, δεν γνωρίζει. Όχι, άκουσε με, άκουσε με, άκουσε με. Θέλει να σου πω που είσαι αριστερός, θέλει να σου πω φιλαράκι, μ' άκουσε. Συμφωνώ. Είναι μόνιμα το σωματείο αυτό το οποίο πουλάει Κοφίδη, Κώστη, Κωνσταντινίδη. Ναι. Σε ποια, σε μια μαύρη διοίκηση ενός ανθρώπου. Φταίει ο Ζαγοράκης. Φταίει ο Ζαγοράκης, αγαπητέ Ολλανδέ. Όταν πέσατε στη Γάμα Εθνική, νομίζω στη Βήτα, που έδωσε εντολή και είπε δεν θα πάρθει κανένας παίκτης από τον Ηρακλή. Δεν πήρες. Δεν πήρες. Το Στάμπο και τον Κατσικά και τον Δημητριάδη που τον βάζεις τώρα και τον παρουσιάζεις Αετόπουλο στην Τούμπα. Τον επιθετικό δεν τον πήρες από τον Ηρακλή με την πλαστογραφία. Πόσο χρόνο είναι ο Δημητριάδης? 17 τον. Πόσο ήταν τότε? 14. Το έλα, σε πάρα λίγο πριν. Τον Κατσικά, τον λέγατε Αετόπουλο. Τον Κατσικά. Μην παραποιείς την αλήθεια. Αετόπουλο, δεν το λέγατε. Μην παραποιείς την αλήθεια. Γιατί δεν έγινε έτσι. Ο Δημητριάδης ήρθε. Πώς ήρθε. Στην τροπή του πατέρα του. Πόλια και τεσσάρων χρονών είχε δελτίο, ρε. Έχει γίνει πλαστογραφία. Καθαρέθηκε ο πρόεδρος του Ηρακλή για τον. Σε παρακαλώ. Ξέρω πολύ καλά την περίπτωση γιατί μου στο γάλα σίγμα, φίλε. Άστο. Καλά έκανες. Άκουσε με. Και επειδή είσαι αριστερός, θέλουμε να πούμε δύο αλήθειες. Έτσι. Δικαιούταν ο ΠΑΟΚ το 2011 να μπει μέσα σε μια επιτροπή και να πει ότι τα χρέη του Ηρακλή δεν είναι βιώσιμα. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε Λευκό. Λευκό και πήγε στους μαζί. Είχε δικαίωμα ο Άρης να το ψηφίσει. Είχε δικαίωμα να το ψηφίσει ο Πανιώνιος, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός. Ψήφισε ξανά στο λέω. Ρε φιλαράκι, χάθηκε στις τουαλέτες, ρε φιλαράκι. Ρε φιλαράκι, ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης δεν έλεγε στις κασέτες να πέσει κολόγια. Με τον πρόεδρο της Ξάδης και του Αστέρα Τρίπολη. Ναι, και έλεγε λοιπόν ο Ζαγοράκης να πέσει κολόγια και γελούσε. Να τα πάρουμε και αυτά δεν γίνανε ποτέ. Εσύ δηλαδή δεν χάρηκες όταν έπεσε ο Ηρακλής. Εσύ δεν χάρηκες όταν έπεσε ο Ηρακλής. Ρωτάω, εσύ χάρηκες. Χάρηκες όταν έπεσε ο Ηρακλής. Χάρηκες, αγόρι μου. Άκου να σου πω κάτι. Χάρηκες, σε ρωτάω, μα σε λιμνάρι, ο συγκεκριμένος. Χάρηκες όταν έπεσε ο Ηρακλής. Έτοιμα. Έτοιμα. Έτοιμα, στα δύο μου παιδιά, όχι. Ναι, όχι, εσύ. Ρώτα τους υπόλοιπους, εκεί μέσα. Ρώτα τους υπόλοιπους εκεί μέσα που από την επόμενη μέρα φωνάζουν μια ομάδα, μια πόλη, ρε φιλαράκι. Πού μέσα, ρε φίλε, πού έχει μέσα στην Τούμπα, ρε φιλαράκι. Μπερδεύεσαι, φίλε. Όχι, ρε φιλαράκι, οι παοξίδες ήταν μαζί μας, ρε. Μπερδεύεσαι, φίλε. Ξέρω, φιλαράκι, ήταν μαζί μας οι παοξίδες. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάς και τελικά. Γιατί? Λοιπόν, και να τελειώνουμε. Από άρθρο της Καθημερινής του Καπελέρη. Από άρθρο της Καθημερινής του Καπελέρη, συγκεκριμένα μιλάω, μιλάει για πλαστά τιμολόγια που δοθήκαν σε όλη την Ελλάδα από τον Ηρακλή. Του Γάμα Σίγμα. Του Γάμα Σίγμα, αδερφέ. Έκανες μία ερώτηση στον Τσόρο την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί παγώσανε τα χρέη του. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα χρέη του. Πληρώνει κάθε χρόνο πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με εσάς που με τα. Αδερφέ, που πότε τα πλήρωσε τα χρέη? Χρειάζεται τα 700 χιλιάρικα. Πότε τα πλήρωσε τα χρέη? Πότε τα πλήρωσε τα χρέη? Πες μου λίγο. Πες μου την χρονολογία που. Είπα κι άλλη φορά είχε αντιδικαίωμα ο ΠΑΟΚ με το δημόσιο. Ρε παιδιά, πότε τα πλήρωσε τα χρέη, αδερφέ μου? Ο ΠΑΟΚ. 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Πότε, ναι, πότε. Πότε ρε φιλαράκι, περίμενε ρε φιλαράκι, τα πούμε και αυτά. Πότε τα πλήρωσες? Πότε τα πλήρωσες, ρε αγόρι μου, πότε τα πλήρωσες τα χρέη, μπορείς να πεις χρονολογία? Άκουσε το να μιλήσεις λίγο. Αφημί. Ναι. ΠΑΟΚ είναι με το ίδιο αφημί, ναι. Πληρώντας τα χρέη. Ναι. Ωραία. Πότε τα πλήρωσες τα χρέη? Πέρυσι. Πέρυσι.
Εγώ σου λέω το 14, αν ήμουν, αν δεν με ρίχνατε στη Δέλτα Εθνική, θα ερχόταν ο Εμίδης και τώρα θα ήμουν η Manchester City. Θες να μιλήσουμε μετά. Σου, όχι να τα πληρώνω τα χέρι, θα έδινα και του στόχου και τα πανωτόκια και θα του έδινα και δώρο. Άμα μου τα λες έτσι. Στον Παναθηναϊκό γιατί δεν ήρθε ο Εμίδης. Στην Άγκη γιατί δεν ήρθε ο Εμίδης. Αυτά μου λέει όμως, αδερφέ, άκουσε με, αδερφέ, άκουσε με. Άκουσε με λίγο, άκουσε με, άκουσε με. Γιατί μου λες για φημί. Όταν μου μιλάς για φημί και θέλεις να μου πεις, αν εσύ θεωρείς ότι με 30 εκατομμύρια χρέη στη Δέλτα Εθνική μπορεί η ομάδα να κάνει. Θα έπρεπε καν να είσαι στην Αλφα Εθνική. Εγώ. Ναι, ωραία, να σε πω κάτι, αφού θέλεις έτσι, άκουσε με, φιλαράκι μαζί σου. Στο μπάσκετ έχεις 0 τίτλους γιατί ιδρύθηκες το 2004 και είσαι ο νέος ΠΑΟΚ 2004. Στο βόλεϊ που πανηγύριζες εχθές ΠΑΟΚ. Είσαι με το αφημί του Έσπερου και στο χάντμπολ που και εκεί έχεις πάρει κανένα 2-3 πρωταθλήματα και είσαι καλή ομάδα. Πες με το αφημί του Τρίτονα. Θέλεις να σκαλύψουμε ιστορίες, να δούμε πώς αλλάξαν τα πράγματα μέσα σε μια νύχτα. Δεν θέλεις. Άκουσε με, αδερφέ. Καλά έκανες από την πλευρά σου σαν ΠΑΟΞής και υποστήριζες αυτό που υποστήριζες. Δεν μπορείς να περάσεις ένα πάνω στον άλλο και δεν είναι. Και αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 300.000. Ποιο είναι κάτω από 300.000. Κάτω από 300.000 έχει πέσει ο ΠΑΟΞ αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ. Και να δω μια μέρα στην εκπομπή με στοιχεία για αυτά τώρα που κάνεις εκεί τώρα. Τι! Ναι. Ρε φιλαράκι, άκουσε με να σε πω κάτι. Άκουσε. Ποια στοιχεία! Ποια στοιχεία! Ποια στοιχεία σε τότε που την ομάδα έχεις. Δίνει κάθε χρόνο 8 εκατομμύρια σε ΦΠΑ. Εσείς δεν δίνετε φράγκο. Εμείς δεν δίνουμε. Δεν πλήρωσε πέρσι ο Ηρακλής τα 2 εκατομμύρια που χρωστούσε για να πάρει αδειοδότηση. Τι λες, ρε φιλαράκι. Ξέρεις αν κοστάει ο Ηρακλής τώρα. Ξέρεις αν κοστάει ο Ηρακλής τώρα. 7 εκατομμύρια. Ρε φιλαράκι, να στο πω και έτσι. Όταν θα μου κάνουν και εμένα ένα κρατικό και θα δέχομαι μετά από 10 χρόνια να μου πληρώνουν ακόμα και τη θέρμανση, έλα πες με. Έλα πες με. Άντε ρε φιλαράκι, θα με πει. Τι να με πεις δηλαδή, τι να μου πεις. Πες μου, ποια επανάσταση του πάω. Ποια, πες μου. Πού, μου πληρώνεις 6 εκατομμύρια τώρα. 150 εκατομμύρια ευρώ στην ΕΝΙΚ. Πιστόλι, εμείς ναι, ναι, ωραία. Και όσο για τα πλαστά τιμολόγια που λες, αν ξέρεις, ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής δεν είναι συνήγορος αυτών. Είναι εναντίον τους για τα πλαστά τιμολόγια. Σοβαρά, Και εμείς είμαστε εναντίον του γούμενου που εδώ. Πολύ σωστά σε λέει. Όχι, το γούμενο τον έβγαζες άγιο. Άσε, το γούμενο τον κυνήγησες. Αλλά ότι ο Βενιζέλος σου πάγωσε λόγω της κουμπαριάς σου τα χέρι δεν σε πείραξε. Το γούμενο τον κυνηγούσαμε. Μετά, στο τέλος, in the end. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε, ναι. Δύο τελευταίοι. Πάμε. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στα παιδιά. Καλώς το. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, έχω ξαναπάρει κάποιες φορές. Έχω 2-3 πράγματα για να πω. Θέλω να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Πρώτον, να μιλήσουμε για ιστορία, που δεν θα υπάρχει λίγο συζήτηση, έτσι. Για ιστορία, ναι. Η ιστορία, όχι για το θέμα που έκανε, επειδή έστειλα και τα δύο μηνύματα στον Ολλανδό. Για το θέμα με του ΠΑΟΚ. Πρώτον, ο Πάγεβιτς πήγε το 2000 με 2002 ήταν στον ΠΑΟΚ, ωραία. Έτσι. Το 2002 με το 2004 πήγε στην ΑΕΚ και το 4 με το 5 πήγε στον Ολυμπιακό. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Ο ΚΑΦ το 2002 με το 2003 ήταν στον ΠΑΟΚ. 3 με 4 τον παίρνει ο Πάγεβιτς στην ΑΕΚ. Έγινε. Και 4 με 7 από την ΑΕΚ μαζί με τον Πάγεβιτς πηγαίνουν στον Ολυμπιακό. Πακέτο. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Ο Καφές ήταν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και σήκωσε το κύπελο μέσα στην Τούμπα. Ναι. Και μετά. Οι Καπάκοι φύγανε μαζί με τον Γεωργιάδη. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Αυτό είναι ιστορία, δεν σηκώνει συζήτηση. Στο φίλο μου τον Ολλανδό, πρώτον συλληπιτήρια για τον μεγάλο Γιώχαν Κρόιφ, είμαι ο παδός του Άγιαξ, τρελός Άγιαξ. Και εγώ φίλε. Όχι από τη γενιά του Κρόιφ, από τη γενιά του Λιτμάνε και του Κλάιφ και όλων αυτών. Αλλά μάθαμε και τη μεγάλη ιστορία του Κρόιφ. Γιατί όταν ήμασταν παιδάκια, είμαι 30 χρονών, ζούσαμε το 90, το 92, καταλαβαίναμε λίγο το ποδόσφαιρο. Δεν το προλάβεις καθόλου. Μεταξύ μας στην Ολλανδία όμως περισσότερο η Φέγενορντ είναι πιο κοντά στον Κρόιφ και όχι ο Άγιαξ. Τι λες, τα Champions League όλα στα 34 όταν γύρισε για δεύτερη φορά στον Άγιαξ δεν τον έκαναν ανανέωση. Δεύτερη φορά που η Φέγενορντ δεν καταλάβεις, δεν τον έκαναν ανανέωση γιατί ήταν 34 στα 35. Είχε βάλει καμιά 13-14 γκολ και πήγε στη Φέγενορντ και τη χρονιά πήγε στη Φέγενορντ και πήγε μια χρονιά. Αυτό ακριβώς, επειδή έχω μάθει πολύ καλά την ιστορία και του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου και όλων. Είμαι δημοσιογράφος, έχω ξαναπάρει, το έχω πει, γι' αυτό πήρα κιόλας. Θυμάσαι τι είχε πει στο... Γιατί το κάνεις αυτό.
Έλα, με ακούς. Ναι, ναι, πες μου. Θυμάσαι τι είχε πει σε εκείνο το παιχνίδι που έπαιξε ο Πάοκ με τον Άγιαξ τότε στον Κούδα? Όχι, όχι, δεν θυμάμαι και δεν. Δεν το έχεις ακούσει, έχω διαβάσει. Θυμάστε τι πουστιά κάνατε στον Κούδα με τη δωδεκαετία και δεν τον αφήσατε να πάει στα. Τότε τι πουστιά, ρε φίλε, τότε ήταν οι δωδεκαετίες και οχταετίες. Τι πει, δεν το κάναμε. Ήταν δωδεκαετίες. Και αυτοί το κάναν στον Ηρακλή. Στο Μουσάτι του Πανάγη. Ήταν δωδεκαετία. Στάσου! Κάτσε, κάτσε, δημοσιογράφε. Ήταν δωδεκαετία για τον Κούδα. Στον ΠΑΟΚ. Και του λέω ο Κρόιφ, λέει στη δεκαετία θα έρθει σε σοβαρά πάνω. Θα παίξει σε άλλη ομάδα, οικονομεί σε ένα εκατομμύριο. 900.000 δραχμές. 100 έπαιρνε στον ΠΑΟΚ, 80, 120. Και τι κάνανε. Κάνανε πουστιά στον Κούδα. Του λέει δωδεκαετία λέει για την Ελλάδα, λέει για το εξωτερικό. Κατάλαβες. Δεν το ξέρεις αυτό. Α, δεν το ξέρεις. Γι' αυτό τον είπε ο Κρόιφ μετά, ακόμα εδώ είσαι. Φυσικά τον είπα, ακόμα εδώ είσαι. Για πες. Λοιπόν, θέλω να πω στον Ολλανδό να μην κάνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι λογικό να δημιουργεί έξτρα μεταξύ των οπαδών γενικότερα. Δηλαδή, όταν ένας παοκτής ακούει να ορίεται αυτό το παλικάρι, ωραία, που δεν έκανε μόνο ΠΑΟΚ στον Ηρακλή και πιστεύω ότι έκανε ελάχιστα σε σχέση με άλλες ομάδες. Και οι 15 το ίδιο κάναν, φιλαράκι. Γιατί δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Και οι 15, άκουσε με, ήταν η χαριστική βολή. Γιατί σου ξαναείπα. Εάν άκουσε με, εάν μιλούσαμε για ένα ποτάμι. Δηλαδή, Ηρακλής Τρίπολη τώρα. Εννοείται. Με ποιον είσαι. Τι, Ηρακλής Τρίπολη. ΠΑΟΚ Τρίπολη με ποιον είσαι. Ηρακλής Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ είναι μείον 5. Αν περάσει η Τρίπολη από το Καφτατσόγλιο. Εγώ δεν θέλω. Τι λε, ούτε καν για πλάκα για την Τρίπολη. Ούτε καν. Κάθε φορά που την πατάω, ρε φιλαράκι. Δεν κατάλαβε κάτι. Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω και πάω ξύδε. Τι. Ποτέ οι οπαδοί στις ομάδες πλην μίας στην Ελλάδα δεν κάνανε διοίκηση. Εγώ όταν λέω κάτι, λέω ότι ο Ζαγοράκης και όχι Ζαγοράκης, ο οποίος τον βόλευε να στείλει τον Ηρακλή εκεί για χύψη λόγου, τον βόλευε, ρε φίλε. Τα έλεγε και στις κασέτες. Τον βόλευε αόριστα, μπορώ να το πω και. Ρε φιλαράκι, άκουσε με. Σε αυτές τις κασέτες, αν έχεις ακούσει, έλεγα για 500 χιλιάρικα που πήγαιναν κάποιοι άνθρωποι αξιότιμοι εκεί πέρα και πήγαιναν και δίνανε για τους ανθρώπους να μπορέσουν να κάνουν κάτι για το κάτι τους, για το μέλλον τους, για τα παιδιά τους. Λέω εγώ λοιπόν ότι αν η ψήφος δεν ήταν 100%. Γιατί έπρεπε να βόλευε από αλλού να είμαστε καλύτεροι και να μωρέ και αυτοί δεν έχουν λεφτά και αυτοί εδώ πέρα έχουν και τον επιχειρηματία. Μπορεί και να το έκανε. Μην είσαι 100% ρε φιλαράκι. Δεν ξέρω. Μην... Γιατί να σου πω κάτι. Άκουσε με. Άκουσε με. Να σου πω, θες να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όπως είσαι παοξής και σε βάζω σήμερα δίπλα στο Σαβίδι. Ωραία. Εσένα. Ναι. Θα πήγαινε εσύ ποτέ να προτείνει στο Σαββίδι να βρεθεί με τον Βίκτορα Μητρόπουλο για να γίνει η εξυγίαση του ελληνικού ποδοσφαίρου? Σε ρωτάω. Με τον Θωμά Μητρόπουλο, με τον όλο Θωμά. Θα πήγαινε εσύ ποτέ να τον πεις συναντήσουμε αυτόν τον άνθρωπο Αϊβάν Σαββίδι, εσύ που είσαι καθαρέ? Φυσικά και όχι. Ωραία. Θα έφερνες ποτέ εσύ τον Γιδόπουλο και τον Καγκάτσι μέσα στην ομάδα σου? Αν ήσουν εσύ. Κοίτα, εξαρτάται τους στόχους που είχα σαν δίκτυο. Ρε φιλαράκι, όταν ξέρουμε όλοι ποιοι είναι οι κύριοι, σου ξαναλέω, στον καθαρό πάω. Θέλεις να τον κάνεις με τα λερωμένα χέρια που πάνε να βάλεις μέσα για να σου τελειώσουν τις δουλειές? Αυτό θες να κάνεις? Ρε φίλε, τώρα ποια καθαριότητα τώρα στο παρελθόν? Ρε εσύ φιλαράκι, άκουσε με! Άκουσε με! Δεν μπορεί εγώ να είμαι εναντίον του Ολυμπιακού, άκουσε με! Δεν μπορεί εγώ να είμαι εναντίον του Ολυμπιακού και να προσλάβω όπως καλά λέγανε τον Πυρούνια. Δεν γίνεται! Δεν γίνεται να είμαι εναντίον του Ολυμπιακού και αύριο μεθαύριο να πάρω το Σαββαθοδωρή για να μου τελειώσει τη ζεστή και να λέω τι έγινε. Ναι, αλλά εσύ πήγε στον πρόεδρο σου και το μεγαλομένο και του λες όχι. Μα εννοείται! Μα και εγώ αυτό ήθελα να πω πριν που λέγανε για τα ελληνικά. Ο μοναδικός που πήγε χωρίς εκπρόσωπους να ορμήσει στον Ολυμπιακό, χωρίς εκπρόσωπους, χωρίς τους παρατρεχάμενους για να το παίξει άντρας αυτός που έχει τα λεφτά, πήγε από μόνος του και τον έκανε του, έτσι. Δηλαδή εσύ πήγε και λες στον πρόεδρό σου, δεν πας με τον Πυρούνια, δεν θα πάρει. Δεν υπάρχει, ρε φιλάρε. Λες ότι ο οπαδός του ΠΑΟΚ γιατί δεν πήγε να το πει στο Σαββίδι. Ακριβώς! Για να καταλάβω. Ακριβώς! Δηλαδή εγώ απορώ που κάποτε δεχόντουσαν το Μάκη και τον Καγκάτσε, έναν άνθρωπο τον οποίο το φωτογραφίζαν 500 φορές για αυτό που έχει κάνει πριν του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν θέλω. Το Μάκη, ο Μάκης είναι γιος. Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Ο Βασίλης ο Καγκάτσε. Να τα ξεχωρίσουμε τώρα. Ναι, ο Βασίλης, συγγνώμη. Και πήρανε στην ομάδα μετά. Μισό λεπτό. Οι οπαδοί λένε τι λένε, πώς να πάνε και τι να κάνουν. Αλλά ο Σαββίδης δεν παραγκάνει συμμαχία. Τους λέει πώς να κάνουμε το ποδόσφαιρο. Έτσι βγαίνει έξω.
Δεν γίνεται συμμαχία. Αν δεν είσαι μέσα στην αίθουσα, την ώρα που μιλάς, να σου πω κάτι. Αν δεν είσαι μέσα στην αίθουσα να ακούς τι λένε, γιατί σου ξαναλέω, ούτε εσένα ανέβαζα, δεν θα έλεγες εσύ την επόμενη φυσικά μέρα. Φυσικά δεν θα αυτό ακριβώς τελείως. Οπότε κάποιοι τον πάνε εκεί γιατί εκεί πρέπει. Εντάξει, όμως υπάρχει μια μερίδα της θύρας 4 που δεν θέλει συμμαχία με την ΑΕΚ, που δεν θέλει συμμαχία με την ΑΕΚ. Αυτό δείχνει στον κόσμο ότι θέλει καθαρό ποδόσφαιρο. Δεν θέλει να κάνει συμμαχία για να ρίξουν τον άλλο. Ναι, φιλαράκι, εσύ λες ότι θέλει καθαρό ποδόσφαιρο. Αυτό μπορεί να δείχνει. Όχι. Σου ξαναλέω. Αν σκεφτεί στη λογική, ξέρει πότε θα γίνει καθαρό το ποδόσφαιρο. Όταν εσύ, εγώ και αυτός θα παίζουμε με την Καλονή το Παθρακικό και θα λέμε ότι τα λεφτά πρέπει να την πάρει η Καλονή και ο Παθρακικό και όχι ο Πάο και ο Ρακλής. Κομμουνιστικό. Εντάξει, όχι, δεν κομμουνιστικό, είναι πολύ σωστό αυτό. Κομμουνιστικό. Δηλαδή δεν μπορεί όπως να κάνει μπράβο, ακριβώς όπως κάνει η Αγγλία. Αυτό. Αλλά πρόσεξε, εγώ το λέω ότι για να φτάσει σε τέτοιου είδου κλίμακα θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν με τον Ηρακλή παίζει με τα άσπρα χώματα και πρέπει να φάει 3 γκολ και να φάει δύο πέναλτι και τέσσερις κάρτες, να τις φάει ρε φιλαράκο. Όχι να λέμε διαιτητής και μας αδίκησε και μας έκανε και μας έδειξε και τα στρεφόμαστε και το σύστημα και το αυτό. Και πρόσεξε, την επομένη πάμε να βρούμε το σύστημα που ήταν επειδή και 40 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να δούμε πώς θα βρούμε τρόπο να βολευτούμε εμείς. Είναι οξύμορο ρε φιλαράκι. Πώς να σου πω. Όπως δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο Μελισσαρίδης θα θέλει να κάνει πραγματική εξυγίαση στο ποδόσφαιρο όταν ο άνθρωπος σε ένα μάτς πήγε τον είπε τον άνθρωπο σε πίσω με την γραβάτα ρε φίλε. Εντάξει, όταν το 1990 η ΑΕΚ τα έπαιρνε διαπηρώς και σιδήρου και όλοι ξέρουμε την ιστορία με τον Κόκαλη μέσα στα μέσα στο... ήταν αυτή, καλά, τότε, και αποθυμένα ρε. Τότε και ο Βαρδινογιάννης στον τέρμι του και ο Φελίδη και ο Καλάς με τον Μελισσανίδη από σπόντα. Ναι, αλλά anyway, καταλαβαίνεις πώς ήταν το έργο. Ο κύριο Νικάκη ήταν τότε ο... Για λέγε φίλε. Λοιπόν, για να... Επειδή μου κόψατε τον Ιρμό τώρα, δεν έχω καταλάβει τίποτα με όλα αυτά που είπατε. Ένα πράγμα θέλω να πω, ότι εάν δεν φύγει ο παράγοντας του κριτή του ανθρώπου, 50-50 δεν πρόκειται να υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Φιλαράκι, είδες Μπαρτσελώνα και Ρεάλ, τι σφύριγματα πήρανε. Σεβίλη με τη Σεβίλη, Μπαρτσελώνα. Αυτό εννοώ. Είδες τι πήρανε. Όχι μόνο Μπαρτσελώνα και Ρεάλ. Δείτε τις κληρώσεις του Champions League που βγαίνουν, του Europa League. Συμφωνώ σε όλα όσα λες. Εγώ βλέπω όμως ότι η Λέστερ που ανέβηκε από τη Β' Εθνική με έναν προπονητή που η Εθνική Ελλάδος φούρνησε να το μετάξει. Δεν ανέβηκε τώρα. Μπράβο, ναι. Πάει να πάρει το πρωτάθλημα και πρόσεξε, έχει δικαίωμα και η Manchester City που μπορεί να παίζει τελευταία αγωνιστική με τη West Ham να χάσει, μπράβο, να χάσει και το πρωτάθλημα και ο διαιτητής να μην σφίριξει και ένα πέναλτι υπέρ του και να δώσει και δυο offside δώρο, κατάλαβες. Ωραία, για αυτό ποιο φταίει ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν σου είπα ότι φταίει ο ΠΑΟΚ. Εγώ σου είπα ότι φταίω πάλι. Αυτό μου μόνο για το προπατορικό αμάρτημα, ρε φίλε. Ρε φιλαράκι, δεν είναι το προπατορικό αμάρτημα, ρε φιλαράκι. Άλλο πράγμα σου λέω και δεν το καταλαβαίνεις και είναι απλό. Σου ξαναλέω, εάν θέλεις να γίνεις χαλίφη στη θέση του χαλίφη, δυστυχώς έχει πιάσει άλλο στη θέση. Άκουσε με. Για την άλλη μιλάτε. Αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο, άκουσε με. Αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο, τα πράγματα είναι απλά. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Άκουσε με και μετά πες μου τι κάνει δηλαδή. Πας λοιπόν και λες ότι κύριε κλείνουμε το ποδόσφαιρο. Δεν βγαίνει κανένα σε Ευρώπη. Α, δεν το θέλουν. Όχι, θα δούμε έτσι. Να ανοίξουν οι φακέλοι, να ανοίξουν οι κοργοί, να ανοίξουν αυτά, να δούμε πού πήγαν τα λεφτά, πώς διαχειρίστηκαν, πώς κάποιοι πρόεδροι που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα είναι 10 χρόνια παράγοντες. Κίνα, Μολδαβία. Μπράβο, Κίνα, Μολδαβία. Να δούμε, να ανοίξουμε τους φακέλους που πήγε το δημόσιο χρήμα. Για να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίρνουν 10 εκατομμύρια και εσύ 7 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός έπαιρνε 40 χιλιάρικα. Όλα. Να δούμε. Γιατί δεν γίνεται να λέμε να δούμε μόνο τα της διαιτησίας και όλα τα υπόλοιπα. Συγγνώμη λίγο. Για πόσα χρόνια να τιμωρηθούμε από την Ευρώπη. Όσα έκανε, όσα έκανε, πέντε. Μετά από πέντε θα γίνουμε εντάξει. Άμα τα καθαρίσεις όλα. Άμα το κάνεις ένα συντεχνικό και φύγουν οι παράγοντες. Και ξανά επαγγελματικό θα γίνει, θα είμαστε εντάξει. Ποιος σου είπε ότι έχεις δυνατότητα να κερδίσεις. Συγγνώμη λίγο, θα είμαστε εντάξει μετά από πέντε. Ρε Τζόρνταν, πάλι δεν θα είμαστε εντάξει. Άμα φύγετε πέντε χρόνια από το πρωτάθλημα. Για ποιο λόγο Μαρινάκης να θέλει στην διαιτησία για να βγαίνει πρώτο. Με, δεν ναι. Μιλάω εγώ τώρα. Λέω γενικά. Όποιο θα έχει το καρπούζι και το μαχαίρι, θα παίρνει και το φιλέτο που θέλει. Ναι. Γιατί είναι τα συμφέροντα, είναι τα λεφτά. Εσύ... Μα αυτό σου λέω τα λεφτά θα βγάλει απ' έξω. Τι σπουδάζω εγώ. Εσύ είσαι με τον Κοντονή. Ένα τεχνικό να το κάνω. Ένα τεχνικό. Εσύ είσαι με τον Κοντονή. Θε μικρή ποιότητα ποδοσφαίρου να μην είναι ποτέ ποδοσφαίρι σε αυτήν την Ευρώπη. Άκουσε με τον Κοντονή. Είναι ότι μεγάλη που είναι στην Ευρώπη. Είσαι με τον Κοντονή. Να μην βγούμε στην Ευρώπη. Εγώ είμαι με του νόμου να υπάρχουν. Να απαντήσω λίγο μισό λεπτό. Εάν γίνει
ερασιτεχνικό το ποδοσφαίρο. Ένα λεπτό. Εάν γίνει ερασιτεχνικό το ποδοσφαίρο, πέφτει και η ποιότητα του ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να έρθει μεταγραφή. Με ποιότητα είμαστε φίλε. Καλά, ρε φίλε. Ένα μεγάλο παίκτη στην Ελλάδα δεν μπορεί. Τώρα με τα λεφτά τον φέρνει. Δεν θα έρθει αλλιώ. Πόσο μεγάλο παίκτη είσαι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πώ δεν ήρθε, φίλε. Ριβάλντο δεν ήρθε, Καρεμπέζε, ο άλλο του Παναδημαϊκού, ο Μαύρο. Ο Μπερμπάτοφ, ξέρω εγώ. Αυτοί μεγάλοι δεν έρθουν. Ναι, και μιλάμε ότι από εκεί και πέρα θέλεις να παίξεις ένα αξιότιμο πρωτάθλημα στο οποίο. Να εφαρμοστούν οι νόμοι. Ναι, άκουσε με. Οι νόμοι εφαρμόζονται. Και λέω εγώ λοιπόν ότι ο Παθρακικός και ο Χι Παθρακικός, ο οποίος ανέβει στη Super League και θα έχει. Ουρλιάζει ο 70-80.000 ευρώ budget, θα μπορεί να ανταγωνιστεί ας πούμε τον Ολυμπιακό των 30, με τον Παναθηναϊκό των 15, με την ΑΕΚ των 12, με του ΠΑΟΚ των 10, με του Ηρακλή των 5. Και θα προσπαθώ εγώ τώρα να πω ότι βλέπω ένα ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό λέμε. Τελευταία γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλός άνθρωπος. Τελευταίος και καλύτερος. Κλείνει ένας καλός άνθρωπος την εκπομπή σήμερα. Ένα γλυκό αγόρι. Σ' ακούμε. Καλημέρα και στους υπόλοιπους εκεί στο πάνελ. Λοιπόν, μετά τη σημερινή νίκη πλέον χρειαζόμαστε μόνο ένα βαθμό. Να όχι, τέτοιος είναι ο Ηρακλής είναι. Ναι. Γεννός, ναι. Ναι, και μετά πλέον πρέπει να ασχοληθεί η διοίκηση, ο κύριος Καλυπής, με το εξαγωνιστικό, δηλαδή με τα... Με την εκαθάριση, με τις συναντήσεις που έχει να κάνει με την. Τι συναντήσεις, αυτός πήγε λέει στην Αθήνα και τον διώξε. Ναι, τότε θα ξαναπάει. Πήγε ο Γρέα με τον Ψηφίδη και του παρατήσα στη μέση του ραντεβού. Λόγω είχε να πάει στη Βουλή, νομίζω. Κοίταξε, φίλε, δυστυχώς κακά τα ψέματα πρέπει να έχει διοίκηση. Ακούω τώρα και αυτόν εδώ το φωνάζει. Ναι. Μάγκα θεωρούν τον πρόεδρο του πήγε να πλακώσει τον άλλο. 80 χρονών γέρο πήγε να τον πλακώσει στι Βουλιέ. Και είναι μαγιά αυτή. Όχι, δεν είναι μαγιά. Του χρόνου που θα φύγει φέτος αυτή δεν είχαν και κανένα άγχος. Δύο πέφταν, μεγάλο μάγκα ο Παπαθανασάκη. Σου λέει τι να του πάρω του δανεικού. Δύο πέφτουν. Να πέσω αποκλείεται. Για πέμπτο δεν πάω και να μην πάω. Κανεί δεν μπορεί να μου πει τίποτα. Άσε του δανεικού. Να του έχω. Του χρόνου όμω. Να δεις θα αρχίζουν και αυτοί να γαργίζουν. Άμα ο Ηρακλής είναι ξανά 12ος και 10ος και 11ος. Μα υπάρχουν απαιτήσεις στον Ηρακλή, λογικό είναι φίλε. Ξέρεις τώρα, ξεπροσκέφτε εκεί διοίκησή του. Άκουσε με. Δανεικούς δεν θέλω να πάρω φίλε από τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω καμιά σχέση με τον Ολυμπιακό και δεν θα έχω ξανά ποτέ καμιά σχέση με τον Ολυμπιακό. Οπότε, όσο και να λέει, δεν πρόκειται να πάμε εμείς με αυτά τα νερά. Ξέρεις, μην φοβάστε, άκουσε με. Άκουσε με, Παοξίδες και μην φοβάστε. Ξέρεις, ο Ηρακλής δεν πρόκειται να πάει με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα πάει και μαζί σας. Όσο μπορείτε να το αποδεχτείτε, αποδεχτείτε το. Όσο δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Συνέχιστη είναι να μην βγεις κατηγορία γιατί δεν έχεις ομάδα. Ναι. Να μην βγεις κατηγορία ναι. Γιατί δεν έχεις λεφτά. Ναι. Να μην βγεις κατηγορία, να βγεις πρώτος και ναι. Να μην βγεις κατηγορία και να βγει ο δεύτερος. Ναι. Σωστά. Τα βλέπεις όλα. Έχω δει τον Ηρακλή να τερματίζει με 35 βαθμούς και να σώζεται ο Αστέρας Τρίπολης με 26. Να μην τερματίζει πρώτος και να ανεβαίνει 2-3 κατηγορίες. Να συγχωνεύεται με την ΑΕΠ. Σωστά. Το καταστατικό λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα. Έχει απόλυτα δίκιο. Βγαίνει από τη Β' Εθνική Ομάδα. Ακριβώς. Ναι. Έχω δει αυτό. Παραποίηση έχω δει καταστατικό. Ότι την περίοδο 47-48 να παίρνω πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική και να με τιμωρούν και να χάνω το πρωτάθλημα γιατί μου ρίχνουν μείον βαθμούς ενώ το είχα πάρει το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική, ό,τι και να έκανα. Έχω δει πολλά. Αλλά επειδή μιλάει τώρα ας πούμε, για αφημί, για τέτοια από εδώ από εκεί, στο ξαναείπα. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε μεταξύ εμάς και των Παοξίδων ήταν ότι οι Παοξίδες κάνανε επανάσταση με το σύστημα και οι Ηρακλήδες κάνανε επανάσταση χωρίς το σύστημα. Μόνο αυτή είναι το σύστημα. Εμένα ποτέ! Γιατί δεχτήκατε να σας ανεβάσει έτσι ο Γιάννης Ιωαννίδης. Εμάς να μας ανεβάσει! Ναι. Γιατί δεν θα πρέπει να πέσω ποτέ! Εγώ δεν θα πρέπει να πέσω ποτέ ούτε σας την πέρα! Έπρεπε να ανέβεις! Έπρεπε να ανέβεις αγωνιστικά γιατί είσαι παραστάτης! Άλλη καβάλα! Έπρεπε να σου είσαι παραστάτης και να ανέβεις αγωνιστικά! Απ' τη στιγμή που έπεσα παράνομα. Είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Παράνομα έπεσα, το καταλαβαίνεις. Εσύ πήρα το χεράκι. Ο κύριος Ιωαννίδης και δεν είπε τίποτα. Ο Παοξής έκανε επανάσταση και ήταν με το σύστημα. Και τι κέρδισε από το σύστημα. Τίποτα. Τότε πώς ήταν με το σύστημα. Πλάκα κάνεις. Φυσικά. Ο Παοξής δεν κέρδισε τίποτα. Πες μου κάτι. Είμαι ο τέταρτος. Και τι είναι αυτό, επιτυχία είναι. Ο πρώτος στην πόλη. Επιτυχία. Για σένα, μόνο τίτλο που θα σου έκανα μαρτυρία. Μια ομάδα που έχει τεράστιο λαό. Τεράστιο λαό, ναι. Είπαμε κοντά στα 2 εκατομμύρια εδώ είναι τεράστιο να βγει τέταρτος. Πάω κάθε χρόνο βγαίνει. Είναι μεγάλο μέτοχο. Είναι επιτυχία. Ποιο μεγάλο μέτοχο
πήγε να πάρει ποτάμι και του κόψει. Επειδή για σένα μπορεί να θεωρείται επιτυχία, γιατί βγήκε μια φορά στα τελευταία 20 χρόνια τέταρτο και πανηγύριζε 15 μέρε. Εγώ δεν βγήκα μια φορά τέταρτο, αλλά είδωσε για να βγω τέταρτο. Ναι, εγώ το θεωρώ αποτυχία αυτό το πράγμα. Εμεί πάμε, θέλουμε πρωτάθλημα με τον Πάο. Το θέλουμε τον Πάο πρωταλλλί. Όλοι αυτά θέλουμε, αλλά άκουσε. Όχι, εσεί δεν τα θέλετε. Καμιά φορά ξεκινάς το χρόνο. Καμιά φορά ξεκινάς τη χρονιά και λες πάω για πρωτάθλημα σαν Ηρακλειδέας. Το τελευταίο χρόνο όχι. Έχουν πάρουν χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να είμαι. Δεν έχει τίποτα. Οπότε δεν έχει στόχο. Ξεκινούσε όμως. Λοιπόν, εσύ δεν ξεχνάς. Η τελευταία χρονιά καταρχήν. Συγγνώμη, και εγώ σου λέω του χρόνου σου λέω ότι βάζουμε στόχο να πάρουμε να παίξουμε στο τσάπιο. Ούτω ή άλλω με τα ίδια λόγια με την ίδια παγάδα εδώ και 40 χρόνια παίρνουν όλου του δέντου. Φίλε, συγγνώμη τώρα, ίδια δυναμική έχουμε. Μην τα κάνουμε σαν και ο μυαλό. Ίδια δυναμική έχουμε. Σε ποιο πράγμα έχουμε. Στου συλλόγου, ίδια δυναμική έχουμε οι δυο μα. Τολμά να πει πάω για πρωτάθλημα, το τολμά. Γιατί εσύ τολμά. Φυσικά. Άλλο μέγεθο σήμερα, φίλε. Εγώ δεν θα ξεχάσω. Ρε φίλε, εδώ κινήθηκε όλο το σύμπαν για να χάσω το πρωτάθλημα πέρσι. Άρα έλεγε ο δικό σου. Ποιο δικό μου. Αυτά που λέει ο Άγγελο Αναστασιάδη δικαίωσε εμένα που τα έλεγα ένα χρόνο. Είναι αυτού έχει όμω για αρχηγού. Ναι, αλλά. Αυτού έχει για αρχηγού. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν ανέρεσε ότι κυνηγήθηκε και απ' έξω. Κυνηγήθηκε μέσα έξω. Από όλο το σύμπαν. Εσύ πάλι στο ξαναλέω. Πήγαινα για πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ήμουν αφού. Θεωρεί το Πασόκ σύστημα στην Ελλάδα ή όχι. Για να ξέρω. Ναι. Εγώ υποφελήθηκα σε κάτι. Το Πασόκ. Όχι, ρε, δεν υποφελήθηκε σε αυτό. Δηλαδή εσύ θεωρεί. Τρει προέδρου. Πρόσεξε. Τον Άκη με τα 10.000 διαρκεία. Το Σαχματζίδη. Που ήρθε με του γιου του και μπήκε στη δίκη. Τρει προέδρου είπε. Σαχματζίδη ήταν πρόεδρο. Ο Άκη δεν ήταν πρόεδρο. Ο Άκη δεν έδωσε τα 10.000 διαρκεία. Ήταν πρόεδρο. Του τρει προέδρου με λε, ρε φίλε. Ωραία, Μπατατούδη. Γούμενο και Σαχματζίδη. Ο Μπατατούδη καταστράφηκε, ρε φίλε, από τον Πάο. Στο πήγα το κόρεκι. Ήρθε πλούσιο και έφυγε πάντο, ρε φίλε. Κακό ήταν που είχε φιλινάδα την Παπαδρέου. Πήρε τίποτα ο Μπατατούδη από τον Πάο. Καλά δεν τα δικαιούτανε. Α, με στραλάνεις τώρα, ρε φίλε. Τον Ολυμπιακό τι λέγαμε. Ρε φίλε, α, με στραλάνεις τώρα. Ρε φιλαράκι, πάλι σου ξαναλέω, δεν με πειράζει. Αδικήθηκε μην Πατατούδη ο ΠΑΟΚ από το σύστημα. Ρε φίλε, πάλι σου ξαναλέω, δεν έχει πρόβλημα. Εσύ έκανε αυτό. Μα στραλάνεις τελείω. Όταν ήταν το ΠΑΟΚ, όταν ήταν το ΠΑΟΚ. Είχαν εγκλωβισμένο το ΠΑΟΚ με το θέμα των χρεών. Είχαν αυτή την τεράστια δεξαμενή ψήφων που λέμε τόσα χρόνια. Και τον βίζαινε λοιπόν η πολιτεία και δεν έπαιρνε τίποτα. Ωραία, τον βίζαινε η πολιτεία. Θα το πάρουμε έτσι. Τον βίζαινε η πολιτεία. Από τη στιγμή που εσύ βιζένει από την πολιτεία. Και ρουφάς δημόσιο χρήμα, τι είσαι. Δεν πες ότι είσαι. Δημόσιο χρήμα, ποιο είναι το δημόσιο χρήμα. Σαχματζίνης τι έβαζε το χρήμα του. Έκανε διοίκηση ο Σαχματζίνης. Όχι, έκανε διοίκηση στον ΠΑΟ καταρχήν ο κ. Σαχματζίνης. Ηγείτου δεν ήταν στη διοίκηση, δεν ήταν ο μεγάλος χορηγός ο χρηματοδότης. Αυτός δεν έβαζε τα λεπτά στον ΠΑΟ. Καταρχήν ο Σαχματζίνης για να ξέρεις έδωσε 1 εκατομμύριο πριν. Όταν πήρε ο ΠΑΟ το κύπελο μετά από τον Ολυμπιακό το 2001. Αυτά ήταν τα λεφτά που έβαλε στον ΠΑΟ. Στον ΠΑΟ το ξέρεις κιόλας. Λοιπόν, πού σχεστήκε ο Σαχματζίδης μετά από 10 χρόνια πήγε φυλακή. Μετά από ένα χρόνο πήγε φυλακή. Όχι ένα. Πότε ήταν, μετά από πολλά χρόνια. Πότε έγινε το βαδοπαιδί, ας μας πει. Πότε ήταν. Παντού μέσα ήταν. Πότε ήταν ο Σαχματζίδης, ο Σαχματζίδης. Πότε πήγε φυλακή, πότε δικάστηκε, πότε έγινε. Πότε πιο μετά. Καλά είναι, παιδιά, χατζόμενα. Το Αλ Καπόνε, το Αλ Καπόνε μετά από 40 χρόνια πήγε φυλακή. Δεν είναι τα λοποδίτησα, δεν είναι για να ξέρεις την οικογένεια Σαχματζίδη, είναι μια πολύ πλούσια οικογένεια από την Κατερίνη. Δεν ξέρω και εγώ, λοιπόν, άκουσε με. Δεν είναι μεμπτό αυτό το πράγμα που λες. Αν είχα και εγώ νονό τον Άκη, άκουσε με, και εγώ νονό τον Άκη δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Νονό τον Άκη δεν θα σημαίνει. Άμα είχα νονό και εγώ τον Άκη. Και τι έκανε ο Άκης στον Πάο. Τίποτα, 11.000 διαρκεία έδινε το παιδί. Είναι και κοιμάζεται. 11.000 διαρκεία. Δεν έδινε. Στο δικαστήριο μέσα το είπε. Ποιο. Αποδείχτηκε αυτό. Πού. Ποιο. Πού ήταν. Λέει ψέματα ο Άκης. Βέβαια λέει ψέματα. Ήθελε συμπαράσταση από τον Πάο. Τέλο. Φτάνει. Δεν πήγε στο παιδί, ε.